Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι ρομαντικά και γλυκά, όμορφα και ωραία. Πολύ καλημέρα σας. Όπου κι αν είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε μία όμορφη μέρα. Μία πολύ πολύ ωραία μέρα. Εδώ στην Αθήνα οι θερμοκρασίες έχουν ξεκινήσει να τσιμπάνε λίγο προς τα πάνω. Οι προβλέψεις λένε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε άνοιξη. Σχεδόν άνοιξη, ναι. Για να μην πω σχεδόν καλοκαίρι. Καλημέρα στα παιδάκια που αρέσει στη γωγό. Εδώ καλημέρα στα παιδάκια. Έλα, καλημέρα για κάλα μας. Πάνε βόλτα. Σου έχουμε βάλει χαλιά εδώ να τα κάνεις όλα. Έτσι. Καλημέρα παιδάκια μου όμορφα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Πέροχα. Χρόνια πολλά στο OK να πούμε, γιατί σήμερα ο Νίκος Γεωργιάδης και το OK έχουν γενέθλια, κλείνουν τα 18. Έτσι, ενηλικιωθήκατε. Μπράβο, Νίκο, μου συγχαρητήρια. Η φωνούλα σήμερα καλύτερα. Καλύτερη από χθες. Είμαι λιγότερο. Πάρα πολύ καλή. Δημητράκη, μου πήγες και είδες μια πολύ ωραία παράσταση. Πήγα και είδα, παιδιά, ένα αριστούργημα, μην το χάσεις στο Ακροπόλη την απλή μετάβαση. Πόσο ταλέντο χωράει σε μια σκηνή, δεν ξέρω. Μα δεν βρίσκει εισιτήριο, είναι sold out. Δεν είναι sold out συνεχώς. Εσύ πώς βρήκες? Έχουμε τα μέσα μας. Πώς ήταν, άκουμε, είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Και σκεφτόμουν αυτό με τον καιρό, ότι σήμερα πραγματικά μου έκανε εντύπωση το πρωί που κάνει κρύο, λιακάδα σήμερα. Πραγματικά. Παιδιά, είναι αυτό όμως που σε μπερδεύει, δεν ξέρεις τι να βάλεις. Δεν ξέρει, είναι ακόμα αυτό. Το Σαββατοκύριακο που θα στολίσω εγώ και η μέρη θα είναι άνοιξη. Δηλαδή, ντύνεσαι βαριά, ζεσταίνεσαι στη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Ντύνεσαι ελαφριά, δεν είναι για την εποχή, σε κοιτάξει τον εξωγήινο. Είναι, Ελένη μου, είναι φθινόπωρο, να το πούμε. Έχει επιστροφή των νοτιάδων, να το πούμε. Είναι ακούτε κλιματική πρωί, αλλαγή, και... παιδιά. Έχει κλιματική αλλαγή. Τον Νοτιάδων και μια πανσέλινο με το συμπάθι που μας έχει από πλάτη. Μας χορεύει λίγο. Λίγο μας χορεύει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά, γιατί δύσκολα είμαστε εμείς. Θα τα περάσουμε όλα, όλα καλά. Πάντως όλο αυτό εκτός πλάκας είναι κλιματική αλλαγή, έτσι. Τέλη Νοέμβρη με αυτόν τον καιρό δεν είναι νορμάλ. Να στείλουμε και ένα γλυκό φιλί στον εφελάκι μας που είναι στο σπίτι σήμερα, γιατί είναι λίγο αρρωστούλα και ταλαιπωρείται. Γρήγορα κοντά μας και μαζί μας. Και να σας πω ότι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα μια πολύ όμορφη εκπομπή για εσάς. Έχουμε βρει ό,τι καλύτερο, ό,τι τελευταίο, ό,τι πιο φρέσκο. Και φυσικά το βάζουμε στο τραπέζι μεταξύ κουραμπιέδων και μελομακαρόνων. Και muffins. Και θα τα τσακίζουμε στα break, τα τσακίζουμε, γι' αυτό έχουν μειωθεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτές ήταν δύο, πιάτες σήμερα είναι ένα. Σε λίγο δεν θα μείνει κανένα. Λοιπόν, να σας πω ότι σε λίγο θα δείτε για πρώτη φορά την αντίδραση του Βαγγέλη Περί μετά τον σάλο που έγινε και στην εκπομπή το πρωινό του Γιώργου Ιάγκα και με τα όσα, για τα όσα έγιναν με τον Αχιλέα Μπέο, αλλά παίρνει και θέση για όλο αυτό που έχει προκύψει μεταξύ της Ζήνας Κουτσελίνη και της Μέρης Σινατσάκη. Και από αυτό θα ξεκινήσουμε κι εμείς, γιατί θα πάμε να θυμηθούμε πώς έγιναν όλα και θα δούμε την απάντηση της Μέρης Σινατσάκη, αλλά και την απάντηση που έδωσε η Ζήνα Κουτσελίνη, που φαίνεται από την απάντησή της ότι είναι μια κολόνια που μάλλον κρατάει χρόνια. Δηλαδή είναι κάτι που είχε ενοχλήσει τη Ζήνα και δεν είναι μόνο ένα, είναι αρκετά πραγματάκια και τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα την έκρηξη του ηφαιστείου, όπως την είδαμε και χθες στις δηλώσεις της Ζήνας. Πάμε να το δούμε και μετά θα έχουμε και για πρώτη φορά την απάντηση του Βαγγέλη Περίπου. Να θυμίσω, υπήρξε αρχισυντάκτης της εκπομπής του Πατά Live, που ήταν τότε η Μέρη και ο Δημήτρης. Πάμε. Μια και λέμε για αυτορμητισμό, η Μέρη Σινατσάκη είπε ότι επέλεξε να απέχει τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση. Δεν μπαίνει εκεί πέρα μέσα και σου λένε. Κάνε ό,τι πιστεύεις. Βγες μπροστά. Ο αυτορμητισμός κερδίζει. Ούτε καν. Η κυρία Σινατσάκη δεν νομίζω να περιορίστηκε ποτέ ο αυτορμητισμός της. Άλλωστε κάποτε σε μια εκπομπή που ήταν έβρισε το παιδί μου. Μαζί τότε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Αν τον είχε περιορίσει τον εαυτό της, ενδεχομένως να το είχε σκεφτεί καλύτερα. Τώρα τα χρόνια πέρασαν, όλα ξεχνιούνται. Οπότε η κυρία τότε. Σινατσάκη μαζί με τον κύριο Ουγγαρέζο τότε είχα δώσει μια συνέντευξη για την κόρη μου, όπου μιλούσα ότι η κόρη μου είναι μικρή και της αρέσει πολύ η μαγειρική και όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει σεφ και πετάγεται ο Ουγγαρέζος τότε σε όλη την παρέα όπως το είπαν και είπαν θα σε πάει αίμα και γελούσαν όλοι μαζί, αυτός ήταν ο τίτλος της εκπομπής, δηλαδή η κόρη μου επειδή τη λένε αίμα θα με πάει αίμα και πετάξαν τότε το περιοδικό κάτω με συνομπισμό και όλα τα σχετικά. Για την κόρη της την αίμα. Τη ρωτάει η Τίνα, αν η κόρη σου άμα θέλει να γίνει παρουσιάστρια, τι θα πεις. Και λέει η Ζήνα. Μου το έχει πει. Έχει βρει και εκπομπή μαγειρικής που θα παρουσιάζει. Και το σήμα αυτής της εκπομπής έχει βρει, που θα είναι ένα παιδικό τραγούδι. Θα μαγειρεύει η αίμα, εγώ θα τη βοηθάω στις συνταγές και η γυναίκα που έχουμε στο σπίτι θα πλένει τα πιάτα. Α, τι ωραία! I rest my case. Συγγνώμη, παιδιά, που σας πήρα. Εγώ ξέρω πώς θα λεγόταν αυτή η εκπομπή μαγειρικής πάντως με την αίμα. Όχι, Δημήτρη, όχι, τρώνε οι άνθρωποι. Έλα, έλα, έλα. Σαν το Παπαστήρι. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Ο Κασελάκης να ήμουν. Πώς σου φάνηκε
Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Όπου τόσες κάμερες ποτέ. Ούτε στο ζευγάρι, κορίτσι μου, καλά είσαι. Λοιπόν, ξέρετε ότι δεν μιλάω στον δρόμο, ούτε από αυτοκίνητο, τίποτα. Να είστε καλά, συγγνώμη που περιμένατε. Επειδή ευτυχώς υπάρχει το απόσπασμα της συγκεκριμένης τηλεοπτικής στιγμής, είναι απολύτως φανερό ότι δεν βρίζω το παιδί κανενός ανθρώπου. Ο τρόπος που διαβάζω το απόσπασμα είναι πράγματι εκνευριστικός. Έχω μία υπερβολή και μία τηλεοπτική ύλα εκείνης της εποχής που με ενοχλεί. Ουσιαστικά αυτό έλεγα και στο podcast, ότι εκείνα τα χρόνια που έκανα τηλεόραση έπρεπε να είμαστε όλοι κάπως για να μοιάζουμε τηλεοπτικές φιγούρες. Με βρίσκω ενοχλητική στο ύφος που διαβάζω το κείμενο και τις ερωταπαντήσεις, καθώς και με το γεγονός ότι πετάω το περιοδικό. Αλλά επαναλαμβάνω, πουθενά δεν βρίζω το παιδί της κυρίας Κουτσελίνη. Επίσης, το I Rest My Case είναι ξεκάθαρο σχόλιο απέναντι στο «Η κυρία που έχουμε στο σπίτι θα μας πλένει τα πιάτα». Μου φάνηκε λίγο νεόπλουτο. Δεν έχω μιλήσει μαζί της ποτέ, ούτε πριν ούτε μετά από αυτό το απόσπασμα. Έτσι θα έπρεπε να γίνει όμως. Από τότε κιόλας. Ειλικρινά όμως θεωρώ πολύ σοβαρό 9 χρόνια μετά να υπάρχει ο τίτλος για μένα «Η Σινατσάκη έβρισε το παιδί μου», ενώ αποδεδειγμένα δεν το έχω κάνει. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κατηγορία. Χωρίς καμία απόδειξη, χωρίς κανένα λόγο. Είναι όλο το κλίμα του σχολιασμού της Μέρης που αισθάνομαι ότι προκαλεί λίγο αμηχανία και προς τη μήνυση το αναγνωρίζει και στην ίδια, βλέποντάς το μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και καταλαβαίνω ότι μέσα στα χρόνια, δηλαδή. Οποιοδήποτε από εμάς, αν έβλεπε ένα απόσπασμα σχολιαστικό, όντα σε μια παρέα τότε που σχολιάζαμε κάτι, μπορεί τώρα να του προκαλούσε ένα άγχος, μια μηχανία και να έλεγε: «Πω, Παναγία μου, δεν θα ήθελα να το ξανακάνω και να το ξαναπώ». Αλλά εγώ το εντοπίζω πολύ σημαντικό μερίδιο της κατάστασης αυτής, το ότι δεν δόθηκαν εξηγήσεις μετά από το περιστατικό που το είπα και χθες. Δηλαδή, αισθάνομαι πως η Ζήνα, γνωρίζοντάς την και καταλαβαίνοντας πως είναι ένας άνθρωπος δίκαιος, που δεν κρατάει κακία, θα πει αυτό που την πειράζει, θα το λύσει και θα το προσπεράσει. Αν είχαν έρθει σε επαφή οι δυο τους και είχαν δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις και είχε βγάλει από την μεριά της Ζήνας, η Ζήνα, αυτό που την πείραζε προς τα Μέρη και αντιθέτως η Μέρη. Είχε μιλήσει με τον Δημήτρη. Γι' αυτό πάντως, και όπως βλέπεις, μιλήσανε με τον Δημήτρη Ζήνα. Δε, μέσα στα χρόνια παλιότερα να μην δεν έχουν ξαναμιλήσει. Υπήρχαν και άλλα θέματα. Πάντως είπε η Ζήνα, Νίκο μου, ότι είχαν μιλήσει με τον Δημήτρη. Ακριβώς. Στο ρεπορτάζ του γενικότερα είχαν μιλήσει, γιατί υπήρχε έτσι ένα κλίμα μεταξύ του. Το είχαν λύσει από τότε. Αυτό. Εχθές γιατί μιλήσανε, ξέρουμε. Χθες μιλήσανε για το συγκεκριμένο περιστατικό που έγινε και του είπε, μάλλον η Ζήνα, ότι δεν ήσουν εσύ ο στόχος μου, γιατί και ο Δημήτρης στενοχωρήθηκε, όπως καταλαβαίνετε, με αυτό. Σαφώς. Δεν χάρηκε σε καμία περίπτωση. Γιατί ήταν και συμπαρουσιαστής της Μέρης, αλλά και κολλητός της φίλος. Και συγγνώμη, παιδιά, την ατάκα την είπε ο Δημήτρης. Ναι. Ναι. Θα σε πάει η αίμα. Δεν το είπε η Μέρη. Ναι, αλλά το περιοδικό λέει, το πετάει η Μέρη. Ακριβώς. Πιο πολύ, λοιπόν, μπράβο, στα λόγια μου έρχεσαι, η κίνηση που ενόχλησε τη Ζήνα ήταν αυτή. Πέταξε απαξιωτικά και είναι από το περιοδικό. Έτσι ακριβώς, αυτό την ενόχλησε περισσότερο. Έδωσε και εξηγήσεις η Μέρη σε αυτό. Δηλαδή το είπε ότι πραγματικά αναγνωρίζω τα λάθη μου, αναγνωρίζω τη λάθη συμπεριφορά μου, το απαξιωτικό του πετάγματος του περιοδικού, το σχόλιο που έκανα. Αλλά διευκρίνησε, που είναι πολύ σωστό νομίζω, ότι ουδέποτε έβρισε η Μέρη, είπε κάτι κακό για τη μικρή. Κάνει δύο νεότερα σφάλματα όμως. Εγώ θεωρώ ότι δύο νέα σφάλματα στην απάντηση μερικές φορές μπορεί να κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Είναι μια τέτοια περίπτωση κατά την άποψή μου. Ότι κάνει δύο νέα σφάλματα. Πρώτον, η τηλεοπτική ύλα, η οποία χαρακτηρίζει μια εποχή ολόκληρη και όλους τους ανθρώπους που τότε ήταν στην τηλεόραση. Και δεύτερο, που μου έκανε εμένα μεγάλη εντύπωση, τα περί νεοπλουτισμού. Δηλαδή, τώρα η φράση «και η κυρία θα πλένει τα πιάτα» δεν είναι τόσο σκανδαλώδης φράση ώστε να πεις ότι είναι νεοπλουτισμό. Τώρα, και για την εποχή, παιδιά. Είναι σαν να λέει νεόπλουτη τώρα. Για την εποχή. Παίζανε ρόλους, αγάπη μου. Παίζανε ρόλους. Αυτό σου λέει. Ότι και έτσι ήταν η τηλεόραση. Παίζανε ρόλους. Έβγαινε ο κακός, η στριμμένη, η ανάποδη. Άρα δεν χρειάζεται. Αλλά ποιο θα κρίνει ρε Μέρη το νεόπλουτο, δηλαδή. Είναι λίγο. Δεν το συζητώ αυτό, Ελένη, αλλά ακριβώς. Παιδιά, βάλτε το στην κουβέντα το τότε. Το λέει και η Μέρη αυτό. Ότι τότε, για το τότε μιλάω νεοπλουτισμό. Για τα δεν έχουν περάσει δυόμιση αιώνες. Ακούστε λίγο. Το λέει και η Μέρη και λέει ότι η εποχή εκείνη που τα πράγματα φεύγανε και λίγο πιο εύκολα. Δεν είχαμε στο μυαλό μας το πολιτικά ορθό. Δεν είχαμε στο μυαλό μας ναι, αλλά έγινε εκπρόσωπος του πολιτικά ορθού και κάνει ένα νέο λάθος μιλώντας για νεοπλουτισμό τώρα. Συγγνώμη. Το 23, όχι τότε. Ναι, για τον νεοπλουτισμό τον αναφέρει για την τότε εποχή. Ότι θεώρησα πως τότε αυτό που είπε για την κυρία που θα λέγοντας το τώρα. Γι' αυτό και πέταξε το περιοδικό. Ναι, αλλά λέγοντας το τώρα, Δημήτρη, που βλέπεις ότι 9 χρόνια μετά η Ζήνα Κουτσελίνη το έχει κρατήσει, δεν βάζεις και τον νεοπλουτισμό στο τραπέζι, γιατί τα κάνεις τα πράγματα πολύ χειρότερα και όλα αυτά ενώ είσαι η αίρια του πολιτικού ορθού.
αποδεχθούν από ό,τι ναι, δείχνει η ίδια. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, να μην στερήσουμε και στους ανθρώπους το δικαίωμα να εξελίσσονται και να βελτιώνονται, να αλλάζουν τα μυαλά τους και να αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Αυτό αφορά όλους μας. Αλλά το Νεόπουλο το υπόθηκε τώρα. Ναι, και εμένα είναι πότε. Αυτό που με ενόχλησε, να σου πω την αλήθεια. Γιατί να σχολιάσεις κάτι, την επιλογή ενός ανθρώπου, ιδιαίτερα όταν δίνει μια συνέντευξη, να σου πει ότι έχω μια βοήθεια στο σπίτι ενός ανθρώπου που δουλεύει πάρα πολλά χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν το κατάλαβα. Και όσοι έχουν μια βοήθεια στο σπίτι δεν τους πλένουν τα πιάτα. Άρα γιατί το τονίζεις? Δηλαδή είναι η γνωστή υποκρισία. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν βοήθεια στο σπίτι, προφανώς η γυναίκα που έχουν, κάνει κάποιες δουλειές μέσα στις οποίες είναι και αυτή. Τι το κάνει θέμα? Θεωρώ ότι και τον εμπλουτισμό το παίρνει τώρα πίσω πάλι. Λέει ότι το είπα για αυτό και σε όλο αυτό το πλαίσιο, όλα αυτά που είπα τότε. Δεν ισχύουν τώρα. Και μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, το λέμε και εμείς ότι ήταν άλλη τηλεόραση τότε. Τότε η τηλεοπτική αυτό, λα που λέει. Δεν το ξέρει κανένα, είναι... Δημήτρη. Είναι ακριβώς αυτό. Και ο λίγο θεατρικό τρόπο που τα σχολίαζε στα πράγματα. Και να ξεχωρίσω, να φανώ στο σχολείο μου. Ήταν τέτοια όλοι. Η εκπομπή. Δεν ήταν ένα απλό μαγκαζίνο. Και να πατάς τις κόκκινες γραμμές. Υπήρχε αυτό το στοιχείο. Και το λίγο σατυρικό. Το λίγο σατυρικό. Ναι, και μάλιστα ήταν μια εκπομπή που ξεκίνησαν να τη χτυπάνε από τον πρώτο μήνα, πριν σα πω την πρώτη εβδομάδα, πάρα πολύ. Είχαν βγει πάλι τότε, γιατί βλέπεις δεν αλλάζουν και πολύ τα πράγματα, οι φήμες ότι κόβεται η εκπομπή. Αυτό είχε δημιουργήσει, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, μία αναστάτωση στην ομάδα. Που βέβαια σε νούμερα, πραγματικά αν τα συγκρίνεις τα νούμερα που έκανε εκείνη η εκπομπή. Σταθερά διψήφια. Σταθερά διψήφια. Τα νούμερα που υπάρχουν τώρα δεν έχουν καμία σχέση. Είναι αυτό, είναι... Ναι. Γενικά ήταν άλλα τα μέτρα για σταθμά. Είναι δεκαετίες, αλλά τότε το 14-15 ας πούμε, μπορεί να θεωρούνταν ένας κακός αριθμός ώστε να οδηγήσει στο να κοπεί μια εκπομπή. Πάντως για τη συγκεκριμένη εκπομπή εμένα μου έρχεται εδώ και δύο μέρες να κάνω ένα σχόλιο, επειδή θεωρώ ότι αδικήθηκε στην καριέρα του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Τότε, και τώρα το θυμήθηκα, κατάλαβα ότι ένας από τους λόγους που δεν πήγε αυτή η εκπομπή είναι γιατί μπορεί να ήταν φίλοι στη ζωή τους, αλλά δεν τέριαζαν. Δηλαδή το χιούμορ του Δημήτρη και του Σταμάτη Ντίνταν με το χιούμορ της Μέρη Σινατσάκη και του Στυλίστα, δεν ξέρω τι ήταν. Ο Σαμόη. Δηλαδή ήταν λίγο από τη μία ένα χιούμορ και από την άλλη κάτι το οποίο δεν χαρακτηρίζει. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί πια μεταξύ τους. Δεν είναι φίλοι, εννοεί. Αλλά εγώ εκείνη την εκπομπή θεωρώ ότι είναι από τα πιο άδικα κοψίματα στην ελληνική τηλεόραση. Ήταν μια φρέσκια χιούμορ. Βάσει μιας νέας προσπάθειας νέων παιδιών. Ακριβώς. Γιατί πολύ σπάνια και δύσκολα δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιες εκπομπές να βγουν προς τα έξω. Και εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη. Όμως δείχνει, παρόλο την κουβέντα που κάνουμε και την απάντηση της Μέρης Σινατσάκη, η Ζήνα δείχνει να μην καλύπτεται. Γιατί αυτό που είπα πριν, προφανώς ήταν πολύ περισσότερα τα πράγματα που την ενοχλούσαν εκείνο το διάστημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι ήταν και τα πρώτα βήματα της Ζήνας ως παρουσιάστρια. Βέβαια. Στην τηλεόραση. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ανήρτησε η Ζήνα μετά την απάντηση τη χθεσινή της Μέρης Σινατσάκη στο πρωινό. Εγώ μπορώ να μιλήσω σαν ειδικό και να πω κάτι. Σαν make-up μαλλιά, μπορώ να πω κάτι. Ναι. Α, και το σπλίθ. Ωραία, τέλεια. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Όταν πας και το μόνο διαφορετικό είναι το σήμα του αντένα. Όταν πας και κάνεις κάτι στο πρόσωπό σου από πλαστικές ή ενέσιμα, είναι πολύ σωστό και έξυπνο να πας να ρίξεις το βλέμμα του άλλου αλλού. Οπότε τι κάνεις, ανοίγεις τα μαλλιά σου. Τι μου πες τώρα, σατανά. Τι κολπάρες είναι αυτές, το σπίτι. Άρα καταλαβαίνουμε από αυτό, γιατί αυτή είναι η ανάρτηση της ίδιας της Ζήνας που άφησε το απόσπασμα με ήχο να παίξει στο προφίλ της, ότι είναι και άλλα πράγματα που είχαν υποθεί. Και πολύ σοβαρά. Έτσι εξηγείται, γιατί η Ζήνα δεν είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος άμα ακούσει μία συγγνώμη δεν θα τη δεχτεί. Για να επιμένει λοιπόν, τώρα αυτό δηλώνει πάρα πολλά, ότι όντως είναι και άλλα πράγματα μαζεμένα, ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, γιατί σου μου απαντάς για το πώς σχολίασες και την κίνηση να πετάξεις το ακριβώς περιοδικό που περιείχε τη συνέντευξή μου. Για αυτά τα αυτό και αν θα το σχολιάζαμε σήμερα. Αυτό δεν θα έπαιζε σήμερα. Ακριβώς. Η πορεία της Ζήνας όμως, μετά από τόσα χρόνια που έχει δουλέψει τόσο σκληρά, που έχει βγει και πίσω και μπροστά από τις κάμερες και έχει πετύχει, νομίζω ότι γιατί ασχολείται. Όχι. Δηλαδή, αυτό είναι για να θυμίσει και αυτό το κομμάτι. Καλά κάνει. Γιατί ασχολείται. Γιατί είναι κάτι που την έχει πειράξει και κάτι, δεν πήρε προφανώς τις απαντήσεις που... Γιατί κοιτάζει προς τα κάτω. Άμα την έχει πειράξει, γιατί να μην κοιτάξει και να μετά σου από 9 χρόνια. Όταν κάποιος είναι χρόνια επαγγελματίας, δεν σημαίνει ότι δεν έχει πληγωθεί και ότι δεν έχει δικαίωμα. Συμφωνώ ότι πρέπει όλοι και καλά να δει. Και με αφορμή τον αυθορμητισμό για τον οποίο μιλήσε η Μέρη, μπορεί να άξει μια πληγή στη Ζήνα που θέλησε με αυτόν τον τρόπο να τοποθετήσει και εκείνη δημόσια. Δηλαδή, μιλάς για τον αυθορμητισμό όταν υπήρξε αυθόρμητη και εμένα ο σχολιασμό σου με πλήγωσε. Εγώ πιστεύω ότι η Ζήνα, επειδή είναι παραπάνω, θα πρέπει να βάλει μια τελεία εκείνη και να το είπε. Όχι. Το κατάλαβε όλος ο κόσμος. Προσέβαλε το παιδί της, αλλά από εκεί και πέρα. Πολύ να καλά ξέρεις τι γίνεται. Απ' την άλλη, να πούμε και για την στάση της Μέρης. Γιατί πραγματικά, έτσι νιώθω να το πω, ότι
Λάθη κάνουμε όλοι. Λάθη έχουμε κάνει στην πορεία μας όλοι. Και θα ξανακάνουμε. Εύχομαι μικρότερα, χωρίς να πληγώνουμε ή να προσβάλλουμε ανθρώπους. Και αν έχουμε κάνει, μπορεί όλοι να έχουμε μπει στη θέση να δώσουμε τις απαραίτητες εξηγήσεις και να πούμε τις συγγνώμες που πρέπει να πούμε. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να βγει από το κάδρο. Ναι. Δηλαδή, τα λάθη θα γίνουν. Σαφώς. Ιδιαίτερα σε μια ζωντανή εκπομπή. Το θέμα είναι να τα καταλαβαίνουμε, να προσπαθούμε να τα διορθώσουμε και το σημαντικότερο για μένα να παίρνουμε ένα μάθημα από αυτά τα λάθη. Ζήτησε συγγνώμη, παίζει ρόλο ένα πράγμα. Παίζει ρόλο ένα πράγμα. Όλοι έχουμε κάνει λάθη, όπως πολύ σωστά λες. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι και αλαλίστατος, έχω κάνει πολλά λάθη και όχι μόνο τηλεοπτικά, όλοι, αλλά και σε social. Έχω ζητήσει τις συγγνώμες που έπρεπε. Όμως, εδώ πέρα παίζει ρόλο ότι γίνονται λάθη από ένα πρόσωπο, το οποίο καλώς ή κακώς, όποτε προκύπτει κάτι, βγαίνει πάντα πρώτο με σηκωμένο το δάχτυλο, εκφράζοντας μία συγκεκριμένη τάση, τη λεγόμενη walk. Κουλτούρα, δηλαδή αυτό το πολιτικό σορθό κτλ. Οπότε το να σχολιάζει είναι μια γυναίκα για τις πλαστικές. Βέβαια. Το να σχολιάζει μια γυναίκα για τις πλαστικές είναι το ίδιο σοβαρό με το να θίξει το όνομα της κόρης της. Γιατί φαντάζομαι ότι αν κάποια στιγμή χρειαστεί να κάνει και ίδια πλαστικές και τολμήσουν να τη σχολιάσουν, θα ανέβει στα κάγκελα. Ναι, αλλά τώρα μπορούμε να κάνουμε το εξής λάθος. Δεν το πει η Μέρη αυτό. Για τις πλαστικές. Ήταν σχόλιο. Ήταν σχόλιο του Σπύρου. Αν έχω πιω μια μπουρδα και με βάλει στη θέση μου η Ελένη, διαχωρίζει τη θέση της. Ενώ άμα γελάσει στη χοντράδα που θα πω και πει βρε σατανά, γελάσαμε και σήμερα. Ναι, βάλτε στο τραπέζι, παιδιά, ότι μιλάγαμε για μια ζωντανή εκπομπή που εκείνη τη στιγμή δεν ξέρεις και πώς το χειριστείς. Δεν ψάχνω βροντικολογίες για τη Μέρη, για κανέναν. Απλά προσπαθώ να δω όλες τις πλευρές. Πολύ κατανόηση. Το δεύτερο ήταν πιο σοβαρό, παιδιά, από το πρώτο. Θα έλεγα. Αυτό με τις πλαστικές, επειδή είναι και μηνύσιμα πράγματα, είναι πιο σοβαρό. Ναι, τώρα, είναι τώρα, παιδιά, τώρα. Που το έβαλε η Ζήνα. Συγγνώμη, Νίκο μου, να σου θυμίσω ότι υπήρχαν εκπομπές τότε μεσημεριανές που βάζαν συγκριτικά φωτογραφίες πριν και μετά την αναγνωρίζετε. Βάλτε ότι είναι το 2000 πιο πριν, τόσο. Πιο πριν. Όχι πιο πριν, όχι πολύ πιο πριν. Όχι πολύ πιο πριν. Υπήρχαν μεσημεριανές εκπομπές. Να βάλουμε στο τραπέζι και, και τα όσα είπε ο Βαγγέλης Περής, γιατί μιλάει για πρώτη φορά, τον συνάντησε Χαρά Μπουτσικάκη και μιλάει για το περιστατικό. Γιατί ξαναθυμίζω ότι τότε ήταν ο αρχισυντάκτης της εκπομπής στην οποία μιλάμε. Πάμε να δούμε τι λέει ο Βαγγέλης Περής. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς πάμε, χαιρετισμούς, φιλιά, όλα τα καλά παιδιά εκεί μαζεμένα. Ήρθαμε να έχει συντάξει στο Σπάτα Live για τη Μέρη Σινατσάκη, να μας είπε τι είχε γίνει. Τελικά ήταν η μέρα που είχε διαφωνήσει με τον Ουγγαρέζο εκείνη τη μέρα. Σπάτα Live, τι μου θυμίζεις, κάτι μου θυμίζεις. Είχαν κάνει εδώ πέρα το διαφημιστικό, δεν θυμάμαι όλα πολλά. Είναι το παρελθόν, είναι μια ομίχλη που έχει σκεπάσει το μυαλό μου. Παιδιά, τώρα καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε έτσι. Δηλαδή μιλάμε για το τι είχε γίνει πριν από 10 χρόνια, οπότε είναι τόσο υπερβολή, ας πούμε κάτι πιο σύγχρονο. Ο Καποδίστριας και τέτοια. Μια ερώτηση για την κόρη της, την Έμα. Τη ρωτάει η Τίνα, αν η κόρη σου η Έμα θέλει να γίνει παρουσιάστρια, τι θα πεις. Και λέει η Ζήνα, μου το έχει πει. Έχει βρει και εκπομπή μαγειρικής που θα παρουσιάζει. Και το σήμα αυτής της εκπομπής έχει βρει, που θα είναι ένα παιδικό τραγούδι. Θα μαγειρεύει η Έμα, εγώ θα τη βοηθάω στις συνταγές και η γυναίκα που έχουμε στο σπίτι θα πλένει τα πιάτα. Αχ, τι ωραία εκπομπή! I rest my case. Συγγνώμη, παιδιά, που σας πήρα. Εγώ ξέρω πώς θα λεγόταν αυτή η εκπομπή μαγειρικής πάντως με την Έμα. Όχι, Δημήτρη, όχι, τρώνε οι άνθρωποι. Ένα κουτσιλί που είπε ότι αυτή δήλωσε ότι έβρισε την κόρη της ο κύριος Ουγγαρέζου με την κυρία Σινατσάκη. Εντάξει, δεν υπήρχε βρισιά, δεν το συζητάμε. Να το αποκαταστήσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ βαρύ να ακούγεται κάτι τέτοιο. Δεν είναι ούτε στο ύφος της Μέρης Σινατσάκη, ούτε υπόθηκε φυσικά. Επομένως, ας το κλείσουμε και ας πάμε στα επόμενα. Άγιες ημέρες έρχονται και τα υπόλοιπα να αγκαλιαστούμε, να πούμε ως ανάγκη της υψής της, ευλογημένος ερχόμενος και τέτοια. Η Μέρη Σινατσάκη όντως πιέζονταν στην τηλεόραση που δήλωσε ότι ήταν πολύ πεσμένη 10 χρόνια και δεν ήταν ο εαυτός της. Εσείς τη βλέπατε έτσι? Να σου πω τώρα, ένα μικρό κοριτσάκι ήταν, το οποίο έψαχνε να βρει το μέλλον του. Από ό,τι φαίνεται το βρήκε και το βρήκε με τον ωραίτερο τρόπο, είναι ευτυχισμένη, είναι χαρούμενη. Αυτό είπαμε, αγάπη, οσανά, τι άλλο να πω. Κύριε Ουγγαρέζο, πώς τον βλέπατε τότε? Χριστός θα γεννηθεί αύριο. Εν το σπηλαίο τίκτεται, εν φάτην των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων. Πολλά ευχαριστώ, να είστε καλά, ευχές. Κύριε Ουγγαρέζο, πώς τον βλέπατε τότε? Κούκλο, πάντα κούκλος. Ήτανε τότε, ήτανε και πιο. Όμως θα πω, Γιώργο, κάτι. Πριν μερικά χρόνια, στην εκπομπή που έκανες με τη σύζυγό σου, με τη Φέη, είπες
ότι εγώ δεν θέλω τα παιδιά μου να γίνουν γκέι. Δεν το είπα ποτέ αυτό. Σε παρακαλώ πολύ. Μην μου το ανοίξει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν το είπα ποτέ αυτό και αν το είπα, το είπα διαφορετικά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, α τα παιδιά μου. Α τα παιδιά μου απ' έξω. Κλείστε τον κύριο. Τώρα, κλείστε τώρα. Όπω εγώ τα παιδιά του τα άφησα απ' έξω, να σεβαστεί και αυτό στα δικά μου τα παιδιά. Αλητίες σε μένα όχι. Και αγοραίες συμπεριφορές. Δεν το βλέπω. Δεν θέλω να βλέπω. Κλείνω τα μάτια. Δεν ακούω. Δεν μυρίζω. Γιατί μερικά πράγματα μυρίζουν κιόλας. Μακριά από εμάς. Φτου, φτου, φτου. Τελειώσαμε. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση. Μεγάλο φιλί στο Βαγγέλη Περί. Στο πρώτο κομμάτι απέφυγε να δώσει απαντήσεις, αλλά αισθάνομαι ότι σαν ασπίδα προστασίας λειτουργήσε και για τη Μέρη και για τον Δημήτρη. Δικαιολογώντας τις συμπεριφορές βάσει της ηλικίας τότε. Όχι στην αρχή. Στην αρχή λίγο με ξένησε η συμπεριφορά του αγαπημένου Βαγγέλη Περί. Γιατί όταν έχεις την ευθύνη μιας εκπομπής, είσαι εκεί, είσαι ασυντάκτης, το να λες μετά από κάποια χρόνια δεν ξέρω, δεν θυμάμαι σκοτεινό παρελθόν. Είναι λίγο στενάχωρο. Δεν θα ήθελα να είμαι ο Δημήτρης και η Μέρη όταν έχω αφήσει τη μοίρα μου, την τύχη μου στον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για αυτό που παρουσιάζω, να λέει μετά από χρόνια δεν τον αναγνωρίζω το προϊόν. Το διόρθωσε μετά. Η αλήθεια μετά είναι. Το διόρθωσε, τους υποστήριξε. Ναι. Αλλά το πρώτο σχόλιο, η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι σε μια εκπομπή ο μαέστρος είναι ο αρχισυντάκτης. Βέβαια. Από εκεί και πέρα, ο κάθε άνθρωπος, αυτό που είναι κάτω στο πλατό και τα λάθη και τα σωστά και τις τοποθετήσεις του και τη γνώμη του και το τι θα πει, πώς θα το πει. Δεν μπορεί να του το υποδείξει τόσο κατά γράμμα κάποιος άνθρωπος. Όχι, αλλά επειδή έχουμε δουλέψει και οι δύο με τη Ζήνα, ξέρεις πολύ καλά, για να τη φέρουμε πάλι στην κουβέντα, ότι η Ζήνα, αν συνέβαινε κάτι σε μια δικιά της εκπομπή, θα ήταν μπροστά και θα την υπερασπιζόταν, να το πω στα ελληνικά, no matter what. Αυτό το έχω μάθει από τη Ζήνα και είναι αλήθεια. Δεν είναι όλοι οι αρχισυντάκτες όμως. Και είναι λάθος, αισθάνομαι, να συγκρίνουμε τους ανθρώπους με κάτι που ήταν πάρα πολύ καλό, ιδανικό και κορυφαίο. Δηλαδή, δεν μπορούμε όλους τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε να τους συγκρίνουμε με τον καλύτερο που έχουμε δουλέψει. Δεν γίνεται να ελέγχει. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι ο Βαγγέλης Περίς αυτή τη στιγμή. Ήθελε ο Βαγγέλης Περίς δηλαδή να γίνει κάποιο λάθος. Ήθελε ο Βαγγέλης Περίς, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να έρθει στο προσκήνιο αυτή η κουβέντα. Όχι, αλλά ακούστηκε λάθος στα δικά μου τα αυτιά, γι' αυτό και το λέω. Όχι, δεν νομίζω ότι τον νοιάζει. Να ξαναέρθει στο προσκήνιο η κουβέντα αυτή. Απλά, πολύ σωστά και σοφά το υποβάθμισε όσο μπορεί. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τον Νίκο, επειδή είναι ειδικό σε αυτά. Για το αναρωτήθηκα βλέποντας το βίντεο. Οι σχέσεις του Βαγγέλη Περέγγι με τη Ζήνα Κουτσελίνη πώς είναι? Είναι καλές, είναι κοντινές, είναι μακρινές? Γιατί μου φάνηκε λίγο δεν είναι και σαν πολύ, να θέλει δεν να πάρει αποστάσεις από τη Ζήνα. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο θεωρώ ότι είναι πιο κοντά ο Βαγγέλης Περίς όλα αυτά τα άρα χρόνια. Άρα υπάρχει λίγο μια απόσταση. Μα βλέποντας και το σχολιασμό για το περιστατικό με τον Αχιλέα Μπέο. Την ίδια στάση είχε, παιδιά. Απόσταση. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι. Δεν είναι εύκολο. Την ίδια στάση τη απόσταση. Δεν είναι εύκολο όταν συμμετέχει σε εκπομπή. Όχι, είναι στάση. Ήταν δήλωση του Βαγγέλη Περί αυτή. Το ότι δεν ακούω. Ήταν απαξίωση και πάρα πολύ καλά έκανε. Ναι, θέλω να σου πω όμως με τον ίδιο τρόπο, λίγο μακρινά θα τα προσέγγισε και τα δύο. Και στι δηλώσει του και όταν βγαίνει και μιλάει στην εκπομπή, πάλι αυτό το στυλάκι έχει. Κρατάει αποστάσει, είναι λίγο πιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο πιο ναι, αλλά εντέχνως είπε κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο υπονοούμενο. Στο δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μυρίζω. Δεν μυρίζω γιατί κάποια πράγματα μυρίζουν. Ναι, αυτό είπε πάρα πολλά. Εσύ κατάλαβες κάτι που δεν κατάλαβα εγώ από κοντά. Προφανώς εννοούσε κάτι για το συγκεκριμένο. Δυσοδεία σε αυτά που λέει ο άνθρωπος εκείνος που βγαίνει και πιάνει στο στόμα του παιδιά. Που δεν είναι δικά του. Την ίδια στιγμή που το είπε και πολύ καλά και ο Γιώργος Λιάγκας, που η κόρη του την έχει κάνει μη μποτή στον αέρα και ο Λιάγκας δεν το έπιασε ποτέ το θέμα αυτό. Είναι. Πάντως, παιδιά, είναι μερικά πράγματα πραγματικά. Που ας θεωρήσουμε όλοι και συμφωνήσουμε ότι είναι ιερά και ό,τι έχει να κάνει με παιδιά. Και η οικογένεια γενικότερα. Ποτέ, ναι. Δεν είναι τα παιδιά πάνω απ' όλα και φυσικά τόσο βαρότερο και ιερότερο απ' όλα. Αλλά και ευρύτερα η οικογένεια ενός ανθρώπου. Έλα τώρα. Πολύ υπουλοκλήμα. Θέλω να πω, επειδή ο Λιάγκας έχει πει στον αέρα πράγματα πριν από χρόνια, τα οποία θεωρώ ότι δεν θα τα έλεγε σε καμία περίπτωση το 2023, ας δώσουμε και εκεί, επειδή το είπες και εσύ πριν αυτό, σε άλλο θέμα, το δικαίωμα κάποιον και την ευκαιρία να εξελίσσεται και να αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεται, να αλλάζει την τοποθέτησή του, να αλλάζει αυτά που. Να οριμάζει, ρε παιδιά. Ναι. Άνθρωπος που δεν οριμάζει και δεν βελτιώνεται. Mm-hmm. Πώς μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Και θυμάμαι την τοποθέτηση του Γιώργου τότε, γιατί με είχε ενοχλήσει. Εκείνος την είχε δικαιολογήσει. Δεν το είχε πει έτσι απλά και είχε βάλει τελεία. Και πήκε γιατί. Αλλά ναι, θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν θα το έλεγε σε καμία περίπτωση τώρα και δεν το.
τον. Νίκο μου, και να μην το έχετε και λογίσει, και να ήταν μια απολύτως λάθος τοποθέτηση τότε. Δεν έχει κανένα δικαίωμα μετά από χρόνια. Δεν έχει ανασκευάσει ο Γιώργος Νέγκας. Δεν έχει ικανοποιήσει τον τρόπο που το έχει δικαιολογήσει προσωπικά, αλλά δεν θα το έλεγε σήμερα σίγουρα σε καμία περίπτωση. Πολλά πράγματα που έχουν υποθεί στο παρελθόν, πιστεύω ότι αν τα βλέπαμε σήμερα, θα αισθανόμασταν άβολα με τον εαυτό μας και για την τοποθέτησή μας. Η αλήθεια είναι αυτό που είπε και ο Νίκος προηγουμένως που μιλήσαμε οι δυο μας όταν πεζόταν το βίντεο, ότι αν ήταν τα δικά μας τα περιοδικά, το OK και το Hello αντίστοιχα, και το πέταγε η Μέρη Σαντζάκη ή οποιοδήποτε, εμείς θα είχαμε πάρει και θα είχαμε αντιδράσει. Θα είχαμε διαμαρτυρηθεί. Θα είχαμε διαμαρτυρηθεί στο πώς συμπεριφέρεται σε δημοσιογράφους. Επειδή πέταξε τη δουλειά σας, ας πούμε, κάτω. Ακριβώς. Δηλαδή προσβάλλει. Ποιο ήταν το περιοδικό? Δεν ξέρουμε ποιο ήταν το περιοδικό. Γιατί το πετάσα σκουπί. Γιατί προσβάλλει και τη δουλειά του συναδέλφου. Σαφώς. Γενικά ήταν μια άτυχη, άστοχη, άτοπη, αδική, όλα τα άλλα τα στηρητικά στάση από τη Μέρη. Αισθάνομαι ότι και εκείνη το καταλαβαίνει και έχουν προχωρήσει. Και μακάρι αυτή να ήταν η αφορμή να μίλησαν μετά από τόσα χρόνια και να δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις και να ανήκει όλη αυτή η ιστορία στο παρελθόν. Μακάρι. Λοιπόν, να δώσω δώρα, προλαβαίνω. Θα το δώσω το χαλί, γιατί κάνει και 3 χιλιάρικα και γιατί είναι φανταστικό και γιατί πρέπει να μπει στο σπίτι σας. Γιατί είναι ένα στολίδι πραγματικά. Και είναι από την επιχείρηση Mogadam Carpets, η οποία το δίνει σε έναν τυχερό από εσάς, ένα μοντέρνο τάμπρις για το χώρο σας. Είναι μια από τις ελίτ επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με πάνω από 20 χρόνια παρουσία στο χώρο. Τα χαλιά έρχονται κατευθείαν από την Περσία. Διεκδικήστε το και κάντε το δικό σας. 14800, τηλεφωνείτε πολλές φορές ή στέλνετε πολλά μηνύματα νιόμικρον και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μία αποστολή στον ίδιο αριθμό. Δεν ξεχνάτε ότι αυτό το τηλεφώνημα ή αυτό το μήνυμα σας βάζει απευθείας, αυτόματα και στην κλήρωση για το Peugeot 208, την έκδοση Like, 19.000 ευρώ αυτοκίνητο, 75 άλογα, που μπορεί να γίνει δικό σας. Φτιάξτε τα καφεδάκια σας, κάντε τα πρωινάκια σας, αναλαμβάνουμε εμείς όλα τα υπόλοιπα μέχρι τη μία. Μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε. Γιατί με κοιτάς έτσι? Δεν κοιτάς, να κοιτάω αν φαίνεις ξυλίλα μου. Δεν είπα που πλασάρεις τη γλυκιά σου, πατσούλα. Με την άντρησα πιο ξινά Χριστούγεννα. Γιατί ήμουν συγκόμα. Να πιάσουμε τώρα και την άντρηση. Γιατί ούτε άντρησα μίου. Έχεις κάτι με τη γενιά των... Όχι, εκείνη η γενιά, η δεκαετία του 90, είχε βγάλει κάποιες τραγουδίστριες, οι οποίες μου καθόταν λίγο... Δεν έχει ωραία φωνή, άντρησα μίου. Έλα στον κόσμο μου, Νίκο. Το παράλληλη αγάπη δεν το είπε τι ωραία. Βάλει λίγο παράλληλη αγάπη. Το παράλληλη αγάπη πια κάνετε λες και είναι το μερτικό μου από τη χαρά, έγινε αυτό το θέμα. Εντάξει, είναι διαδρομικό, ρε παιδί. Έχει το τραγούδι σαν άλλες δύο, έχει γίνει ολόκληρο θέμα. Εγώ σε ρώτησα άμα το είπε ωραία. Δώσε! Σε σχέση με τις επόμενες. Σε σχέση με τις επόμενες. Ανοίγει συνέχεια. Έπαιξα τρεις τώρα. 10:30 δεν μπορώ να χορέψω σε μπέκι, καρέζι. Χριστίνα, σάλτι ωραία το είπε. Κάτω παράλληλη αγάπη, λες και είπανε το ωραίο «Η ζωή ήτανε. Μου όνει ένα τσιγάρο, σιγάρια». Λοιπόν, εδώ είμαστε, παράλληλες αγάπες και ή όχι, Άντζη Σαμίου ή όχι, Εύη Σαρή και τα λοιπά. Έχεις κάτι με τα 90's, εγώ όχι, αυτό έχω να πω. Με 4-5 τραγουδίστρες των 90's. Ποιες είναι οι άλλες δύο? Βλέπουμε τα αποτελέσματά τους σήμερα. Ποιες είναι οι άλλες δύο? Μην τις πω και αυτές. Στέλλα Γεωργιάδου, θα μου πεις τώρα. Σε τα θυμάται όλα. Και μου πει και τη Στέλλα Γεωργιάδου, σίγουρα. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει, τώρα μου λέει ότι με αγαπάει. Δεν βγαίνουν τα τραγούδια πια, Ελένη. Το βάζω αυτό και τα έχω χαμένα, το βάζω αυτό και στο ΛΑΡ, τα παίζουμε αυτό. Έτσι! Είναι πάνω! Έχει πάρει φωτιά! Αυτό είναι ποπάκι. Ωραίο. Και η τέταρτη? Η τέταρτη, ποια είναι η πλάκα? Ότι αυτές οι τέσσερις που δεν άντεχα, κάποια στιγμή κάνανε σχήμα και οι τέσσερις μαζί. Και με κάλεσαν και στην πρεμιέρα. Καημενούρι. Και το τέρας είχα πάει. Εσύ τι θα? Αλλά πήγα και κρύφτηκα να μην με βλέπουν, να μην έχουν stage fright. Σε κεράσανε κιόλας. Εννοείται.
Η δισκογραφική είχαν λεφτά τότε. Πάρτον στο σπίτι σου να σου πει και το χρόνο. Άγω για να μην νιώθουν άσχημα, είχα πάει από μόνο μου και είχα κάτσει πιο πίσω, να μην με βλέπουν. Τώρα το νιώσα πάρα πολύ καλύτερα. Είναι η ενέργειά σου, αγάπη μου, που διακυτεύεται. Από μακριά. Δεν έτρεσε να δουν. Λυποθυμούσαν μία-μία στη σκηνή πάνω. Λοιπόν, βγήκαμε χτε το βράδυ και έχουμε τα πάντα. Από τα πιο ωραία πρόσωπα τη ελληνική showbiz είναι στο βίντεο που ακολουθεί με την υπογραφή τη Μαρία Ζαφύρη. Να μην λέω πολλά. Να πάμε να δούμε τι δήλωσαν και να ακούσουμε οι αγαπημένοι μας celebrities και μετά να σχολιάσουμε κι εμείς. Σε ένα ακόμα event του Νεκτάριου Σκαμνάκη βρεθήκαμε χθες βράδυ. Κυρία Βαγιατζάκη, είδαμε ότι σχολιάστηκε η εμφάνιση και ο Γεωργούλης στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω το σχολείο σας. Α, και για πες μου, τι έγινε. Είδαμε μια φωτογραφία να κυκλοφορεί με την κυρία Καϊλή και τον κύριο Γεωργούλη στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Αυτό. Αλλά έγινε μια συζήτηση γύρω από αυτό. Τι να σχολιάσω τώρα εγώ σε αυτό. Εγώ την έχω πει την γνώμη μου και την άποψή μου για τον Αλέξη και την αγάπη που τρέφω στο πρόσωπό του και την εκτίμηση που τρέφω στο πρόσωπό του. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Σας δεν λείπει. Έχω να σχολιάσω απολύτως τίποτα. Σας λείπει που λείπει στο εξωτερικό γενικά, έχετε επικοινωνία. Μιλάμε με μηνυματάκια και τέτοια, ναι, οκ. Okay. Έχετε συνεργαστεί και με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον Όμορφο Κόσμο. Είστε ανοιχτοί σε μια νέα τέτοια πρόταση? Άντε πάλι, γιατί μου την κάνετε αυτή την ερώτηση γιατί συνέχεια για τον Γρηγόρη. Γιατί ο Γρηγόρης θα επιστρέψει το πρωί. Μπορεί να επιστρέψει, καλή. Εσείς θα επιστρέψετε. Η ώρα η καλή. Παιδιά, εμένα δεν είναι η δουλειά μου να κάνω εκπομπές και την παρουσιάστρια. Εγώ έκανα, ήταν μια πολύτιμη εμπειρία, αυτή η εμπειρία, δίπλα στο Γρηγόρη και στη Ράνια. Δεν ξέρω αν έχω λόγο να το ξανακάνω. Έχω ακούσει ότι σου έχει γίνει πρόταση για το Your Face Sounds Familiar. Δεν θα ήθελα να πω κάτι στην παρούσα φάση. Ό,τι είναι θα το δείτε στο άμεσο μέλλον, πιστεύω. Άρα το επιβεβαιώνεις? Όχι, όχι, δεν το επιβεβαιώνω. Θα να ρωτήσω και ακόμα μία φορά αν θα φάμε κουφέδα από εσάς. Εντάξει, μπορεί, ναι, μπορεί, όχι, δεν ξέρω. Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε μαζί. Αλλά αν γίνει, θα το μάθετε. Όταν έκανε τις δηλώσεις για την παρουσία σου, δεν ασχοληθεί συνεργά με αυτό και όχι απλά σε πάνελ, πολλοί έπεσαν να σε φάνε. Αυτό που είχα πει ήταν ότι ουσιαστικά δεν έχει βρεθεί μία πρόταση που να μου ταιριάξει σαν ψυχοσύνθεση. Επιβεβαιώθηκαν ότι διατηρητάρει σε σχέση με τον κύριο Κούγια στην τελευταία δικαστική περιπέτεια που είχατε. Πολλοί έκαναν λόγο για επανασύνδεση. Εσείς τι απαντάτε? Δεν μου έκανε και πρόταση γάμου. Μου είχε κάνει πάρει κάποτε. Τώρα δεν μου ξανακάνει. Πότε δεν ξέρεις βέβαια. Θέλω άλλο δαχτυλίδι όμως, έτσι. Εσείς δεν του κάνατε πρόταση γάμου, κυρία Πατήδου? Είπαμε, όχι, μην το. Έχει γίνει ένα εντόρος, κυρία Πατήδου, γύρω από τις υιοθεσίες σε απομόφυλα ζευγάρια. Εσείς ποια είναι η θέση σας γύρω από αυτό? Την υιοθεσία, λέτε. Ναι. Δεν πολύ συμφωνώ. Γιατί? Δεν πολύ συμφωνώ. Είμαι υπέρ σε όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με το γάμο τους, με τα δικαιώματά τους. Στα παιδιά έχω λίγο έτσι... Ευαισθησία. Είναι λεπτό ζήτημα βέβαια, αλλά έχω μια... Θα ήθελα να το... Θέλει συζήτηση πολύ όλο αυτό. Δεν είμαι τόσο με την υιοθεσία θετική, να σας πω την αλήθεια. Μες στην αγκαλιά σου λιώνω, το κορπί μου απογειώνω. Σας έχουμε όλο το ρεπορτάζ από την απονομή πλατινένιου δίσκου στο Σταμάτη Γονίδη. Κύριε Γονίδη, απονομή πλατινένιου δίσκου σήμερα, δικιά μου είναι η ζωή, να σας πούμε και από την πλευρά μας τα συγχαρητήριά μας. Νιώθω πολύ ευχαριστημένος, γιατί βλέπω ότι ό,τι γράφω και ό,τι λέω ακόμα, το αγκαλιάζει ο κόσμος. Και είναι χαρά μου αυτό. Νιώθω πολύ ευχαριστημένος από τη ζωή, από τον κόσμο, από την αγάπη του κόσμου. Γιατί ό,τι δίνεις, παίρνεις και εγώ, δεν ξεχωρίζω κανέναν. Αγαπάω όλο τον κόσμο. Θέλω να μου πείτε αν σας είχε λείψει έτσι το κομμάτι της δημιουργίας των τραγουδιών. Δεν έχω σταματήσει να γράφω και να τραγουδώ. Εσείς είστε και συγγραφές και έχετε γράψει κατά καιρούς διάφορα. Νιώθετε την ανάγκη να εκφραστείτε με κάποιο τρόπο, είτε μέσα από τη μουσική είτε μέσα από τη συγγραφή? Ναι, μα αυτό είναι που με ηρεμεί. Μετά από τα ντεσιμπέλ της νύχτας, μετά όταν πηγαίνω σπίτι, είναι ο τρόπος του να ηρεμώ, να γράφω. Απονομή πλατινένιου δίσκου για τον Σταμάτη Γονίδη δίνετε και εσείς τον παρόν? Εγώ είναι πολλά χρόνια που με ετοιμάει ο Σταμάτης με τη φιλία του, οπότε δεν θα μπορούσα να λείπω από αυτή τη χαρά του. Δίνατε πάντα έτσι μεταξύ σας συμβουλές ο ένας τον άλλον για το τραγούδι? Για το τραγούδι. Και όχι μόνο.
Έχουμε ένα μότο, αλλά δεν μου επιτρέπετε στον αέρα να το πω. Γιατί όλα αυτά θα παίξουν πριν τις 12. Δεν μπορώ. Με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που μου απόψε εδώ κοντά, σε αυτήν την πολύ σημαντική βραδιά, ο Σταμάτης Γονίδης μας έχει χαρίσει εδώ και τόσες δεκαετίες μόνο επιτυχίες. Πολύ όμορφα πράγματα. Ένας άνθρωπος μοναδικός, τόσο αξιόλογος σαν καλλιτέχνης, όσο και σαν άνθρωπος. Έχω να θυμάμαι μόνο πολύ όμορφα πράγματα και αληθινά. Βρεθήκαμε στην πρεμιέρα της παράστασης Elster America στο Θέατρο Αθηνά. Σε γενικότερα από τα άτομα που δέχονται κριτική, την ακούτε την κριτική? Όταν είναι ενυπόγραφη, ναι. Γιατί μπορεί να με επηρεάσει ή μπορεί να τη σκεφτώ. Όταν έχει επιχειρηματολογία, ναι. Και να διορθώσω και λάθη μου. Όταν είναι ανυπόγραφη και χωρίς επιχειρήματα, δεν με ενδιαφέρει. Έχει γραφτεί ποτέ κάποια ανακρίβεια για σας που τη θυμάστε ακόμα, γιατί σας είχε ενοχλήσει? Για ρόλους που έχω παίξει. Γενικότερα για τη ζωή σας. Όχι, ανακρίβεια για τη ζωή, όχι. Αλλά για ρόλους, ναι, που δεν ήταν ανακρίβεια. Είναι... Από το να υπάρχει μια ανακρίβεια που έχει γραφτεί, υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα στη ζωή μας για να θυμόμαστε. Αυτά τα προσπερνάς και πας παρακάτω, βέβαια. Βλέπουμε πάντως συνέχεια με τη γυναίκα σας. Δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, έξω μαζί. Υπάρχουν στιγμές. Στο σπίτι, τι κάνετε, έχετε βάλει κάμερες? Φαντάζομαι. Φαντάζεστε, σωστά. Υπάρχουν στιγμές που απομονώνεστε ο καθένας να έχει τον προσωπικό του χρόνο? Είμαστε τόσο καλά ο ένας με τον άλλον που στον προσωπικό μας χρόνο θέλουμε να είμαστε μαζί. Να σου το πω έτσι. Έχει φτάσει ποτέ κοντά στο τέλος της σχέσης να πείτε τέλος? Όλοι θα φτάσουν κάποια στιγμή, γιατί αρχίζει ο άνθρωπος που έχει ερωτευτεί και έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια να έχει διαφοροποιηθεί. Απλά πρέπει να το κοιτάξεις στα μάτια, να πεις και εγώ έχω διαφοροποιηθεί και λες τώρα από εδώ και πέρα. Αυτό που έχουμε φτάσει να είμαστε ενδιαφέρει τον άλλον. Εμάς μας ενδιαφέρει και γι' αυτό είμαστε μαζί. Είμαι 53, ξέρεις πόσες κρίσεις έχω περάσει. Τον 20, τον 30, τον 40, τον 50. Έχω να περάσει τον 60, αν ζω, τον 70 και τον 80. Η κρίση, αν χρησιμοποιήσουμε σωστά τη λέξη, είναι η στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και πρέπει να τα κρίνεις σωστά. Ο χρόνος, πιστεύετε, σας έχει φερθεί καλά? Ο χρόνος δεν φέρεται σωστά σε κανένα. Όχι, έχω παραπονό. Νομίζω. Αλλάζετε κάτι στην εξωτερική σας εμφάνιση? Όχι, δεν χρειάζεται, όχι. Εσάς η δική σας σχέση με τα social media ποια είναι? Έχω σχέση με τα social. Προσπαθώ κυρίως να ασχολούμαι με τη δουλειά μου, σε σχέση με τη δουλειά μου να τα χρησιμοποιώ. Και γενικά προσπαθώ να μην ξοδεύω πάρα πολλές ώρες εκεί πέρα. Αλλά όχι ότι δεν υποκύπτω, πολλές φορές υποκύπτω. Είστε στη διαδικασία να απαντήσετε σε κάποιο σχόλιο που είτε θα είναι κακεντρεχές ή θα είναι κάποια ανακρίβεια? Όχι, δεν μπαίνω, γιατί... η δύναμη που αποκτά ένας άνθρωπος κρυμμένος πίσω από ένα πληκτρολόγιο, από ένα κινητό, δεν τον καθιστά και ανακριτή μου, ούτε επικριτή μου. Δεν του δίνω αυτό το δικαίωμα, τέλος πάντων. Και αυτή η θέση του Πέτρου είναι μια θέση, νομίζω, που βρίσκει σύμφωνους τους πάντες. Mm-hmm. Δηλαδή, λένε όλοι το λέμε, ότι θα δώσουμε λίγο βάση σε κάτι που έχει επιχείρημα από πίσω, σε κάτι που έχει μια υπογραφή ενός ανθρώπου, σε κάποιο σχόλιο, κάποια κριτική, αλλά οτιδήποτε είναι κακεντρεχές και ανυπόγραφο. Και ο Βλαδίμηρος το ίδιο είπε. Θα σου πω όμως κάτι. Έχει τύχει εγώ πολλές φορές σε κάποιο αρνητικό σχόλιο στα social να απαντήσω με ευγένεια και βλέπεις ότι ξαφνικά γίνεται μια αναδίπλωση. Σωστό είναι. Εκεί. Αυτό. Έχει δίκιο. Ναι, αλλά με περάσει εσύ, δηλαδή αν έχεις 40 σχόλια την ημέρα ή 40 μηνύματα στον προσωπικό σου λογαριασμό και κάθεσαι να ανοίγεις κουβέντα και να θέτεις τα επιχειρήματά σου και να ακούς από την άλλη πλευρά, αυτό σημαίνει ότι τη μισή σου μέρα πρέπει να την περνά. Δεν παίρνουν και τόσα μηνύματα, αλλά υπάρχουν φορές στο μεγάλο όγκο. Σε ένα πολύ χιδαίο μήνυμα, εντάξει. Εκεί θα κάνεις απλά ένα blog. Αλλά όχι, εγώ μερικές φορές έχω απαντήσει σε ιδέα μηνύματα γιατί τους χρειάζεται, αλλά σε ανθρώπους που φαίνεται ότι μπορείς να μιλήσεις λογικά. Εσύ απαντάς έντονα. Παλιά απαντούσα έντονα. Τώρα το έχω σταματήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Παλιά απαντούσα έντονα. Δηλαδή, όταν με βρίζεις κρυμμένος πίσω από την ανωνυμία, θα σε βρίσω κι εγώ. Ναι, και μάλιστα εγώ είμαι και μεγαλύτερος μάγκας. Θέλω να του δείξω το αλλού. Γιατί εγώ δεν κρύβομαι πίσω από τον τοίχο να σε βρίσω. Σε βρίζω με το όνομά μου και τη φάτσα. Όμως, Ποσειδώνα, η μέθοδος του Νίκου. Τώρα το έχω κόψει εδώ και ένα χρόνο. Το έχω σταματήσει εδώ και ένα χρόνο γι' αυτό το λόγο που λέω Δημήτρη. Γιατί κατάλαβα ότι έναν άνθρωπο που έχει όλους και όλους τρεις followers και με βρίζει, με το να του απαντήσω, τον κάνω και μάγκα. Τον κάνω και Θεό και του αυξάνω και
και τους πείσαι 14 followers. Εμένα όλο αυτό με ανακουφίζει ότι δεν είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος αυτός σε καμία περίπτωση που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να βρίζει με κρυμμένα από τα πτυλίδια. Έτσι το παίρνω και εγώ και προχωράω. Ναι. Δεν μπαίνω σιγά μην το συμπονέσω κιόλας. Το τέρας που με βρίζει, λέγαμε πριν για οικογένειες. Υπάρχει πολύ μοναξιά εκεί έξω. Οι άνθρωποι προσπαθούν να κερδίσουν την προσοχή των άλλων ανθρώπων. Και δύναμη από τη δύναμη που δίνει. Εσύ δεν είναι θέμα μαγκιά αυτό το πράγμα. Επειδή είπες γενικότερα για οικογένεια πριν που λέγαμε για τα παιδιά, είναι πολύ χοντρό επειδή έκανες μια τοποθέτηση που δεν αρέσει στο Twitter να σου βρίζουν τη μητέρα η οποία έχει πεθάνει δύο μήνες πριν. Οπότε εκεί χρειάζεται να απαντήσεις. Μα έναν τέτοιον άνθρωπο δεν θα τον πείσεις ούτε με τα επιχειρήματά σου ότι είναι λάθος η στάση του και το πείσεις. Το πρόβλημα το έχει εκείνος, δεν το έχεις εσύ. Εκεί το μπλοκάρεις. Το ξέρεις μέσα. Λοιπόν, να πάμε στην Εύη Βατίδου και στα όσα είπε. Παιδιά, νομίζω ότι η Εύη έβαλε τα γυαλιά και δεν το πιστεύω που το λέω, αλλά είναι γεγονός. Στον κόσμο που θέλει να εκφράσει μια άποψη η οποία μπορεί να μην είναι η δημοφιλής, μπορεί να μην είναι αυτή που θέλει να ακουγόμαστε. Για την υιοθεσία, για την υιοθεσία, λέω αυτή τη στιγμή εγώ. Ότι είναι η άποψή της. Είναι ειλικρινής. Δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Είμαι σκεπτική. Είναι άλλο να το πεις με ευγένεια και να πεις, παιδιά, αυτή την άποψή μου είμαι σκεπτική. Και άλλο να αρχίζεις να λες που τι, άμα κάνουν παιδιά οι δύο, θα τους βγουν τα ίδια. Και έχει πολύ μεγάλη διαφορά ο τρόπος. Δεν συμφωνώ μαζί της. Όχι μόνο καθόλου, αυτό, υπάρχει αλλά κάτι άλλο. Σέβομαι, όπως δεν όλοι. Έβγαλε επιθετικότητα. Αυτό εννοώ. Υπάρχει και κάτι άλλο, Δημήτρη, και φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εναντίον, αλλά θα πούνε ότι είναι υπέρ. Σε οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είτε έχει να κάνει με υιοθεσία, με γάμους, με οτιδήποτε. Για να είναι αρεστή. Για να είναι αρεστή και να πηγαίνουν ξέρω με το ρεύμα. Ξέρω τη συγκεκριμένη παρουσιάστρια. Πολλά πρόσωπα. Που λέει άλλα πίσω και άλλα μπροστά. Να δω που υπάρχει τρόπος να πεις και το δικό σου θέμα. Σιγά μη σου πω τώρα, είναι δυνατό. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Υπάρχει και συγκεκριμένη παρουσιάστρια που δεν το πιστεύει αυτό που λέει στον αέρα. Βεβαίως, βεβαίως. Το να... Θέλει να το παίζει προοδευτική, αλλά δεν είναι τόσο. Και πολλοί κόσμος, όχι μόνο μία παρουσιάστρια. Λοιπόν, υπάρχει τρόπο, παιδιά, να πει τη γνώμη σου, και α μην είναι η αρεστή, αλλά με ευγένεια. Δεν θα κάνει τώρα στην Εύη, τι λες. Γιατί έτσι πω στέκεται η Εύη, με σεβασμό την αντιμετωπίσει και εσύ που την ακούς. Δηλαδή σου λέει, είμαι σκεπτική στο θέμα τη υιοθεσία, είμαι υπέρ στο να γίνουν γάμοι. Και ειλικρινή, ειλικρινή. Είμαι σκεπτική στο θέμα τη υιοθεσία. Είμαι υπέρ στο γάμο των ομοφυλόφιλων. Τον γάμο του. Δικαιωμάτων του. Ναι, ναι. Το διαχώρησε, έκανε καταλαβαίνω πλημμύρη. Ναι, πες το ίδιο. Είμαι υπέρ στο κομμάτι του γάμου και των δικαιωμάτων, αλλά τα παιδιά είναι λεπτό ζήτημα. Συγγνώμη, τη φωνή στη δήλωσή τη. Για το ίδιο αυτό λέω. Όχι. Λέει στο γάμο του. Τι εννοεί, στο δικαιωματικό. Το ξεχώρισε. Ο τρόπο που το είπε είναι στο γάμο του, αν είναι μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Αυτό. Μα γι' αυτό θα βγει. Και ένα νόμο που αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Ναι, αλλά ακούστηκε λίγο υποτιμητικά. Μα μιλάμε για τα ομόφυλα ζευγάρια, ναι, ρε παιδιά, αλλά... πώς να τα πει δηλαδή. Όχι, 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 δεν μου φαίνεται καθόλου ειρωνικό. Εγώ θέλω να προσθέσω απλά σε αυτό που είπε ο Νίκος, ότι στον χώρο των τεχνών να δείτε τι γίνεται από ανθρώπους που το παίζουν gay friendly και του θεάτρου και ιδιαιτέρω του τραγουδιού και από πίσω λένε άντερε με τη γνωστή λέξη. Που τελειώνει σε άρα, αυτό, έλα αυτό, τώρα. Αυτό. Και μετά βγαίνουν, ω, έχω φίλους. Βέβαια υπάρχει αυτή η φράση αστεία, έχω φίλους, αρκεί να μην προκαλούν, ναι. Ναι, ναι, αυτό αλλά, το αλάω, τσου κουπί, όταν μπαίνει το αλά, τελειώνει το θέμα. Πήγαινε με τη μόδα, λαϊκισμός. Στις λέξεις που θα χρησιμοποιήσεις όταν κάνεις μια δημόσια τοποθέτηση για ζητήματα τα οποία μπορεί να είναι ναι, λίγο κάπως φλέγοντα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορεί να. Ναι, η έκφραση. Πρέπει να είσαι προσεκτικός στις λέξεις. Εδώ μιλάμε όμως για αλλαγή άποψης. Να λες άλλη άποψη δημόσια και άλλη να πιστεύεις. Εντάξει, ο δημόσιος λόγος φέρει και μια ευθύνη. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Σωστά, σωστά. Άρα είναι. Α το πάνε και έτσι. Αλλά μπράβο, τουλάχιστον να μην έχουν ένα λόγο ο οποίος διχάζει, ο οποίος προσβάλλει δημόσια. Ο οποίος δημιουργεί σωστά, τραύματα σε άλλες ψυχές. Να πω κάτι θέλω για τη Σοφία Βογιατζάκη, αν κλείσαμε το θέμα της Βατίδου, γιατί θέλω να πω πραγματικά ένα μπράβο, γιατί τη βλέπω για άλλη μια φορά να μην πηγαίνει με το ρεύμα και τους ανθρώπους που θέλει να υποστηρίξει να τους υποστηρίζει. Το είχε κάνει με τον Γιώργο Κιμούλη, το κάνει τώρα με τον Αλέξη Γιωργούλη. Μπράβο της, γιατί πάει κόντρα σε αυτό και που είχα πει ότι ήταν κακό. Πολλά. Ότι οπωσδήποτε έλεγε κάτι καλό για τον Φιλιππίδη, για τον Λιγνάδη, whatever. Δεν είχε δικαίωμα να θυμηθεί μια καλή στιγμή. Έπρεπε σ' όλη και καλά να δικάσει. Και δεν είναι καλό να συνεχίσει και να ακούει κιόλας. Δηλαδή και η άλλη πλευρά έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να εκφράζει την αντίθεσή της. Αλλά το ότι... Όχι όμως να κάνουμε επίθεση στους ανθρώπους που θυμούνται κάτι που θέλουν να θυμηθούν. Όχι, ποτέ επίθεση. Είμαστε κατά οποιασδήποτε επίθεση. Έγινε αυτό μια εποχή. Θυμάμαι. Και μπράβο της που λέει ότι δεν ξέρω αν θα ξαναέκανα πρωινό γιατί δεν είμαι παρουσιάστρια. Και το έχει δηλαδή, κάνει τόσο καλά. Σε μια τότε. Εποχή που λίγο όλοι μπορούμε να έχουμε ένα ποδαράκι εδώ, ένα ποδαράκι εκεί. Ναι, στο θέατρο, αλλά και λίγο. Okay, και που τη πάει, και παρουσιαστή, γιατί τι διαφορετικό. Και το διαχωρίζει και προς τιμήν της, που λέει: το έκανα μια περίοδο της ζωής μου. Εντάξει, αλλά δεν είμαι παρουσιάστρια. Για να έχω το άγχος να το ξανακάνω. Βέβαια, η Σοφία έχει και πολύ πετυχημένη πορεία στο θέατρο. Έτσι, να μην ξεχνάμε και αυτό, ότι μπορεί κάποιο ο οποίο να μην έχει αυτή τη στιγμή δουλειά και να είναι το μοναδικό τοποκούμπι να κάνει μια εκπομπή.
το βάζουμε και αυτό. Ας μην ξανακάνουμε την κουβέντα, την έχουμε κάνει 2000 φορές. Θέλω να πεις κάτι για το σταμάτη γονιδί. Α, διάβασες τη σκέψη μου, βλέπω. Ναι, ναι. Είμαι η Ζαΐρα. Όχι, να σου πω κάτι. Γενικά είναι αστεία πράγματα για εμάς. Είμαστε στη δουλειά από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Μην κάνετε απονομές, ρε δισκογραφικές εταιρείες. Μα δεν υπάρχει δισκογραφία. Απονέμεις χρυσό και πλατινένιο όταν δεν υπάρχουν units, δεν υπάρχουν αντίτυπα σε καταστήματα να πολλούνται. Τι έγινε χρυσό, τι έγινε πλατινένιο. Τα βγαίνουν. Παιδιά, κοροϊδευόμαστε. Τι μπορεί να γίνει. Μα στέλνανε στα περιοδικά, στα περιοδικά και εσύ μπορεί να στο δει. Παιδιά, είναι κοροϊδία. Κάθε μέρα συντή. Και τώρα παίρνουμε 2-3 συντή το χρόνο. Παιδιά, δεν υπάρχουν συντή πια. Δεν υπάρχουν συντή πια. Έχει ξελαγεί. Έχει ξελαγεί. Βγαίνουν πολύ συγκεκριμένε δουλειέ που είναι πολύ μαζικέ. Αλλά το ότι δεν υπάρχει. Απονέμει. Γιατί έχει αλλάξει μορφή πια τη μουσική. Απονέμει, παιδιά, κοροϊδευόμαστε. Τα stream που κάνει. Τα stream τι είναι, εγώ δεν ξέρω. Πόσε φορέ κατεβάζει το τραγούδι. Έχει αλλάξει ο τρόπο που πολύ τη μουσική. Πλέον αγοράζει τη μουσική διαδικασία. Δικτυακά, ναι. Την κατεβάζει, ναι. Τη στριμάρει μέσα από πλατφόρμα. Ποιο τη στριμάρει τη μουσική, τι ακού μέσα από το σπίτι μου, δεν διαφωνώ. Την απονομή τι κάνει, κάνε το χρυσό stream και το πλατινένιο view. Το μη μου κάνει δίσκο και με κοροϊδεύει με στα μούτρα μου. Κάνε τόσα πλατινένια view. Σε πείραξε ο δίσκο σε σένα. Μα είναι κοροϊδία, δεν με πείραξε. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Είναι ωραίο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δηλαδή. Και μου έκανε εντύπωση, ήταν εντάξει μια μικρή εταιρεία αυτή η Sonar, μου έκανε εντύπωση ότι το έκανε με την Αναστασία και μια μεγάλη, η σημαντικότερη εταιρεία, κοροϊδία διαμαντένια απονομή. Ποια διαμαντένια απονομή? Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πάμε, γιατί το OK σήμερα κλείνει τα 18, αλλά εκτός από αυτό επιλέξατε να το γιορτάσετε με μια υπέροχη Βίκυ Καγιά στο εξώφυλλό σας, ντυμένη Αγιοβασιλίτσα, σε μια καταπληκτική συνέντευξη. Να σε καλά. Αναδρομή, θυμάται στιγμές, γλυκιά χριστουγεννιάτικη. Ξεστήθη, επειδή ήταν και εορταστικό τεύχος, θέλαμε να το πάμε και λίγο αλλού, λίγο στο πιο ανθρώπινο κομμάτι. Γιατί όλο αυτό, μια με τη, να μιλάμε για τη Ζενεβιέβ, για την Ιλιάνα, για την Χριστοπούλου, για το ποιος έκανε μπλοκ. Δηλαδή νομίζω ότι λίγο το εξαντλήσαμε αυτό, οπότε θέλαμε να το πάμε σε άλλους δρόμους. Και νομίζω ότι και ο κόσμος από κάποια στιγμή και μετά θέλει να δει. Ναι. Σε τι φάση ζωής βρίσκεται η Βίκυ, είναι καλά, έχει κάνει μια επιλογή να απέχει τηλεοπτικά. Γιατί δεν έχει κάνει άλλη φωτογράφηση συνέντευξη φέτος. Την πόνεσαν τα πόδια της από τα Madwalk. Δεν είναι εύκολο. Εγώ σας καταλαβαίνω. Με τα τακούνια είναι ζόρι τόσες ώρες. Γιατί λέτε. Θέλω να ακούσουμε τι είπε η Βίκυ Καγιά. Έλα, κοριτσάκι μου, πες. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Διάβασα τη συνέντευξη. Πολύ ωραία, Νίκο. Γιατί έκανε αποχή 6 μήνες. Έκανε συντήρηση του οργανισμού της με βιταμίνες. Για την Βίκυ πρέπει να είναι πολύ πειθαρχημένο άτομο. Έτσι την έχω στο μυαλό. Ήταν πολύ κουρασμένη. Παντοτινή αθλήτρια. Πρωταθλήτρια, μάλλον. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά αποσπάσματα από την κουβέντα σας. Είσαι τόσο καλά αυτή την περίοδο όσο δείχνεις. Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ξαναβρήκα την ισορροπία μου. Ξαναβρήκα τη Βίκυ που είχα ξεχάσει. Στο μυαλό μου νόμιζα ότι αυτή η Βίκυ δεν υπήρχε πια. Πίστευα ότι η ήρεμη και χαλαρή Βίκυ είχε τελειώσει. Θες λόγω συνθήκων, θες επειδή μεγαλώνουμε. Κι όμως την ξαναβρήκα. Με κόπο, με ειδική αγωγή βιταμινών για 6 ολόκληρους μήνες. Πεταγόμουν στον ύπνο μου από το στρες. Κοιτούσα το ρολόι και αναρωτιόμουν αν έπρεπε να πάω πουθενά. Η υγεία μας όμως και η οικογένειά μας είναι πάνω απ' όλα. Ήταν μια γενναία απόφαση να πεις: τώρα εγώ θα κάνω ένα διάλειμμα. Δεν ξέρω αν ήταν γενναία, ήταν σίγουρα απαραίτητη. Είχαν αρχίσει να βγαίνουν θέματα υγείας, ψυχοσωματικά. Είχα αναπτύξει περίεργες ταχυκαρδίες, υποτασιακά επεισόδια σε βαθμό λιποθυμίας, χωρίς παθολογικά αίτια. Αυτό το burnout που λένε διαπίστωσα ότι υπάρχει. Το shopping star φαντάζομαι δεν τους καταλέγει στα λάθη σου. Καθόλου. Ήταν από τα αγαπημένα πράγματα που έχω κάνει. Το λάτρευα. Δεν έχω περάσει πιο ωραία στη ζωή μου. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία 7 χρόνων. Τα gossip δημοσιεύματα που συνόδευαν πάντα την επαγγελματική σου πορεία τα αντιμετώπιζες επιδερμικά ή σε διαπερνούσαν. Επιδερμικά. Η διασημότητα και τα αρνητικά σχόλια δεν ήρθαν στη ζωή μου ξαφνικά. Με συνόδευαν από την ημέρα που ξεκίνησα. Είχα μάθει να ακούω και τα καλά και τα αρνητικά. Αν άλλαζες κάτι την τελευταία πενταετία, δεν θα έκανα ποτέ ξανά 2 εκπομπές μαζί. Κοιμόμουν 3 ώρες κάθε βράδυ. Ήταν σκληρό. Αφού τώρα στο Madwalk που στεκόμουν όρθια με τις γόβες 4 ώρες, κουράστηκα τόσο πολύ που πήγα μετά για πιλάτες και πονούσα παντού. Και αναρωτιόμουν πώς το έκανα αυτό κάθε μέρα για χρόνια. Δεν σεβόμουν το σώμα μου. Το έκανα με αγάπη όμως. Λένε ότι σε έχουν προσεγγίσει 2 τηλεοπτικοί σταθμοί. Όντως έχουν γίνει πολύ κομψές και γενναιόδωρες προσεγγίσεις. Και αυτό με τιμάει πολύ. Άρα έχουν γίνει ραντεβού. Φυσικά, αυτό είναι το πρέπον. Από την άλλη όμως, δεν έχω κάτι στο πλάνο μου μέχρι το καλοκαίρι. Δεν βιάζομαι.
Η εικόνα που έχω για την, αυτή τη βάση της ζωής της Βίκης είναι ενός ανθρώπου που έχει βγάλει έξω από την καθημερινότητά του την πίεση, το στρες, το άγχος, όλο εκείνο που για πολλά πολλά χρόνια την κούραζε και την ταλαιπωρούσε. Γιατί όταν φτάνει αυτό να σωματοποιείται και να παθαίνεις burnout, ταχυπαλμίες, κρίσεις πανικού ή οτιδήποτε άλλο, τότε καταλαβαίνεις ότι ίσως πρέπει να βάλεις μια ανωτελεία. Ναι, σε μια πολύ πάρα πολύ. Και θα σας πω και κάτι. Και το GNTM και το Shopping Star στην πορεία άλλαξαν κάποιες συνθήκες που έκαναν τη δουλειά της Βίκης πιο δύσκολη. Σε επίπεδο παραγωγής, τέλος πάντων, υπήρχαν αρκετά θέματα τα οποία ζόρισαν πάρα πολύ τη Βίκη. Δεν είναι ότι η Βίκη δεν ήθελε ξαφνικά να δουλεύει, είναι ότι πια υπήρχε και ψυχολογικό βάρος. Που το οποίο ήταν ακόμα πιο σοβαρό για εκείνη. Μα γι' αυτό και τελειώνοντας τη συνεργασία της με το Star, έθεσε στο τραπέζι τα επιχειρήματά της και τα αιτήματά της. Δεν γίνανε αποδεκτά εκείνα, ναι. Και έτσι αποφάσισε να αποχωρήσει. Δηλαδή δεν είναι ότι τελείωσε, ολοκληρώθηκε η σεζόν και είπε η Βίκη, εγώ σταματάω. Ήταν κάτι που προφανώς, ναι. Αν και είχε ανάγκη ένα διάλειμμα, δεν θα το άφηνε γιατί το αγαπούσε πολύ το Shopping Star. Αλλά βλέπεις ότι η τηλεόραση τη σκέφτεται τη Βίκη ακόμα. Ξέρω ότι έχει κάνει ήδη ραντεβού με δύο σταθμούς και υπάρχει και ενδιαφέρον και από τρίτο σταθμό. Αυτό είναι φρέσκο νέο τώρα. Αυτό για να έχω κάνει μάθει. Ξέρεις τι, επειδή είναι ένα πρόσωπο που έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες και στην prime time ζώνη. Όχι, έχει κάνει επιτυχία. Τη ρωτάνε κιόλας τι θα ήθελες να κάνεις. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Θέλω, και το λέει και μέσα στο στη δυναμικό συνέντευξη. Της, δηλαδή. Ναι. Δεν θέλουν να την έχουν. Απλά να κάνει τρίωρη εκπομπή, γιατί στην τετράωρη μετά πρέπει να κλείσει και πιλάτες. Ναι, παιδιά, εντάξει τώρα. Μην κοροϊδεύεις. Για πες μου. Γιατί δεν έχεις κάτσει τόσες ώρες σε τακούνια να δεις πως είναι. Ακόμα. Γι' αυτό μην κοροϊδεύεις. Θέλω να σου πω ότι αυτό, εντάξει, δεν μου το είπε κλαίγοντας η κοπέλα. Δηλαδή, α, ζω το απόλυτο δράμα. Αλλά το κάνεις εσύ μεγάλο τίτλο, θα έλεγα τώρα γιατί. Όχι, όταν το γράφεις, όμως ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Παιδιά, είναι κάτι που είναι πρακτικό. Εσείς το γελάτε. Αλλά δεν το λέτε. Είναι το μεγαλύτερο δράμα του κόσμου. Δεν σου είπα ότι παρουσίασε έτσι. Ούτε εκείνη το παρουσίασε. Αλλά έτσι, το τακούνι είναι εχθρός. Το τακούνι, παιδιά, θες μετά φιλάτες και εγώ τώρα 4 ώρες εκπομπή. Θέλω μετά ρέικι για να συνήλθω. Πάντως είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία κουβέντα και εγώ πραγματικά θαυμάζω τη Βίκη για το πώς αποδέχεται κάθε αλλαγή στη ζωή της, με πόση ωριμότητα και πόσο συνειδητοποιημένα βρίσκεται και στέκεται απέναντι σε κάθε φάση της ζωής της. Γιατί δεν είναι μόνο η τηλεόραση η ζωή μας, είναι και άλλα πράγματα. Δεν είναι ότι δεν δουλεύει και εγώ τώρα. Εγώ το λέω αυτό και για την οικογένειά της, τα παιδάκια της, τα παιδάκια του άντρας. Δηλαδή σε κάθε φάση της φαίνεται πάρα πολύ συνειδητοποιημένη. Κλείνει 10 χρόνια γάμου το Μάριο. Με αυτό που είναι και να είναι καλά. Είναι να τη στείλουμε γλυκά να το γιορτάσει. Λοιπόν, να πω ακόμα μια φορά ότι τηλεφωνείτε πολλές φορές στο 14800 γιατί διεκδικείτε ένα υπέροχο, καταπληκτικό, υπέροχο πραγματικά χαλί απευθείας από την Περσία και από την Mogadam Carpets. Είναι ένα ταμπρίτς χαλί αξίας 3.000 ευρώ που θα γίνει δικό σας. 14800, τηλεφωνήστε πολλές φορές για να το διεκδικήσετε ή στείλετε πολλά μηνύματα, νέο μικρόν κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Δεν ξεχνάτε ότι αυτό το τηλεφώνημα ή αυτό το μήνυμα, ότι επιλέξετε να στείλετε, σας βάζει απευθείας και στην κλήρωση για το Peugeot 208, την έκδοση like που μπορεί να γίνει δικό σας. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με Λάκη Λαζόπουλο, εδώ στο πρωινό σουσού. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος θα μπει στην παρέα μας. Έχουμε πολύ καιρό να τον συναντήσουμε, διαζώσει τουλάχιστον, και να τα πούμε εδώ από κοντά. Και αποκλειστική η συνέντευξη του Νίκου Βλωρινιώτη, ο οποίος είναι τα τελευταία 24 ώρα στο νοσοκομείο, γιατί τον τελευταίο καιρό δίνει μια μάχη για τη ζωή του. Λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Φωτιά στον γκάζι, μόνο φωτιά στα μυαλά και στη ζωή. Στον γκάζι, όχι φωτιά. Αν γίνει φωτιά στον γκάζι, μπούμ.
Κουτιάστα, δηλαδή. Γιατί διάβασα εγώ χθες τις αλλαγές του ποινικού κώδικα που αφορούν και την οδική μας συμπεριφορά και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Οπότε ταχύτητα μόνο στη ζωή και στα ανοιχτά μυαλά, μερούλα μου. Και έχουν μεγαλώσει τα πρόστιμα πολύ. Τα πρόστιμα. Για να μην οδηγείτε με το κινητό έτσι, να διαβάζετε ταυτόχρονα κινητό. Φοβάμαι, μην δείξω στην εκπομπή ουσιαστικά. Άμα βγήκε από τα δεξιά σου. Άμα βγήκε, ναι, εγώ την πλήρωσα. Πάμε μια βόλτα στην ελληνική τηλεόραση και έχουμε μέσα τα πάντα. Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία μιλάει για ένα πολύ γνωστό παρουσιαστή που έχει κάνει έναν απρεπή σχολιασμό για την ίδια στο παρελθόν. Για τη Βάσο Λασκαράκη που απαντάει στο ερώτημα αν θεωρεί άκομψη την αναφορά του Γιάννη Τσιμιτσέλη κάθε φορά σε κάποια τη συνέντευξη από του δημοσιογράφου. Γιάννη Στάνκογλου, έχω τι άλλο να έχουμε. Πάμε το βίντεο. Αν στο χέρι σου είναι, έλα απόψε και μείνε. Η Ιωάννα Τούνη προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με όλους τους ρόλους στη ζωή της. Σε ένα από τα τελευταία post που ανέβασε στο TikTok, αναφέρει πως είναι βαριά η κούπα να είσαι μαμά, αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας και η νούμερο ένα γυναίκα influencer στην Ελλάδα. Είναι βαριά η κούπα, μέσα στο κουπέ κάνει τσούπα τσούπα. Κι άλλαξα σε πολλά που δεν φανταζόμουν. Με αφορμή τα όσα είπε η Ζήνα Κουτσελίνη για τη Μέρη Σινατσάκη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε μία προσωπική εξομολόγηση. Σε μένα υπάρχει ένας πολύ γνωστός παρουσιαστής αγαπημένος, ο οποίος είναι και πολύ, ξέρεις, υπέρμαχος των θεμάτων κατά του σεξισμού, της βίας, των σχολείων, ο οποίος μου έχει κάνει τον πιο σκληροπυρηνικό και άδικο και απρεπή σχολιασμό. Αλήθεια, σε μία περίοδο της ζωής. Δεν θα μπω στη διαδικασία να το πω. You rest your case και εσύ. Όχι, απλά εγώ είμαι άνθρωπος που θεωρώ ότι εκείνη τη στιγμή, και μάλιστα για την εμφάνισή μου, δηλαδή, που σχολιάζαν. Ναι, ναι, βεβαίως. Αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία. Να σου πω κάτι. Πώς τα φέρνει η ζωή κάποια στιγμή και όλα μπαίνουν, βλέπεις τώρα, και όλα μπαίνουν στον δρόμο. Το να αναμοχλεύεις ένα σχολιασμό 10 χρόνια πριν δεν έχει νόημα. Και να σου πω κάτι, συγχωρείς και τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν και μια αρνητική άποψη, να έχουν κάνει ένα καυστικό σχολιασμό, γιατί μπορεί την περίοδο που το έκαναν να σκέφτονταν ή να πίστευαν κάτι άλλο. Ήμουν η γυναίκα τη ζωή σου, που θυμίσου. Για την άκομψη ερώτηση που τις κάνουν, μίλησε η Βάσο Λασκαράκη στο στούντιο 4. Όχι που εκνευρίστηκα, που είπα λίγο όχμορα. Ήταν στην πρεμιέρα που είχα πάει στην πρεμιέρα του Εμίλιου, του Χιλάκη, και έξω από αυτό να με ρωτήσουν το αν θα καλέσω το Γιάννη στην εκπομπή. Θα στο ρωτάνε μέχρι το καλοκαίρι. Ναι. Το θεωρώ και λίγο άκομψο. Εν όψη του ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στη ζωή μας και αυτό, να ασχολούνται με τέτοιο ζήλο συνεχώς με τα ίδια και με τα ίδια, θεωρώ ότι δεν είναι κομψή ερώτηση. Πώς δεν ρωτάμε μια γυναίκα που δεν έχει παιδιά, α, γιατί δεν έκανες παιδί. Δηλαδή θεωρώ ότι και αυτό ας μπει λίγο στο politically correct πια, ότι δεν ρωτάμε. Παιδιά, οι ζωές έχουν προχωρήσει. Εννοείται πως δεν κρυβόμαστε ότι έχουμε υπάρξει ζευγάρι, υπάρχει ένα παιδί και όλα αυτά. Και τα πάντα, okay, αλλά αυτό τον ρωτάμε συνέχεια. Θα καλέσω. Λες και δεν υπάρχουν άλλοι καλεσμένοι και λες και αν έρθει ποτέ ο Γιάννης στην εκπομπή, θα καθίσουμε να σας πούμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Μπορεί να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Για πάντα μαζί σου, στο δάκρυ, στο φίλι σου. Συνέντευξη στο Μέγκα Καλημέρα έδωσε ο Γιάννης Στάνκογλου. Δεν μίλησε για το διαζύγιο σου γιατί ήθελες να τα προστατεύσεις τα παιδιά σου. Ήταν κάτι το οποίο σκεφτόσου ένα καιρό ή είναι κάτι το οποίο σου βγήκε? Νομίζω βγήκε μωρέ. Βγήκε για τους δύο. Δεν ήταν τέτοιο. Και το ότι δεν το είπα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος να το πω. Πέραν το ότι δεν θα ήθελα, ας πούμε, ξέρεις, αυτό που λέμε να με κρεμάσουν στα μανταλάκια, ξέρεις, ο Στάνκογλου χώρισε κτλ. Θα περνάνε τα παιδιά μου από ένα περίπτερο για να το βλέπουν. Η μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει ποια είναι? Εντάξει, έχω κάνει στο παρελθόν πολλές τρέλες τέτοιες. Έχω ταξιδέψει, ρε παιδί μου, για να δω το κορίτσι μου, ας πούμε, χιλιόμετρα. Αυτό πες το μου, σου παρακαλώ. Τι να σου πω. Από Αθήνα κάπου αλλού, ας πούμε. Από Αθήνα Θεσσαλονίκη και τη βρήκα μάλλον. Αλήθεια, λέει. Ναι, ναι, ναι. Από Αθήνα Θεσσαλονίκη και την βρήκαμε σε καφέ με άλλον. Αγκαλιάζεται και να φιλιέται. Κάνεις το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Yeah. Ποιον προτιμάς να έχεις μαζί σου, τον Νούσια ή τον Μπισμπίκη? Πρέπει να επιλέξεις. Εντάξει, θα πάρω τον Νούσια γιατί ο Βασίλης είναι ερωτευμένος και δεν μπορείς να κάνει 80 μέρες το γύρο του κόσμου μαζί μου. Θάλασσα τα έχω κάνει, θάλασσα. Η Κατερίνα Καινούριου στέλνει μήνυμα στην Αφροδίτη Γραμμέλη. Η Επιβίτη διαβάζω και στο πρώτο θέμα θέλω Αφροδίτη να συζητήσω προσωπικά. Φτάνει με τα quiz. Mm-hmm. Όχι το quiz που γράφετε στο τέλος. Δηλαδή, πια αυτό μου αρέσει, ξέρω εγώ, όλοι γράφουν quiz, πια παρουσιάστε ποιος. Όλο είναι ένα μυστήριο. Πες τα χήμα, ρε παιδί μου. Γιατί σε πολλές
Στο τέλος, παιδιά, μας αρέσουν τα quiz. Δεν λέω για την τελευταία πρόταση που λέει πια παρουσιάζεται. Αυτό τα αφήνουν. Αλλά όλα τα κείμενα λίγο τα θέλω πιο ξεκάθαρα. Γιατί εμείς του χώρου καταλαβαίνουμε πολύ καλά ποιους φωτογραφίζεις και ποιους λες. Αλλά ίσως να μην θες να χαλάσεις και όλο αυτό που συμβαίνει με τα κανάλια. Αλλά είναι πείτε τα. Θέση, το καταλαβαίνω. Δεν το λέω μόνο για την Αφροδίτη και για άλλους τηλεκριτικούς. Πείτε τα ξεκάθαρα. Και για τα παρεάκια και για αυτούς που στηρίζουν. Έτσι, και, μπράβο, ρε, παιδί. Και. Και τις φιλίες και τα φαγητά και τους καφέδες. Ένα λάθος είσαι, ένα από τα μεγαλύτερα. Καλεσμένος στο Night Out ήταν χθες το βράδυ ο Κώστας Τσούρος. Παρασκηνιακά υπήρξαν τρικλοποδιές, αισθάνθηκες ποτέ? Όχι μόνο αισθάνθηκα, τις έφαγα κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά ξέρεις τι, και αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι. Καλώς θα ήταν να μην υπήρχαν όλα αυτά, αλλά δυστυχώς στο χώρο μας που είναι πολύ ανταγωνιστικός, πάντα υπήρχαν άνθρωποι που προσπαθούσαν να σου βάλουν τρικλοποδιά, πισόπλατα μαχαιρώματα, γιατί εσύ και όχι εγώ, σχόλια τέτοιου είδους. Τι άκουσες που μπορεί να σε πλήγωσε περισσότερο? Κοίταξε, έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα στην πορεία μου μέχρι τώρα. Δηλαδή, έχω ακούσει μέχρι και τραγικά πράγματα με την έννοια ότι που θίγουν και την υπόλοιψή μου. Όπως? Δεν θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα. Υπήρχαν στιγμές που μου είχαν εμπλέξει σε ιστορίες τις οποίες δεν ήμουν εγώ υπεύθυνος για αυτές. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι δίπλα σου, οι οποίοι έχουν ψεύτικο λογαριασμό στο Twitter και γράφουν στο Twitter για σένα για να σε κατακρίνουν. Και αντίστοιχα μπορεί να γράφουν τι καλός ή καλή που είμαι για τον εαυτό τους. Για να βλέπουν ότι για μένα λένε καλά σχόλια και για τον δίπλα λένε κακά. Μα αυτό τώρα. Είναι πολύ χοντρό αυτό, ενώ στο να συμβαίνει. Συμβαίνει και επειδή το είχα ψάξει κάποια στιγμή, γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί έβλεπα συγκεκριμένους λογαριασμούς πριν πολλά χρόνια, έτσι. Γιατί τα χώνανε. Πια δεν ασχολούμαι με το Twitter καθόλου και μετά από αυτό ακόμη περισσότερο. Έβλεπα συγκεκριμένους λογαριασμούς οι οποίοι εκθίαζαν κάποιους από την εκπομπή στην οποία βρισκόμουν. Και κατηγορούσαν μονίμως ή είχαν απαξιωτικά σχόλια για κάποιους άλλους από την εκπομπή. Και επειδή το έψαξα, συνειδητοποίησα ότι αυτοί οι άνθρωποι βρισκόντουσαν στο ίδιο γραφείο με μένα. Και το λέω πρώτη φορά τώρα, αυτό δεν το έχω ξαναπεί. Είχα βάλει ανθρώπους να το ψάξουν γιατί μου είχαν εντύπωση. Και μου φτάσανε στις IPs των υπολογιστών και μου είπανε είναι από εκεί. Μου λέει θέλεις να προχωρήσουμε να σου πούμε ποιος είναι, και λέω όχι, δεν χρειάζεται. Δεν πήγες ποτέ στον πειρασμό να συζητήσεις με αυτόν τον άνθρωπο? Δεν ήξερα ποιος είναι συγκεκριμένα. Ήξερα ότι είναι από το ίδιο κανάλι, από τα ίδια γραφεία. Από εκεί και πέρα είπα ότι εντάξει, αυτό είναι προσλήπηση, οπότε δεν θέλω να μάθω ποιος είναι. Στο μυαλό μου υπάρχει βέβαια το ποιος μπορεί να ήταν. Α. Αλλά δεν ήθελα να μάθω να εξακριβώς τον άνθρωπο. Γιατί με το είχες υποψίες όμως για το ποιος μπορεί. Είχα υποψίες, ναι, αλλά όταν έφτασα στο σημείο να μου πει ο ειδικός ότι αυτές οι IP είναι από το γραφείο Τάδε, στο κανάλι Τάδε, εκεί λέω εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να το ψάξω παραπάνω. Σκληρό να δουλεύεις και να μοιράζεις την καθημερινότητά σου με ανθρώπους και να μην ξέρεις τι μπορεί να σκεφτεί, να γράψει, να σου κάνει ένα συνεργάτη. Αυτό βέβαια στη δουλειά που ζούμε πρέπει να το πάρουμε λίγο και σαν κανονικότητα. Και δηλαδή, γι' αυτό φωνάζουμε για τους ξεχνιούς λογαριασμούς, γιατί μπορεί να είναι δικοί μας άνθρωποι από πίσω, δικοί μας, του χώρου μας, και να μας διαβάλουν. Εσύ δεν έχεις πολύ σχέση με το Twitter. Εμένα με βρίζουν, δεν βρίζω. Εμένα με βρίζουν. Πρέπει να ψάξω να βρω ποιοι. Θα ψάξω να έχεις δεύτερο. Όχι, πρέπει να ψάξω εγώ ποιοι με βρίζουν, γιατί με βρίζει πάρα πολύ. Εσύ που να ψάξεις να βρω ποιοι με βρίζουν. Όντως εγώ. Εγώ πάντως δεν θέλω να. Γλυκουλίνα. Έλα Μερούλα. Λέω εγώ πάντως δεν θέλω να είναι αυτή η κανονικότητα. Δεν μπορούμε δηλαδή, να καταλάβουμε. Δεν θέλει να είναι αυτή η κανονικότητα. Είναι πια όμως. Και έχει δίκιο η Μέρη, αλλά δυστυχώς, παιδιά, στον χώρο που ζούμε και με την ασυντοσία που υπάρχει στο διαδίκτυο και στο Twitter, μπορεί οποιοδήποτε θέλει να κάνει κακό σε κάποιον ή θέλει να αναδείξει τον εαυτό του να πει: δείτε τι λέει για μένα ο κόσμος, για σένα. Έτσι ακριβώς, και να πω και κάτι που μου έκανε εντύπωση, το οποίο αυτό θα αρέσει στον Κώστα Τσούρο, αλλά το παρατήρησα. Τη μέρα που είχε πρεμιέρα, υπήρχε τόσο κακό σχολιασμό στο Twitter που από κάποια στιγμή και μετά δεν έστεκε. Μου φάνηκε περίεργο. Δηλαδή έμοιαζε λίγο να είναι καθοδηγούμενο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται μια εκπομπή την πρώτη μέρα να την τζακίζουν όλοι στο Twitter. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πέραν το ότι είναι μια καλή εκπομπή, δηλαδή εκείνη τη μέρα μου έκανε εντύπωση τόσο πολύ. Εγώ πάντως το πήγαινα μέχρι τέρμα. Θα ήθελα να μάθω και ποιος είναι να τους ευκλήσω. Δεν είναι εύκολο, δυστυχώς. Δεν είναι εύκολο. Και εγώ έχω αμφιβολίες. Εμείς θα θέλαμε να μάθω. Γιατί δεν έχει περάσει και από πολλές παρέες. Δηλαδή, τον πήρε ο Τζόνι Καλημέρης από την ΕΡΤ. Τον πήγε τότε στον Αντένα στο πρωινό. Μετά πήγε στην Αταλία Γερμανού. Πέρσι ήταν και πρώτος με την Ελεόνορα Μελέτη. Αλλά κάπως δηλαδή. Συγκεκριμένα είναι μετρημένα κύκλος μικρός. Και να μπορεί... επιλέγει να μην πει, μάλλον προφανώς δεν θέλει να εκθέσει κάποιο κάποιο. Ναι, γιατί μπορεί να είναι σίγουρος, γιατί σου λέει έχω φτάσει ένα βήμα πριν, αλλά μπορεί να ξέρει και ποιος είναι και να ανοίξει μετά ένα σασκός του αιώλου τεράστιος και με σε πολλά ποια εκπομπή έμεινε πιο πολλές ώρες.
Δεν έχει σχέση αυτό. Άμα θέλει κάποιος, άμα έχει κάποιος αυτό το μυαλό να σου κάνει αυτό το κακό με τέτοιους υπόγειους και περίεργους τρόπους, και μία ώρα την ημέρα να περνάς μαζί του, μπορεί να το κάνει. Πάντως σε 10 χρόνια θα πει ο Κώστας, επειδή είναι από τους ανθρώπους που δεν μασάνε τα λόγια τους, μεγαλώνοντας εμείς που δεν μασάμε τα λόγια μας, λύνεται ακόμα πιο πολύ η γλώσσα μας και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πει. Εγώ δηλαδή αυτό δεν θέλω να το δω κανονικότητα. Περισσότερο κανονικό μου φάνηκε αυτό που είπε για τις τρικλοποδιές ή για τα πράγματα που εν πάση περιπτώσει μπορούν να συμβούν χωρίς να τα ξέρεις από πίσω από την πλάτη σου, παρά γι' αυτό. Σε σοβαρά επεισόδια είναι η εξέλιξη της τριλοποδιάς. Κάποτε δεν υπήρχε το διαδίκτυο και τα social media. Τώρα πια η τριλοποδιάς που θα σου βάλει ο άλλος είναι αυτή ακριβώς. Είναι αυτή η ψευδέστηση που έχει ότι άμα γράψει κάτι καλό το Twitter για αυτόν, ότι τον αποθεώσουν, θα σημαίνει πως είναι εισιτήριο για τη δουλειά του. Όμως, να φημολογείτε ότι εμπλέκεσαι σε κάποια επεισόδια, γιατί είχε πληρώσει και αυτό και σε αυτό αναφέρεται νομίζω ο Κώστας. Είναι κάτι σοβαρό πέραν των social. Τι ξέρουμε για την εκπομπή του Κώστα. Να πούμε λοιπόν ότι φέτος ο Κώστας Τσουρός ουσιαστικά έχει βάλει το πιο μεγάλο στοίχημα της τηλεοπτικής του καριέρας. Και ξέρω ότι έχει λίγο άγχος γι' αυτό. Είναι η πρώτη δικιά του μεγάλη ευκαιρία. Ακριβώς. Είναι κάτι που το ήθελε και πάρα πολύ και που το είχε συζητήσει όταν πήγε στο Μέγκα. Γι' αυτό κιόλας έφυγε από την παρέα της Ναταλίας Γερμανού, που ήταν και πάρα πολύ ευχαριστημένος εκεί πέρα, είναι η αλήθεια. Αυτό λοιπόν που ξέρουμε τώρα είναι ότι επειδή δεν είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι οι άνθρωποι εκεί με τα νούμερα τηλεθέασης, τα οποία δεν είναι και κακά, δεν τόσο είναι. Κακά. Δεν είναι κακά, δεν όχι. Είναι κακά, όχι. Απλά ίσως δεν είναι τα αναμενόμενα. Αυτό να πούμε, γιατί όλοι θέλουν να έχουν ένα στόχο πιο ψηλά προφανώς. Έπρεπε να τον βάλανε τον άνθρωπο όμως σε τέσσερα εδώ στο σκηνικό εδώ. Του Ευαγγελάτου. Εδώ τώρα έρχομαι λοιπόν. Δηλαδή. Να σας πω ότι αυτό που έχουν δει όλοι, επειδή τηλεόραση κακά τα ψέματα είναι και εικόνα λοιπόν στη συγκεκριμένη εκπομπή παραπέμπει σε ενημέρωση και όχι σε ψυχαγωγία. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν συμβαίνει επειδή η εκπομπή βγαίνει από τα πλατό του Μέγκα στη Συγκρού και όχι από τα πλατό που βγαίνουν οι εκπομπές Ελένης Μενεγάκη, της Μελέτη. Οπότε λοιπόν έχει πέσει σαν σκέψη στο τραπέζι μήπως από τη νέα χρονιά η εκπομπή αποκτήσει το πλατό που της αξίζει. Και μεταφερθεί. Θα σου πω κάτι παρόλα αυτά. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν στη τηλεόραση ότι τα πλατό κάνουν τις εκπομπές. Ούτε η ωραία. Ναι. Δεν μπορούν να έχουν ούτε καλεσμένο όμως, λέει. Να σου πω, να ολοκληρώσω. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν αυτό, γιατί και πέρσι που για μας το Open Weekend ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Όποιος άνθρωπος είχε μπει μέσα στο πλατό μας έμενε με το στόμα ανοιχτό, που ήταν ένα κουτί πραγματικότητα για να πει τότε, ο καλεσμένος. Ο Χρήστος ο Γλυμής κουβαλούσε με τα παιδιά από την παραγωγή τα έπιπλα και όλοι και εδώ πέρα. Και φαινόταν μεγάλο. Ο Γρηγόρης τότε έκανε μια δηλαδή, εξαιρετική δουλειά στη σκηνοθεσία. Ναι. Όλοι δώσανε το καλύτερό τους σε αυτό για να μην φανεί αυτό που βλέπαμε εμείς. Ναι, αλλά είναι ψυχρό αυτό το πλατό. Το δικό σου δεν ήταν ψυχρό, ήταν μικρό αλλά ζεστό. Αυτό είναι ψυχρό πλατό. Θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο ότι κάνει η εικόνα την διαφορά της εκπομπής, όμως σίγουρα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τη τηλεόραση κάνουμε έτσι. Και στο πώς αισθάνεται και ο παρουσιαστής. Και επειδή είναι και η ψυχολογία των ανθρώπων που βγαίνουν μπροστά, όταν σου δίνεται κάτι πιο ωραίο, πιο πολύ, αισθάνεσαι κι εσύ πιο καλά να κάνεις περισσότερα πράγματα και να δώσεις περισσότερα τον εαυτό σου για να πάει ακόμα καλύτερα αυτό. Ναι, καταλαβαίνεις. Να βλέπεις την Ναταλία Γερμανού, για παράδειγμα, που έχει ένα πλατό που κάνει σε γκάζι, μια ζεστασιά. Δεν μπορεί να δίνει μια εκπομπή τριών μηνών, δύο μηνών με την Ναταλία Γερμανού. Δεν συγκρίνω τους παρουσιαστές. Ούτε και εκεί. Μα το βλέπεις και ως το εικόνα. Πλατό της Ναταλίας, στην Ναταλία τώρα που να τη βάλεις με αυτή την ομάδα, επειδή έχει γίνει καλά, μια συνήθεια, όπου και να τη βάλεις, έτσι θα πάει. Έτσι ακριβώς. Απλώς δεν κατάλαβα από αυτό που είπες από το ρεπορτάζ, από το νέο έτος εννοείς από τώρα, από Γενάρη ή από του χρόνου. Από το Γενάρη. Είναι θέμα budget και είναι δύσκολο. Δεν είναι πολύ εύκολο. Ότι τον αδικεί αυτό, γιατί δίνει μια άλλη αίσθηση της εκπομπής, δηλαδή δίνει ένα καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα αυτή η εκπομπή, χωρίς να τον έχει, δεν είναι αμιγώς ενημερωτική εκπομπή. Τα παιδιά κάνουν μια πολύ ωραία προσπάθεια και μπράβο τους. Νομίζω ότι τον αδικεί. Δηλαδή, βάλ του κάτι. Παρ' όλα αυτά δεν πάνε άσχημα. Βάλει μέσα σε τέσσερα βίντεο wall. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο τα παιδιά συμμερίζουν αυτή την άποψη. Γιατί εγώ νομίζω ότι ήθελαν να βγάλουν κάτι διαφορετικό σαν εικόνα από την αρχή. Η ιδέα δηλαδή να κάνουν κάτι που να μην θυμίζει ακριβώς. Και γιατί δεν χωράει ο καλεσμένος, αφού στην αρχή είχαν καλεσμένο. Ναι, αλλά δεν βόλευε. Μα βάζουν. Δεν ήταν το πλάνο. Αλλάζαν το background πίσω όλο. Ήταν. Βάζουν reality. Γιατί υπήρχε καλεσμένη με ξανθιά που βγήκε με ροσμαλιά. Αλήθεια. Ναι, κάπως... Σε green box είναι η ήταν, ναι, ήταν λίγο περίεργο. Άρα, παιδιά, εδώ δεν μιλάμε καν για πλατό, εδώ μιλάμε για ένα green box. Αυτό σου λέω. Και για να πούμε και στον κόσμο ότι είναι το green box, είναι κάτι πράσινα τελάρα που εκεί πέρα πάνω πάει η εικόνα.
εικόνα και μπορείς να δείξεις ότι θες. Ναι. Μπορείς να δείξεις ότι είσαι στο Νέα Υόρκη και να είσαι εσύ εδώ. Μα ήταν η Ζουγανέλη Σαντορίνη, δεν θυμάστε. Σαντορίνη ήταν η Μύκονο, δεν θυμάμαι. Νομίζω η Ζουγανέλη. Η Ζουγανέλη ήταν νομίζω η Μύκονο. Το έχουμε ζήσει με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στον Αντένα τότε. Όταν κάναμε το FDS TV που ήταν σε ένα green box όλη η εκπομπή. Και είχαμε, ας πούμε, τη Φουρέιρα καλεσμένη τότε και η Φουρέιρα με τα μαλλιά τα τεράστια εκείνη την εποχή και τη βάζαμε να τα μαζέψει γιατί δεν μπορούσαν να αισθανθούν στον πριν. Η είδηση αγάπης είναι ότι ερχόταν η Φουρέιρα καλεσμένη. Ήτανε 10 χρόνια πριν. Ήτανε πριν από 10 χρόνια. Τέλειο. Να το ευχηθούμε καλή συνέχεια και να είναι καλά. Συμφωνώ πολύ με τη Βάσο Λασκαράκη. Είναι μερικές ερωτήσεις που αισθάνομαι ότι φτάνει πια, δηλαδή καταλαβαίνω ότι νιώθει. Ναι. Και γιατί το ρωτάτε και το ξαναρωτάτε και να έρθει, σου λέει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, θα σας πούμε τι έγινε. Από την άλλη όμως και η ίδια η Βάσο, γιατί τώρα θα μου πεις δεν έχει να κάνει, είναι προσωπικό αυτό και το καταλαβαίνω σε ένα σημείο. Είναι όμως, ρε παιδί μου, και μία ερώτηση που θα την κάνεις με ευγένεια. Πόσες δηλαδή, φορές. Και τώρα πόσες φορές στο ρεπορτάζ το που κάνουμε δεν έχουμε ρωτήσει κάποιες φορές παραπάνω τα ίδια πράγματα. Με την ελπίδα να πάρουμε κάποια άλλη απάντηση. Και το Γιάννη αντίστοιχα τον ρωτάνε συνέχεια. Αυτό σου λέω λοιπόν. Για αυτό το λέω. Ναι, αλλά τώρα είναι σε έξαρση αυτή η ερώτηση. Γιατί η Βάσο έκανε την δική της εκπομπή και σου λέει θα τον φέρεις καλεσμένο, τον φέρεις καλεσμένο. Είναι λίγο άσχημο. Και ο Γιάννης κάνει το φύση. Θα πάει καλεσμένοι να ψαρέψουν μαζί. Παρόλα αυτά. Μπορεί να μην τη σέβεται το ψάρεμα. Ωραίο. Ναι. Εμένα παρόλα αυτά μου δίνεται εντύπωση και όχι μου δίνεται εντύπωση, είναι κάτι που το βλέπω στο χώρο, ότι παίζει ρόλο ποιο θα κάνει την ερώτηση. Έχω δει ανθρώπους που ενοχλούνται όταν σου κάνει μια ερώτηση εντός εισαγωγικών ενοχλητική ένας ρεπόρτερ στον δρόμο και μετά, άμα τους την κάνει την ερώτηση ένας παρουσιαστής στο κρατικό κανάλι που θεωρείται πιο έτσι, επίπεδου και εντέχνου, δεν θα τους ενοχλήσει. Έχει τόσο μεγάλο το πλαίσιο. Δεν νομίζω ότι η διαφορά είναι το κρατικό κανάλι. Νομίζω ότι είναι ο παρουσιαστής. Το πρόσωπο. Δηλαδή στο πιτσιρίκι θα παρεξηγηθεί, ενώ στην Άνση και το Θανάση θα πει ναι, θα σου απαντήσω. Και θα πούνε και πράγματα που δεν θα δέκανε δηλαδή, και σε άλλους. Δηλαδή και σε άλλες εκπομπές. Άλλο ένα κομμάτι υποκρισίας και είναι κρίμα γιατί σε αυτήν την υποκρισία είναι θύματα τα νέα παιδιά. Και επίσης να μην εξισώνουμε αυτή την ερώτηση. Με την άλλη, με την άλλη που είναι πολύ και σοβαρή για το ότι. Για ποιο λόγο μια γυναίκα δεν έχει γίνει μητέρα. Συμφωνώ σε το πλαίσιο εν μέρη, θεωρώ το βάζει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δεν θεωρώ ότι και μέσα στο μυαλό τη. Απλά σου λέει είναι μερικές λεπτές γραμμές που από εκεί και πέρα καλό θα ήταν πια να μην πηγαίνουμε. Έτσι νιώθω εγώ τώρα που να έκανα και λάθος. Θέλετε κάτι άλλο να πούμε για το βίντεο? Είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο, μπράβο. Πάμε στο Λάκη Λαζόπουλο. Ο αγαπημένος Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει θεατρικά και η αλήθεια είναι ότι απέχει εδώ και καιρό και από τα τηλεοπτικά. Όχι μόνο από το να έχει δική του εκπομπή και να τον απολαμβάνουμε σαν ως παρουσιαστή, απέχει και από το να δίνει συνεντεύξεις, έχει κάνει λίγο μερικά βήματα πίσω. Τον συνάντησε η χαρά μας, η χαρά Μπουτσικάκη. Πάμε να δούμε τι είπανε για τη σάτυρα, τα επόμενα του επαγγελματικά βήματα και μετά έχουμε αποκλειστικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την επιλογή και το επαγγελματικό μέλλον του Λάκη μας. Πάμε. Λαζόπουλε, καλησπέρα. Ετοιμαζόμαστε για πρεμιέρα. 22 Δεκεμβρίου, θέατρο Βέμπο. Θέατρο Βέμπο, όταν πέθανα. Όταν πέθανα, ναι. Ελπίζω να είμαστε ζωντανοί να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Πώς αισθάνεστε για την πρεμιέρα, έχετε άγχος? Μόνο άγχος. Λοιπόν, τι θα δούμε, είναι κωμωδία. Κωμωδία και κωμωδία. Έγινε. Θέλω να σας ρωτήσω, τηλεοπτικά θα σας δούμε, υπάρχει επιστροφή? Δεν ξέρω αν θα με δείτε στην Ελλάδα. Το μόνο μπορώ να πω. Η σάτρα λείπει από την Ελλάδα. Μόνο λείπει. Το ξέρουμε όλοι και το καταλαβαίνουμε. Πολύ σιωπή έχει πέσει. Ράδιο Αρβίλα είναι σάτρα για εσάς? Σάτρα κάνουν, ναι, βεβαίως. Σας αρέσουν, ναι. Δεν παρακολουθώ. Να ξέρω, αυτό που παρακολουθούσα είναι σωστή, κάνουν σάτρα χρόνια και δεν είναι τώρα να τους κρίνω εγώ. Είναι της παρέας, να το πω έτσι. Λοιπόν, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, είστε καλά. Μπράβο στη χαρά μας. Λοιπόν, δεν τους παρακολουθεί τους Ράδιο Αρβίλα, αλλά αισθάνομαι ότι ξέρει μέσα από τα χρόνια δεν μπορεί. Μέσα σε αυτά που έχει το ρόλο όμως ότι κάνουν σατυρική εκπομπή, γιατί θυμάμαι στο παρελθόν όταν του είχαν αναφέρει άλλες εκπομπές ως σατυρικές, είχε εκφράσει την αντίθεσή του. Παραδείγματος χάρη, όταν του είχαν πει σατυρική την εκπομπή του Νίκου Μουτσινά, είχε διαφωνήσει. Αλλά για τα παιδιά αναγνωρίζει ότι είναι καθαρό εμισάτυρα. Πολλά στα τελευταία χρόνια, δηλαδή θυμάμαι εγώ παλιότερα, έκανε την καθαρό εμισάτυρα. Τα τελευταία χρόνια ήταν λίγο πιο πολιτική η σατυρά του. Τώρα η Ράδιο Αρβίλα, ναι, καυτηριάζουν τα κακό σκήμενα που είναι. Σάτυρα, είναι. Ναι, αλλά θα έχουν μια πιο γενική ματιά. Ίσως λίγο πιο light. Κάνουν πολιτικό σχόλιο. Βεβαίως, και κοινωνική κριτική κάνουν όμως. Αλλά ο τρόπος που την κάνουν, χωρίς να κουνάνε το δάχτυλο και χωρίς να σου λένε κάνε αυτό, το σωστό είναι αυτό, αυτό είναι λάθος,
ίσως επειδή το κάνουν στο επίπεδο της παρέας. Τι λες, εκτός έκανε και παίζανε ένα θέμα για αυτούς που κοροϊδεύουν και ξαπατούν τους ηλικιωμένους και τα είπε έξω από τα δόντια όπως έπρεπε να τα πει και τους λέει τι είστε εσείς που τα κάνετε αυτά όμως, τα πράγματα. Όμως η σάτυρα του Λάκη ήταν συνήθως πολύ πιο επιθετική, πέραν του ότι είχε χρωματιστεί πάρα πολύ πολιτικά, ήταν πιο επιθετική. Οπότε εκεί υπάρχει μια σημαντική διαφορά με τους Ράδιο Αρβίλα, που αυτό που έγινε χθες ήταν η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Μερικές φορές είναι πιο επιθετική. Ο Λάκης έπαιρνε θέση πάντως πολιτική. Πολύ. Η Ράδιο Αρβίλα δεν παίρνει πολύ, πολύ, πολύ. Και επίσης ήταν και αυτό ακριβώς. Νομίζω ήταν και του το. Του κάνε πολύ κακό. Γιατί πήρε μια κατάσταση πάνω στην πλάτη. Δυστυχώς δεν μετανιώνει όμως, γιατί σε άλλες δηλώσεις που κάνει πρόσφατα είπε ότι δεν μετανιώνει για τίποτα. Εγώ περιμένω ότι θα μετανιώνει. Δυστυχώς είναι σχετικό. Είναι συνεπής για μένα αυτό που λες εσύ. Δεν είναι δυστυχώς. Είναι συνεπής στη θέση του. Δεν το βλέπω σαν κακό. Ναι, παιδί μου, αλλά ο καλλιτέχνης, επειδή είναι καλλιτέχνης με κάπα κεφαλαίο ο Λάκης, θεωρώ ότι παίρνει κάποια στιγμή απόσταση από κάποια πράγματα και λίγο επανεξετάζει αυτό που έχει κάνει. Καθαρό εμισάτη, σάτυρα πάντως κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ, ο Μητσικόστας με τον Καλυβάτη. Έχεις δίκιο. Ναι, είναι καθαρό εμισάτυρα, συμφωνώ. Δημήτρη Σεράντο, είσαι εδώ. Είμαι εδώ. Αλεύρι. Είμαι εδώ, Αλεύρι. Ο Λάκης Λαζόπουλος κάτι γυρεύει. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι την πέταξε και τη σποντίτσα του, γιατί στην σχετική ερώτηση της Καράς για το αν θα το δούμε στη τηλεόραση, είπε ότι στην Ελλάδα δεν ξέρω, ετοιμάζεται να φύγει για εξωτερικά. Και η αλήθεια είναι ότι αν τον δούνε στο εξωτερικό, θα τον δούμε κατά πάσα πιθανότητα και στην Ελλάδα. Γιατί διαβάσαμε το ρεπορτάζ από το Τυπολογίες, το οποίο τον θέλουν να είναι σε συζητήσεις, σε επαφές, σε μια τέτοια έτσι διαδικασία προσέγγισης με γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα ροής, έτσι ώστε να προωθήσει, ναι, να προωθήσει τη δουλειά του. Και σύμφωνα τώρα, για να σας δώσω και άλλες έτσι πληροφορίες και λεπτομέρειες, με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Εσπρέσο, προσέξτε να δείτε, γράφει ο Λάκης Λαζόπουλος μία σειρά για Έλληνες μετανάστες και την επιστροφή τους στην πατρίδα. Τα γυρίσματα θα γίνουν σε Νέα Υόρκη αλλά και στη Μυτιλίνη και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία να ξεκινήσουν. Να σας πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ πρόκειται να ξεκινήσουν τον επόμενο χρόνο, τον Οκτώβριο κάπου του 2024. Παρόλα αυτά μέχρι τότε και αν θα προχωρήσει τελικά αυτή η συμφωνία με το Netflix, να σας πω ότι υπάρχει παρουσία του Λάκη Λαζόπουλου στην γνωστή αυτή συνδρομητική πλατφόρμα ροής, γιατί τον βλέπουμε μέσα από τις ταινίες του Γιάννη Σμαραγδί που έχει πρωταγωνιστήσει και στο El Greco αλλά και στο Θεός αγαπάει το Χαβιάρι. Ναι, αλλά για καινούργιο υλικό είναι πολύ σημαντικό και είναι και πάρα πολύ επίκαιρο αυτό, παιδιά. Γιατί έχουμε ζήσει την εποχή της κρίσης που έφευγε ο κόσμος από την Ελλάδα, φεύγαν όλοι. Τώρα ζούμε αυτό που λέει τη επιστροφή και πόσο εύκολο είναι να μπουν πάλι στην πραγματικότητα. Έχουμε κάνει και ταινία με τον Λάκη Λαζόπουλο που ήταν Ελληνοαυστραλή. Ήταν παραγωγή με την Αυστραλία τέλος πάντων. Που πάλι έφυγε το θέμα των μεταναστών και τότε βοηθός του Λάκη Λαζόπουλου ήταν ο Γιώργος Λάνθιμος. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε, Δημητράκο μου. Εγώ σας ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό. Λοιπόν, να πάμε να συνεχίσουμε με την απάντηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου, Δημητράκο μου, μέσα από το blog του στο YouFly, στην Ζήνα Κουτσελίνη, γιατί συζητούσαμε με τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες, ότι κάποια στιγμή ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θα αποφασίσει μέσα από το blog του, είπες εσύ, θυμάμαι χαρακτηριστικά, να δώσει μία απάντηση ή να γράψει κάτι που να... Την οποία έκανε και μετά. Τι? Μας πει ο Δημήτρης, την οποία... έκανε. Για πάμε να διαβάσουμε. Λοιπόν. Την έχεις το άρθρο του Σαράντος. Ναι, παιδιά, γιατί έπαθε κεφαλικού. Από Δημήτρη σε Δημήτρη. Πήγα να πέσω ανάσκελα. Γεια σας πάλι, εδώ είμαι. Έλα, σας ξάφνιασα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Τίτλο έβαλε «Τελευταία μου ευκαιρία, η ιστορία μιας αναλαμπής» και γράφει «Έγραψα απάντηση ή τουλάχιστον τη δική μου τοποθέτηση, 4 παραγράφους, όχι προχειροδουλειές αδέλφια. Μετά κούνησα το κεφάλι δεξιά-αριστερά, σαν να συνήλθα, σαν να απαλλάχτηκα από hangover 2 ημερών και μονολόγησα την επιφύτησή μου. Το έχουμε λύσει με τη Ζήνα Κουτσελίνη χρόνια τώρα». Το είπε και η ίδια. «Σε κάθε περίπτωση, για ό,τι θες να της πεις, μιλήστε σαν άνθρωποι και μην απαντάς δημόσια. Είναι αυτό το κομβικό σημείο που ένιωσα να σώζω τον εαυτό μου από τον Ναζί μέσα από την τηλεόραση και να μην πράττει ως κανονικός άνθρωπος. Έσβησα το κείμενο. Τη γλιτώσαμε λοιπόν, αδέλφια. Για τώρα». Άρα λοιπόν, εδώ. Για να καταλάβω, έγραψε ένα κείμενο που ήταν η απάντηση στη Ζήνα και μετά αποφάσισε να μην το αναρτήσει. Μεσολάβησε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Αυτό έγινε. Ναι, αλλά λέει ότι το είχαν λύσει εδώ και χρόνια. Άρα η τηλεφωνική... Είχαν λύσει το θέμα τους γιατί την είχε κριτικάρει και παλιότερα αυστηρά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και είχε ενοχληθεί η Ζήνα Κουτσελίνη, αλλά για άλλα πράγματα, όχι για το συγκεκριμένο, γενικότερα. Α, υπήρχε ότι ένα είχαν θέμα. Λύσει το όχι, το είχαν λύσει μεταξύ τους αυτό. Μάλιστα. Το θέμα που υπήρχε. Αλλά τώρα, όντως, δηλαδή, ενστικτοδός έγραψε ένα κείμενο το οποίο
όμως αποφάσισε να το βγάλει από το YouFly. Όπως είπε, τέσσερις παραγράφους. Ναι, επειδή μίλησε στο τηλέφωνο με τη Ζήνα Κουτσελίνη και κάνανε μια πολύ όμορφη, όρημη και ψύχρεμη συζήτηση. Και τα είπαν, τα μιλήσαν, τα συμφωνήσαν. Και έτσι όπως πρέπει να γίνει. Να εξηγήθηκε κιόλας ότι δεν ήταν στόχος της ο Δημήτρης. Αλλά ουσιαστικά λίγο το πήρε. Αυτό φαίνεται και από την τοποθέτηση την αρχική της Ζήνας. Δηλαδή τον Δημήτρη τον αφήνει λίγο στην απέξω από όλη αυτή την κατάσταση. Δημήτρη δεν Ουγγαρέζο. Τον στοχοποιεί. Η Μέρση Νατσέκ λέει η κυρία Μέρση Νατσέκ. Ειρωνικά. Να ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Η ανάρτηση που έκανε τώρα ο Δημήτρης, τι ρόλο εξυπηρετεί, αφού είπαμε ότι δεν θα γίνει δημόσια διάλογος. Γιατί προφανώς οι άνθρωποι που το διαβάζουν μπορεί να περίμεναν μια απάντηση. Μια απάντηση. Μπορεί όλος ο κόσμος να λέγαμε εμείς ότι γιατί δεν απαντά. Όπως και εμείς, όλες οι κάμερες που πήγαμε χθες οι εκπομπές, ας πούμε, για να πάρουμε μια δήλωση. Ή κάποιοι να διάβασαν ή κάποιοι να πρόλαβαν να το διαβάσουν πριν κατέβει. Και σου λέει που είναι. Και όταν κάτι σε αφορά λίγο, πρέπει να το σκεφτείς πολύ ψύχρεμα. Αν τελικά θα απαντήσεις, δεν θα απαντήσεις, ποια στάση πρέπει να τηρήσεις. Το ξέρεις πολύ καλά, γιατί μιλάς με πολλούς ανθρώπους του χώρου. Δημήτρης, και συζητάτε θέματα έχει, και πράγματα ναι, για το πώς να το διαχειριστούν. Ελένη μου, έχει υπάρξει πολύ περισσότερο παρορμητικός και το έχει πληρώσει. Του έχει κάνει κακό στην εικόνα του. Βγήκε συνέχεια ένας Δημήτρης που όλη την ώρα είναι τσαντισμένος και όλη την ώρα έχει κόντρα με κάποιον. Και αυτή την εικόνα πλέον έχει αποφασίσει να την αποβάλει. Λογικό. Είναι μια συνειδητή απόφαση. Και εμένα μου αρέσει αυτή η ψύχρεμη στάση του και μακάρι και να την κρατήσει. Πάντως, δεν κακά τα ψέματα. Όταν ο ίδιος λέει ότι είχε ετοιμάσει να γράψει κάτι άλλο και έγραψε τελικά μία παράγραφο μόνο από τις θέσεις, θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω ότι ήταν αυτό που δεν ανέβασε στο YouFly. Θα πήγε στον Δόντα να προστατέψει την Μέρη, γιατί ήταν συνεργάτες και ίσως θεώρησε υποχρέωση ότι να πει κάτι υπέρ εκείνη. Είναι φαντάζομαι. Η μάχη που δίνουμε με τον εαυτό μας και ειδικά όταν θέλουμε να αλλάξουμε με τον παλιό μας εαυτό. Το άλλο κείμενο ήταν ο παλιό εαυτό, αυτό εδώ είναι ο νεότερο. Έχει γίνει πιο γλυκούλη σχετικά. Ακριβώ, γι' αυτό το λέω. Πότε καλά. Εμείς πήραμε μελομακάρονο. Τι ωραία. Ναι, να το γλυκάνουμε κιόλα. Ναι, να το δείχνουμε πάλι. Πήραμε το ρούχο. Λέμε πάλι. Λοιπόν, Δημητράκη, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγω και εγώ εδώ από το τιμημένο σήμερα Green, το οποίο το έχουμε τιμήσει και έχουμε αναφερθεί πάρα πολλέ φορέ σε αυτό. Βέβαια, ο κόσμο δεν ξέρω αν έχει καταλάβει τι είναι ακριβώ το Green. Δείξε λίγο ρεβάνια πώ είναι το Green. Κοιτάξτε, παρακαλώ. Να το είδατε. Πήγα τώρα εδώ στα βουνά. Μαγική εικόνα. Έτσι. Να με πήγαινε σε μια παραλία, σε ένα χιονοδρομικό, με πήγε εδώ στα λαγκάδια, μ' άφησε μόνο. Κανονικά. Ευτυχώς δεν έχει αυτό είναι το Green. Αυτή είναι η κανονική εικόνα. Κανονικά για να τιμήσουμε τον καλεσμένο μας θα πρέπει να σε πάει στην Άξο. Και γι' αυτό δεν μπορώ να φορέσω και πράσινο. Πλήρης απομυθοποίηση. Πλήρης. Ευτυχώς φοράω φόρμα από κάτω. Η αλήθεια πίσω από την εικόνα. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Ο Κωνσταντίνος Μογδάνος δεν είναι τα κορδόνια του. Παίρνει φορά. Με αποφασιστικότητα. Να τρέξουμε μέσα σε πολλά θέματα της επικαιρότητας. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Ανοίξουμε λίγο την κουβέντα, το θέμα που έχει προκύψει μετά την ανάρτηση της κυρίας Ακρίτα. Θέλω να πούμε μια καλησπέρα, καλημέρα και στο Βασίλη Αναστασόπουλο που είναι στην παρέα μας. Βασίλη, καλημέρα. Την καλημέρα μου. Καλημέρα και από εμάς εδώ. Πες μας λοιπόν, τι σχόλια προκάλεσε η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα για το μηνιαίο μισθό των βουλευτών και τι έγραψε η ίδια για να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας. Τα σχόλια είναι ποικίλα, αλλά ναι, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Έκανε λοιπόν η Έλενα Ακρίτα εχθές μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, στην οποία δημοσίευε την βουλευτική της αποζημίωση, τις βουλευτικές της αποδοχές. Είχε πει τις προεκλογικά... Μηνιαίες, ακριβώς. Είχε πει ότι θα το προεκλογικά ότι θα το κάνει κάθε μήνα και ξεκίνησε να υλοποιεί την υπόσχεσή της αυτή. Όπως λοιπόν προέκυψε από τα στοιχεία που ανάρτησε στο διαδίκτυο η κυρία Ακρίτα, το μεικτό ποσό ανέρχεται στις 7.000 ευρώ, 7.000 ευρώ και 34 λεπτά συγκεκριμένα, και μετά τις κρατήσεις που γίνονται για το κόμμα, για τα έξοδα που έχει για τον ΕΦΚΑ, για το φόρο, για, φτάνει να λαμβάνει ένα ποσό γύρω στις 4.830 ευρώ, να πούμε γύρω στις 5.000 στρογγυλά. Όπως ήταν φυσικό, η ανάρτηση της αυτή προκάλεσε αντιδράσεις. Ποικίλες. Είναι και ο μισθός όλων των βουλευτών. Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Όλοι το ίδιο μισθό. Και με πολλά λεφτά να πηγαίνουν στο κόμμα. 1.300 ευρώ. Αυτό σου έκανε εντύπωση από όλα αυτά. Κάθε κόμμα έχει διαφορετικό ποσό που πηγαίνει.
Παρακράτησε. Από ό,τι φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ποσό γύρω στα 1000 ευρώ από ό,τι προκύπτει από την κράτηση, 1027 ευρώ. Mm-hmm. Και φυσικά προκάλεσε αντιδράσεις. Υπήρξαν οι αρνητικές αντιδράσεις που ήταν οι περισσότερες, ότι σε μια εποχή που ο περισσότερος κόσμος περνάει με 7-8 κατοστάρικα, εσύ γιατί δημοσιεύεις το 5.000 που σου μένει, ότι δεν μπορείς να περάσεις με το 5.000. Και υπήρχαν και οι θετικές αντιδράσεις, ότι καλά κάνεις και τα δημοσιεύεις για να υπάρχει διαφάνεια στα οικονομικά των βουλευτών. Κωνσταντίνε, εσένα ποια είναι η θέση σου? Καλά κάνει ή όχι? Κατά πρώτον, δεν έχω τίποτα να πω εναντίον της κυρίας Ακρίτα για αυτό το οποίο κάνει. Είναι δικαίωμά της σε κάθε περίπτωση και δεν είμαι και σε καμία διάθεση να μπαίνουμε σε διενέξεις και καυγάδες με οποιονδήποτε. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα, το να λες κάποιοι, τέλος πάντων αυτό υποστήριξαν, το να λες ότι σε μια εποχή όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις διαρκώς τις τιμές να ανεβαίνουν. Οι δείκτες δυστυχώς φέρνουν την Ελλάδα τελευταία σε αποταμίευση στις χώρες του ΟΣΑ, τις ευρωπαϊκές χώρες του ΟΣΑ, με αρνητικό ποσοστό μείον 5. Όχι απλά δεν βάζουμε λεφτά στην άκρη, αλλά τρώμε και κατά 5% από τα έτοιμα. Σε διαθέσιμο εισόδημα, το λεγόμενο PPP, Purchasing Parity, per capita, δηλαδή πόσα λεφτά σου μένουν στην τσέπη στο τέλος του μήνα, Έλληνα πολίτη. Είμαστε 26 στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας μιλάω με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΣΑ. Τι θέλω να πω, ότι μπορεί να βγαίνει προς τα έξω και από τα μίντια ένα αφήγημα ευρωστίας και ισχυρής ελληνικής οικονομίας, αλλά το ελληνικό νοικοκυριό είναι σε άθλια κατάσταση. Το να πει λοιπόν οποιοδήποτε ότι δεν βγαίνω με 4 ή 5 χιλιάρικα, νομίζω ότι είναι αδιανόητα αποκλητικό και δεν θα έπρεπε να υποθεί για κανέναν από τους λόγους. Δεν το έκανε για αυτό το λόγο. Εγώ δεν προσάπτω αυτό στην κυρία Ακρίτα. Δεν προσάπτω αυτό στην κυρία Ακρίτα. Το είχε υποσχεθεί πριν. Θέλει να είναι συνεπή. Θέλει να είναι συνεπή σε αυτή τη στιγμή. Εγώ μόλις εκλεγώ και μπω στη Βουλή θα αναρτήσω. Υπάρχει όμως, αν δεν θέλουμε. Διότι το εύκολο είναι να πει 4-5 χιλιάρικα, βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Σχεδόν κάνεις επίδειξη να παίρνουν λιγότερα οι βουλευτές, να μειώσουμε τους βουλευτές, να μειώσουμε τον μισθό. Εμείς τι πιστεύουμε ότι παίρνουν οι βουλευτές? Οι περισσότεροι, εγώ το θυμάμαι. Όταν μπήκα στην Βουλή. Ξέραμε αυτό, ότι είναι ο μισθός. Κατά πρώτον, ο βουλευτικός μισθός είναι συναρτημένος νομικά με τον μισθό των ανωτάτων δικαστικών. Άρα είναι γνωστός, είναι διάφανος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει ότι ένας βουλευτής αυτή τη στιγμή παίρνει 700 ευρώ. Και το ξέραμε όλοι. Υπάρχουν κάποιοι βέβαια, και σε αυτό έχει μια χρησιμότητα η κίνηση της κυρίας Ακρίτα, διότι διαλύει, αν θέλετε, ένα κομμάτι λαϊκισμού ως προς αυτό το θέμα. Υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι οι βουλευτές βγάζουν 8, 10, 11, 15 χιλιάρια και δεν ξέρω τι. Στο τέλος του μήνα, λοιπόν, στον βουλευτή μένουν 4 με 5 χιλιάδες ευρώ ανάλογα με το πόσες είναι οι επιτροπές στις οποίες έχει πάρει μέρος. Οι επιτροπές πλέον δεν πληρώνονται όλες. Οι βουλευτικές αποδοχές έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Όμως, να πάμε στο δύσκολο κομμάτι τώρα. Ναι. Μία παρένθεση. Παρακαλώ. Που ήσουν εσύ βουλευτής ήταν αυτές. Ήταν ακριβώς αυτό. Ή άλλαξαν. Ήταν ακριβώς αυτό. Δεν ανέβηκαν. Μετά την τελευταία μνημονιακή προσαρμογή και ρύθμιση έχουν πέσει οι βουλευτικές αποδοχές και τελικά αυτό το οποίο μένει είναι στην τσέπη ενός βουλευτή είναι 4 με 5 χιλιάδες ευρώ. Και οι υπουργοί αμείβονται ακόμα καλύτερα, φυσικά έτσι. Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν έχω κάνει ποτέ υπουργός, αλλά υποθέτω ότι πιθανότατα να έχεις δίκιο, Νίκο. Κάποτε ήταν μεγαλύτερη αυτή η μισθή. Κάποτε ήταν μεγαλύτερη αυτή η μισθή. Ναι, τώρα μιλάμε πριν 10 χρόνια, α πούμε, ήταν στη Βουλή. Πριν από τα μνημόνια. Ας πούμε ότι η τελευταία δεκαετία, η οποία ήταν η δεκαετία της πολύ σκληρής κρίσης για όλους τους Έλληνες, ήταν αυτή που συμπαρέσυρε προς τα κάτω και τους βουλευτικούς μισθούς, διότι πάρα πολλοί είπαν ότι δεν γίνεται οι πολιτικοί άρχοντες να αμείβονται τόσο πλησιοπάρος. Σωστό. Το δύσκολο κομμάτι όμως, εδώ πέρα, είναι το εξής. Ένας βουλευτής, ειδικά ένας βουλευτής επαρχίας, έχει να συντηρήσει γραφείο στην Αθήνα. Γραφείο στην πόλη του. Επίσης, παίρνουν κάποια έξτρα χρήματα, συγγνώμη. Ναι, αλλά είναι λίγα αυτά τα χρήματα. Πού το πάω. Υπάρχουν έξτρα ή είναι μέσα στα έξοδα. Έξτρα. Ναι, για τους. Υπάρχουν τα έξοδα παραστάσεως. Ναι. Δεν πιστεύω κανείς να πιστεύει ότι θα βγεις να φας με ένα βουλευτή και θα πληρώσει άλλος εκτός από τον βουλευτή. Εγώ δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας που να πιστεύει ότι θα βγεις με ένα βουλευτή και θα πληρώσει και ο βουλευτής. Ναι. Γιατί άμα πάει κάπου, ρε παιδιά, θα το κεράσουν το τραπέζι. Όχι, δεν είναι για παράδειγμα. Θα πάει εκεί που θα το κεράσουν, παιδιά, το τραπέζι. Και όμως δεν είναι έτσι. Δηλαδή, θα κάνεις τις συγκεντρώσεις σου, θα κάνεις τις μαζόξεις σου, θα κάνεις τις κοινωνικές σου εκδηλώσεις, θα κάνεις. Γι' αυτό δεν είναι και για όλους αυτός ο δρόμος. Θέλω λοιπόν να πω ότι για κάποιους βουλευτές καλό θα ήταν να ελέγξουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή και οι ψηφοφόροι, οι ίδιοι οι πολίτες, πόσα είναι τα έσοδα και πόσα είναι τα έξοδα. Γιατί?
διότι τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία δικαιολογούνται από τον συγκεκριμένο μισθό. Σας το λέω όντας καθαρός και εξάστερος, μπορεί οποιοδήποτε να δει το ποδενέσχες μου. Έχει το δικαίωμα να έχει και άλλα εισοδήματα, βεβαίως. Και θέλω λοιπόν. Βεβαίως, ναι. Αλλά πολλοί δεν δηλώνουν άλλα εισοδήματα. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Κωνσταντίνε, μια ερώτηση. Καλημέρα, Βασίλη, αγαπημένε φίλε και καλέ συνάδελφε. Εδώ και πολλά χρόνια. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά γιατί λες για κάποιους και όχι για όλους? Διότι δεν θέλω να τσουβαλιάζω, δεν είναι όλοι. Αυτό το οποίο κατάλαβα από το πέρασμά μου στην πολιτική είναι ότι δεν είναι τελικά όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν οι έντιμοι, υπάρχουν και οι λιγότερο έντιμοι. Σαφέστατα, σε αυτό το παιχνίδι. Όμως θα πρέπει να βλέπουμε, ανάλογα με το τι έσοδα έχει ένας βουλευτής και το τι έξοδα κάνει, κατά ναι, πόσο ξέρεις, κάτι, καταλαβαίνω τα παίρνει ότι από αλλού. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μια άλλη κουβέντα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Με αφορμή λοιπόν την ανάρτηση της κυρίας Ακρίτα και τα σχόλια που προκάλεσε αυτή η ανάρτηση από κάτω και τα όσα ο ίδιος ο κόσμος γράφει και νιώθει και λέει, μια εποχή που, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ νωρίτερα, δεν φτάνουν τα 700 ευρώ για να ζήσει κανένας. Με μια λέξη, ακρίβεια, να απορροφά τα πάντα. Αυτό που ουσιαστικά τις χρέωσαν οι κακές φωνές είναι ότι γιατί να ξέρω ότι παίρνεις 5.000 ευρώ ακόμα για να έχεις πάρα πολλά έξοδα παράστασης, γραφείων, δεν ξέρω. Ναι, αυτοί που το λένε, κακώς το λένε. Γιατί θα έπρεπε να το γνωρίζουν ήδη. Σας λέω ότι μα είναι γνωστό. Λίγο να το κουκλάρεις, η αλήθεια είναι. Βουλευτικός μισθός θα σου βγει. Εμένα δεν είναι γνωστό. Ούτε εγώ καταλαβαίνω το κίνητρο της κυρίας Ακρίτα. Είναι σαν να παραβιάζει ανοιχτές θύρες. Το ξέρουμε όλοι ότι αυτές είναι οι αμοιβές. Μου έκανε και εμένα εντύπωση. Ναι, αλλά ίσως θέλει να πει ότι την ανάλυση κιόλας. Πόσα δίνει στο κόμμα, δίνει την ανάλυση. Αυτό. Ότι ίσως θέλει να πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν έχω να γράψω κάτι. Δεν έχω λεφτά τα οποία τα παίρνω στα κρυφά. Ό,τι παίρνω είναι αυτό σου. Φαίνεται μεγάλο, μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το δικό σου. Αλλά αυτό. Μόνο η εκλογική καμπάνια ενός μέσου βουλευτή, ο οποίος ενδεχομένως να μην έχει και το δικό μας υπόβαθρο, διότι όσοι προερχόμαστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουμε μια μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και μια μεγαλύτερη προβολή. Ναι, ο μέσος όμως βουλευτής ατέλεια, που δεν το έχει αυτό το πράγμα, μόνο για τα εκλογικά του έξοδα, ξοδεύει υπερπολαπλάσια από αυτά που δικαιολογούνται από τις βουλευτικές αποδοχές. Ακριβώς. Συνεπώς, εγώ θα πω, θέλουμε βουλευτές, ναι. Θέλουμε βουλευτές οι οποίοι να είναι εξαρτημένοι ή εξαρτώμενοι, με συγχωρείτε, από επιχειρηματικά κέντρα, οι οποίοι παίρνουν μαύρα, οι οποίοι ενισχύονται κάτω από το τραπέζι και δεν τα δηλώνουν πουθενά. Και όχι μόνο βουλευτές, και πολιτικούς. Και πολιτικούς. Θα πω το εξής. Για να προτείνουν νόμους, να ψηφίζουν νόμους. Υπάρχουν πρόσωπα στον δημόσιο χώρο που συστήνουν κόμματα χωρίς να έχουν επάγγελμα, χωρίς να έχουν έσοδα, χωρίς να έχουν επαγγελματική ιδιότητα. Πώς συστήνουν αυτά τα κόμματα? Τώρα ανοίγεις κουβέντα. Πληρώνουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα? Μήπως αυτό το πράγμα είναι μέσω βιοπορισμού? Θέλω λοιπόν να πω. Και εκεί περιπλέκεται και το παιχνίδι. Ενώ εν προκειμένου μιλάμε αυτό για μια υπόσχεση που τηρήθηκε. Γιατί για να το νιώσει η κυρία Κρήτα αυτό, να πει ότι μόλις εγώ βουλευτής, εγώ θα αναρτήσω τις απολαβές μου, γιατί θέλω να είμαι διάφανη και ξεκάθαρη. Έτσι. Είναι και ένα δείγμα ότι σέβομαι τους ψηφοφόρους. Και να πούμε και μια μεγάλη αλήθεια. Σεβασμού προς τους ψηφοφόρους. Να πούμε μια μεγάλη αλήθεια. Μην κρυβόμαστε. Σίγουρα αυτοί που τις έγραψαν σχόλια θετικά είναι που ταιριάζουν τα πολιτικά τους, πιστεύω. Δεν και αυτοί απαραίτητο. Ξέρα δεν είναι απαραίτητο. Είναι ένα και να κάνουν δύο παιδιά. Δεν την κατηγορήσουν για λαϊκισμό. Υπάρχει η δική της, για όνομα θέλει. Μα δεν κατηγορεί. Εγώ σαν Έλληνας πολίτης που δεν θα πω στον αέρα τι ψηφίζω ή δεν ψηφίζω, αλλά δεν είναι απαραίτητο ψηφίζω αυτό που πρεβεύει η κυρία Κρήτα. Τα social, Δημήτρη μου, που δεν λένε τι ψηφίζουν. Εντάξει, το social τώρα είναι και τι είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να υπάρχει αυτή η διαφάνεια. Πάντως είναι σαφές, επειδή τα σχόλια βλέπουμε να είναι σε 3-4 συγκεκριμένα, στο πιο επιθετικό που είναι το Twitter κυρίως. Εγώ κρατάω πάντως απόλυτα αυτό που είπες πριν για τα social, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία ζωή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψυχολογικές δυσκολίες, ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πίσω από αυτή την ανωνυμία προσπαθούν να εκτονώσουν την προσωπική τους κρίση και με αυτούς ίσως θα έπρεπε να μην ασχολούμαστε, διότι τα social σωστό, έχουν γίνει τα λαϊκά δυναμική δικαστήρια της ναι εποχής. Ναι. Βάλτε τους στην άκρη και λιθοβολήστε τους. Θέλω να πάμε μαζί, να με βοηθήσετε κι εσείς, και αφού έχουμε τον Κωνσταντίνο με αυτή την αφορμή και την ευκαιρία, να πάμε μαζί και στην συζήτηση που κάνουμε και εμείς καθημερινά σχεδόν εδώ. Τη συζήτηση για τον νόμο που πρόκειται και ελπίζουμε να περάσει σύντομα στη Βουλή ο κύριος ο Πρωθυπουργός, για τον γάμο στα ομόφυλα ζευγάρια και για την υιοθεσία. Ακούσαμε πριν και τις δηλώσεις της κυρίας Βατίδου, η οποία είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θέλω, είμαι υπέρ του να γίνονται οι γάμοι στα ομόφυλα ζευγάρια. Θέλω να το σκεφτώ, είμαι λίγο σκεπτική σε όσα έχουν να κάνουν με την υιοθεσία.
Κατά πρώτον, επικροτώ πάλι το σχόλιο του Ποσειδών Αγιανόπουλος προς αυτό. Διότι ζούμε σε μια εποχή όπου η κυρίαρχη κουλτούρα, κακά τα ψέματα, είναι υπέρ της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Κυρίαρχη κουλτούρα εκφράζεται από το πολιτικό σύστημα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να το πω πιο λαϊκά, πιο απλά, οι περισσότεροι στα πάνελ είναι υπέρ. Mm-hmm. Πολλοί λοιπόν δεν θέλουν να εκφράσουν την επιφύλαξή τους απέναντι σε αυτό. Δεν θέλουν να το χρεώσουν. Κρύβονται λοιπόν πίσω από τη μάζα και πάνε με το ρεύμα. Και πάνε με το ρεύμα, ακριβώς. Λίγο απόλυτο. Αν με ρωτάτε προσωπικά. Λίγο απόλυτο, αλλά έχουμε προβάλει μέσα από εδώ συνεντεύξεις και πρόσωπα και ανθρώπους που είναι κάθετα αντίθετοι και τους έχουμε δώσει το βήμα και έχουν πει τα επιχειρήματά τους. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε κάνει αυτό το διάλογο. Αυτό το κάνετε εσείς. Δεν το κάνουν όμως όλοι. Το γεγονός ότι είμαστε εδώ σε μια εκπομπή η οποία έχει πολυφωνία και είναι πραγματικά δημοκρατική δεν είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει το σύνολο της ελληνικής τηλεόρασης. Και ξαναλέω, είναι η κυρίαρχη κουλτούρα που πάει προς τα εκεί. Φερρυππίν. Εγώ δεν έχω κανέναν δισταγμό να πω ότι έχω σοβαρή επιφύλαξη ως προς την τεκνοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια. Βασίζω το επιχείρημά μου, διότι πρέπει να υπάρχουν επιχειρήματα ως προς αυτό. Και θέλουμε πολύ να τα ακούσουμε. Βασίζω το επιχείρημά μου, διότι άκουσα πριν, Φερρυππίν, την κυρία Βατίδου, η οποία ευθαρσώς με δήλωσε ότι ενδεχομένως να μην συμφωνεί, αλλά δεν είπε γιατί δεν συμφωνεί. Mm-hmm. Και είναι ζητούμενο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση χωρίς πάθος, χωρίς μίση, χωρίς χαρακτηρισμούς. Κάνουμε ένα διάλογο. Να την κάνουμε με σεβασμό και θα τολμήσω να χρησιμοποιήσω και τη λέξη με αγάπη προς όλους. Για παράδειγμα, το δικό μου επιχείρημα ξεκινά από το ζήτημα της δημοκρατικότητας. Μια κοινωνία η οποία σύμφωνα με όλες τις έρευνες είναι 65 με 70% εναντίον. Πώς μπορεί να εκφραστεί. Είναι από τόσο μεγάλο το ποσοστό. Ναι, και όμως είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό. Γιατί νομίζω ότι ήταν λίγο 50-50. Όχι, είναι 50-50 για τον γάμο. Για το γάμο. Για την τεκνοθεσία είναι μεγαλύτερο. Το 2020 έχω γράψει άρθρο στην Καθημερινή που παροτρύνω να προχωρήσει επιτέλους. Η κατοχύρωση. Η κατοχύρωση ακριβώς. Εγώ δεν ξέρω αν θα πρέπει να υποθεί γάμος ή πώς. Η κατοχύρωση των ίσων δικαιωμάτων των ομοφύλων ζευγαριών. Ο ένας να μπορεί να κληρονομεί τον άλλον, να μπορούν να κάνουν κοινή φορολογική δήλωση. Να τους αντιμετωπίζουμε ως απόλυτα ισότιμα ζευγάρια με οποιονδήποτε άλλο. Βεβαίως, με ίσα δικαιώματα και. Διότι η έννοια, αν θέλετε, του γάμου ή της ένωσης δύο ανθρώπων είναι μια έννοια η οποία προκύπτει από τον ανθρώπινο πολιτισμό. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο που μπορείς να το κάνεις ανάμεσα σε άνδρα και σε γυναίκα, μπορείς να το κάνεις ανάμεσα και σε δύο ομόφυλους. Όσον αφορά στην τεκνοθεσία, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα που κανείς μπορεί να πει εκφράζοντας επιφύλαξη. Ένα από αυτά λοιπόν είναι, έχει δικαίωμα μία κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση και σε οποιοδήποτε θέμα να φέρνει κάτι ούτως ώστε να εκπαιδεύσει την κοινωνία, ούτως ώστε να της το επιβάλλει, αν θέλετε, με έναν πιο δυναμικό ή επιθετικό τρόπο, που είναι όμως αντίθετο προς την πλειονότητα της κοινωνίας και το οποίο ποτέ δεν το είπε προεκλογικά. Αυτό είναι ένα επιχείρημα. Βλέπω μια αντίθεση εδώ, Κωνσταντίνε, αν μου επιτρέπεις. Είπες ότι το 60 με 70% είναι κατά, ενώ προηγουμένως είπαμε ότι η κυρίαρχη κουλτούρα είναι υπέρ. Η κυρίαρχη κουλτούρα δεν εκφράζει. Θα σου πω. Η κυρίαρχη κουλτούρα. Εννοείται συνολικά. Δεν εννοείται. Η κυρίαρχη κουλτούρα δεν εκφράζει πάντοτε την πλειονότητα του λαού. Δηλαδή. Και μπορεί και ποτέ. Μπορεί να προβάλλεται, αλλά δεν γίνεται αποδεκτή από την πλειοψηφία. Οι πολιτικές και επικοινωνιακές ελίτ δεν αντιστοιχούν πάντοτε σε αυτό το οποίο θέλει ο λαό. Και δεν κάνουν όλες οι εκπομπές αυτό το αξιέπαινο που κάνετε εσείς να συζητάμε σαν άνθρωποι με σεβασμό, με αγάπη για αυτά τα πράγματα. Ένα δεύτερο επιχείρημα θα πει το εξής. Είναι πραγματικά ζήτημα δικαιωμάτων των ομοφύλων ζευγαριών ή είναι ζήτημα δικαιωμάτων των παιδιών? Σε μια χώρα, για παράδειγμα, και εδώ υπάρχουν πολλές απαντήσεις, αλλά εγώ το θέτω μόνο ως ερώτημα. Σε μια χώρα όπου το 70% ας πούμε είναι κατά, θα κάνει καλό στο παιδί το να είναι... μεγαλώσει, να γεννηθεί και να μεγαλώσει σε μια τέτοια κοινωνία με τόσο αρνητισμό? Εγώ το πρώτο πράγμα που θέλω να είμαστε... Να βάλω ένα αστερίσκο σε αυτό. Μισό λεπτό, αν μου δώσεις μια πρόταση, φίλε Βασίλη, το πρώτο πράγμα που θέλω να είμαστε είναι δημοκράτες. Σε περίπτωση που η κοινωνία θέλει κάτι, ναι, η κυβέρνηση να μου πείτε να το ότι κάνει. Ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι τόσο αρνητική, λες ότι πώς θα μεγαλώσει και αυτό το παιδί? Και το τελευταίο είναι ζήτημα του πατρικού και του μητρικού προτύπου. Αυτό είναι μια τεράστια, είναι μια τεράστια συζήτηση, κουβέντα, απλά τεράστια. Τη βάζω πάνω στο τραπέζι. Γιατί θα πέσουν εδώ πολλές απόψεις και είναι και... Υπάρχουν. Να δώσω λίγο το λόγο στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη μου. Θέλω να βάλω έναν αστερίσκο σε αυτό που λέει ο φίλος Κωνσταντίνος και θα μου επιτρέψεις, Κωνσταντίνε, λίγο να διαφωνήσω στο εξής. Πολύ, όχι λίγο. Ίσως το 60-70 να είναι αυθαίρετο, γιατί νομίζω ότι ακόμα αυτό στις δημοσκοπήσεις δεν είναι μετρήσιμο. Θα το βρω. Δεν αποτυπώνεται. Θα το βρω. Σε μία μέτρηση πρόσφατα έγινε.
έχει να κάνει κυρίως με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και δεν ρωτάτε το ζήτημα της τεκνοθεσίας τόσο πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Σε όχι, όχι θα... δημοσκόπηση έχω διαβάσει και εγώ δεν τίθεται το ερώτημα. Μιλάω για το ζήτημα της τεκνοθεσίας. Θα ρωτήσω όμως το εξής. Εάν υπάρχουν χιλιάδες παιδιά στα αμαιευτήρια που περιμένουν γονείς, που περιμένουν να υιοθετηθούν, τα οποία είναι στα αζήτητα. Γιατί να μείνουν χωρίς δώσουμε... αγάπη και χωρίς μια αγκαλιά οικογένεια. Έχω μια απάντηση σε αυτό. Είσαι στασιά. Ακριβώς. Έχω μια απάντηση σε αυτό. Εκ μέρους όσων έχουν επιφύλαξη, οι περισσότεροι... Να σας πω κάτι. Όσοι έχουν επιφύλαξη, δεν την έχουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι απλά μισούν. Κάποιοι άλλοι σκέφτονται. Κάποιοι άλλοι ανησυχούν. Εγώ θέλω να σας πω με αυτούς που μισούν, δεν θέλω να έχω καμία σχέση, ακόμα και αν στο τέλος μπορεί να πούνε μπράβο που λέτε το ίδιο πράγμα. Όσον αφορά στα ιδρύματα, σας το λέω τώρα επειδή είχα και μία εμπειρία με πολύ κοντινούς μου ανθρώπους. Τα ιδρύματα είναι γεμάτα παιδιά, τα οποία όμως δεν δίνονται σε πολύ άξιους υποψήφιους γονείς, διότι το σύστημα πάσχει από μία σοβιετικού τύπου γραφειοκρατία, και διαφορά. Ξέρετε, μια και είπαμε για βουλευτές. Ξέρετε ότι ένα από τα πιο συχνά ρουσφέτια είναι να έρθει το ζευγάρι που δεν μπορεί να κάνει παιδί. Και να το βοηθήσει ένας βουλευτής να προχωρήσει. Μπράβο, λοιπόν, να πω κάτι λοιπόν στον φίλο... Μα γι' αυτό φεύγουν στο εξωτερικό και υιοθετούν παιδιά από έξω, γιατί το σύστημα στην Ελλάδα πάσχει. Να πω λοιπόν κάτι στον φίλο Βασίλη. Να το λύσουμε πρώτα αυτό και μετά να μιλήσουμε για τα επόμενα. Και το τελευταίο το οποίο απλά το βάζω πάλι πάνω στο τραπέζι, διότι δεν θα ήθελα να φύγω χωρίς να το έχω πει, έχει να κάνει με την πρακτική της παρένθετης μητέρας που ορισμένες φορές υποβιβάζει την γυναίκα. Είμαστε σε μια εποχή που τα δικαιώματα της γυναίκας είναι στο προσκήνιο και έτσι πρέπει να συμβαίνει. Και πρέπει να έχει υποβιβάζει τη γυναίκα σε εκολαπτική μηχανή. Και μάλιστα πολλές φορές αυτό γίνεται με κάποια κορίτσια, με κάποιες κυρίες οι οποίες και τα οποία υπάρχει και νόμος γι' αυτό, έχουν μεγάλες δυσκολίες και έρχονται επιπληρωμή. Ναι. Ούτως ώστε να καλύψουν ένα κενό σε βάρος των ιδίων. Ένα είδος αυτό είναι το λάθος που κάνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Υπάρχει αυτό... νομικό πλαίσιο που καλύπτει Βέβαια. Την παρένθετη σε μητέρα. Σε μερικές χώρες δεν επιτρέπεται, δεν είναι τυχαίο. Όχι, δεν ευρωπαϊκές κιόλας. Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή στην Ελλάδα, και σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι πρέπει να διωχθούν. Να είμαι ξεκάθαρος. Στην Ελλάδα το πλαίσιο της παρένθετης μητέρας δεν καλύπτεται νομικά. Όχι. Ομόφυλα ζευγάρια που γνωρίζω και εκ των οποίων ορισμένα είναι και προσωπικοί μου φίλοι. Που έχουν είναι εισαγωγικά... φίλες τους οι γυναίκες που φέρνουν στον κόσμο τα παιδάκια. Τι? Όχι. Δεν είναι πάντα έτσι. Όμως, που το πάω. Δεν καλύπτονται νομικά. Δηλαδή, ωραία. Αν ερχόταν μία. Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε μου. Βλέπεις τα ζητήματα και σύμφωνα με τις ανάγκες τις κοινωνικές και αυτά είναι τα αντανακλαστικά του κράτους να μπορέσει να νομοθετήσει σύμφωνα με τα προβλήματα που υπάρχουν. Ακριβώς. Αν λοιπόν τώρα προκύπτει και έρχεται μπροστά μας το ζήτημα της παρένθετης μητέρας, το οποίο είναι ακάλυπτο νομικά. Πολύ σοβαρό πάντως. Εδώ θα κάτσεις και θα πεις, λοιπόν, όπως είπαμε για τους γάμους, το βρήκα, με συγχωρείτε, να μιλάμε πάντοτε με στοιχεία. Χίλια συγγνώμη, αν σε διακόπτω. Όχι. Λοιπόν, η δημοσκόπηση είναι της GPO. Συγκεκριμένα, είστε υπέρ ή κατά του γάμου των ομοφυλών ζευγαριών? 50-56. Λοιπόν, είναι 46-48,4. Είστε υπέρ ή κατά της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια? 67% είναι άρα κατά. Είναι αυτό που είπες, 65% είναι κατά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Τα ακούω, δεν το θεωρώ απαγορευτικό νούμερο για να μπορέσει να γίνει αυτός ο διάλογος δημόσια και να σκεφτεί αυτό το υπόλοιπο 33%. Μήπως πρέπει να περισσότερο διάλογο. Μπορούν να σου εξηγήσουν γιατί με λογικά επιχειρήματα. Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα. Και ορισμένοι το κάνουν από μίσος. Αυτό είναι το θέμα. Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μας έρχεσαι λίγο να τα λέμε? Αστείευεσαι, με πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ χάρηκα που και νομίζω χαρήκαμε όλοι που ήσουν σήμερα εδώ. Λοιπόν, Νίκο, Ποσειδώνα, Μέρη, Δημήτρη, Ελένη, σας ευχαριστώ θερμά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο break τώρα. Εμείς θα βάλουμε ημερομηνία. Βασίλη μας, όμορφε και καλέ, αγαπημένε. Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ερχόμαστε. Επιστρέψαμε, το πρωινό σου συνεχίζεται. Ελπίζουμε να είστε καλά, να απολαμβάνετε έτσι την παρέα μας. Και πάμε σε κάτι που μάθαμε χτες, μας στεναχώρησε ιδιαίτερα, γιατί γνωρίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Φλωρινιώτης, ο γιος του αείμνηστου Γιάννη Φλωρινιώτη, δίνει τη δική του μάχη, παλεύει με τον καρκίνο του δέρματος. Εχθές το πρωί μάθαμε ότι εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν εμείς φροντίσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του για να μάθουμε τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. Ο Ηλίας Σκουλάς τον βρήκε στο τηλέφωνο και θέλω να ακούσουμε τι μας είπε ο Νίκος.
Κύριε Φλωρινότη, μάθαμε για την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο. Τι ακριβώς συνέβη? Έκανα τον επόμενο κύκλο εξετάσεων, γιατί κάνω ήδη την αγωγή μου μετά και 6 μήνες. Κάτι έδειξαν εξετάσεις μου και έπρεπε να μου κάνουν ένα έλεγχο. Επειδή με εξέταση που έκανα, δίδυρος χαρά με πείραξε και όλη την εβδομάδα είχα με τους αγώνους, πετούς. Μου είπαν ότι ήταν καλύτερο να μην έχω κοντά τους, να μην παρακολουθούν. Έκανα εισαγωγή την Παρασκευή στο νοσοκομείο, γιατί θα αλλάξουν και θεραπεία και θέλω να με βρουν από κοντά, να δουν πώς θα πάει και όλες τις κυρώσεις θα πέρασουν στο χρόνο. Ψυχολογικά πώς είστε? Κοίταστε, δεν είναι εύκολο. Μέσα σε πολύ λίγο καιρό μου συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Μια από το θέμα υγείας μου, μια από το θέμα με τον πατέρα μου. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Αλλά προσπαθώ να φανώ δυνατός. Πιστεύω ότι με προστατεύει ο πατέρα μου από εκεί ψηλά. Του ζητάω να με βοηθήσει. Τον νιώθω σαν να είναι εδώ. Είδαμε ότι σας επισκέφθηκε και ο κύριος Χαρδαβέλας. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε τηλέφωνο όταν δημοσίευσα ότι έχω καρδιά. Και μου έδωσε κουράγιο γιατί έχει περάσει και ο ίδιος ένα παρόμοιο περιστατικό. Η αλήθεια είναι ότι μου έδωσε πολύ κουράγιο. Και τώρα που έμαθα ότι ξανανοσηλεύτηκα, ήρθε από κοντά πάλι να μου δώσει κουράγιο και να μου χαρίσει το βιβλίο του που έχει να κάνει με όλο αυτό το κομμάτι, το ζευγάρι του νικητή. Και μου είπε, όπως το πέρασα κι εγώ, θέλω και εσύ να είσαι νικητής. Τελειώνει, κύριε Φλωρινότη, μια δύσκολη χρονιά. Τι θέλετε να αφήσετε έτσι πίσω? Θα ήθελα, το θέμα είναι ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχω πορεία μπροστά μου. Απλά σκέφτομαι να μου δίνει ο Θεός δύναμη να μπορώ να το παλέψω όλο αυτό. Και ίσως και αυτό είναι ένα μάθημα ζωής, δεν ξέρω. Ίσως να με κάνει πιο δυνατό, ίσως να με κάνει να αγαπάω τον εαυτό μου πιο πολύ. Ίσως να μου δείξει τι πραγματικά με αγαπάνε και τι κόσμος απλά έρθει να έρθει στην Αθήνα. Είχατε φτάσει ποτέ να το βάλατε κάτω? Φυσικά. Στην αρχή είχα πάθει κατάθλιψη. Δεν ήξερα τι μου ξημερώνει. Δεν ήξερα αν θα ζήσω, αν θα πεθάνω. Τι θα γίνει αύριο. Είναι ένα πολύ περίεργο συνέστημα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω ακριβώς. Δίνει τη δική του μάχη. Αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη μάχη με πάνω κάτω. Ήταν ένας επανέλεγχος. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση πρέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα να κάνουν τις εξετάσεις τους. Νομίζω ότι πληροφορηθήκαμε τις ημέρες που έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Ναι, τότε δεν είχε πει η μαμά του Νίκου ότι περνάω και πάρα πολύ δύσκολα με το γιο μου. Το θυμάμαι σωστά? Ακριβώς, 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 ακριβώς. Και είναι ότι χειρότερο μπορεί να τύχει σε κάποιον που έχει δώσει μάχη με μια σοβαρή ασθένεια, όταν αναγκάζεται να κάνει αυτούς τους επανελέγχους, που έτσι κι αλλιώς την ώρα που είναι να κάνει τον επανέλεγχο ένας άνθρωπος που έχει δοκιμαστεί, ξαναβλέπει όλο το έργο το δυσάρεστο, να του προκύψει κάτι το οποίο θα τον ξαναβάλει σε μια νέα μάχη που ελπίζουμε να είναι. Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, πολύ αυτά που ζει ο Νίκος αυτό το διάστημα, γιατί έχασε και τον πατέρα του πρόσφατα. Ακριβώς. Είναι ευεβαρημένη η ψυχολογία. Συμβάλλει του. Ψυχολογία πολύ. Και αυτό που είπε ότι αυτή τη στιγμή κάθομαι και κάνω και σκέφτομαι, ποιοι με αγαπήσανε. Και ποιοι είναι εδώ, και είναι μια ανασκόπηση που με αφορμή όλη αυτή την περιπέτειά του, ελπίζω να του βγάλει θετικό πρόσημο. Είναι μια δοκιμασία που νομίζω φέρνει αυτή την ανασκόπηση. Δηλαδή, σε βάζει στο να καταλάβεις ποιες είναι οι σημαντικές προτεραιότητες της ζωής, τι πραγματικά έχει σημασία και αξία, και να εκτιμήσεις ή να φύγεις μετά από διάφορες άλλες καταστάσεις. Θέλουμε να το ευχηθούμε περαστικά, να δώσει να είναι ένα. Να τελειώσει η κουράγιο, αυτή, δύναμη. Κουράγιο και να ελπίζεις τις ωραιότερες και καλύτερες μέρες που ευχόμαστε να είναι μπροστά όλοι από τα βάθη της καρδιάς μας. Είναι ένα δυνατό παιδί, είναι μια δυνατή οικογένεια, αλληλοστηρίζονται και αγαπούν ο ένας πολύ, τον άλλον. Πολύ, πολύ, το έχουν αποδείξει και με τον πρόσφατο χαμό του πατέρα τους. Δύναμη και κουράγιο για τον Νίκο Φλωρινιώτη. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στην Αγγλικερία Τσοπλίδου. Είναι το κορίτσι που εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό Miss Tourism International που έγινε στις 25 του Νοέμβρη στη Μαλαισία. Είναι ένα κορίτσι 20 χρονών, το οποίο από τη στιγμή που έγινε γνωστή η συμμετοχή της στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και το ότι θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Miss Tourism International, διεθνής οργανισμός, δέχτηκε ατελείωτα μηνύματα μίσους, ένα ατελείωτο bullying, σχολιασμός ο οποίος σου σηκώνεται την τρίχα για μόνο από να το διαβάζει. Από άλλη εποχή σχολιασμός. Αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της, στα οποία απαντάει σήμερα στο πρωινό σου. Και μάλιστα λέει ότι σε μερικά από αυτά τα μηνύματα θέλησε να κινηθεί και νομικά. Πάμε να δούμε όσα είπε στο Βαγγέλη Καράλη και μετά να τα σχολιάσουμε.
Αρτιαφιχθής από Μαλαισία. Μπορεί να μην πήρες κάποιον τίτλο, αλλά έδωσες τον καλύτερό σου εαυτό. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Πώς επιλέχτηκες ώστε να συμμετέχεις στον διαγωνισμό? Για να μπω στο διαγωνισμό, μίλησα με την κυρία Σταυρούλα Νικολάου, όπου είναι από το Prestige Show Models Production. Κάναμε μία συνέντευξη, όπου παρουσίασα την χώρα μου, εγώ και άλλες κοπέλες, και φυσικά μαζί με τη συνέντευξη έστειλε και φωτογραφίες στο διαγωνισμό για να μας δεχτούν και δέχτηκαν εμένα. Δέχτηκες ένα πολύ σκληρό διαδικτυακό bullying. Τι συνέβη? Όταν ήμουνα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, τράβηξα ένα βίντεο και λέω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που εκπροσωπώ τη χώρα μου και φεύγω. Μόλις έφτασα Μαλαισία, ανοίγω εγώ ενθουσιασμένη το κινητό μου και βλέπω μέσα τόσο άσχημα σχόλια. Έλεγαν για τη μύτη μου, επειδή είναι λίγο γαμψή, έχει μία καμπύλη, και ότι αυτό δεν προβάλλει την ελληνική ομορφιά. Τα φρύδια μου, που με παρομοίασαν με τη Σοφία τη Χατζηπαντελή, και τα μαλλιά μου, φυσικά, που δεν τους άρεσε καθόλου γενικότερη εξωτερική μου εμφάνιση. Μου ευχήθηκαν θάνατο, μου έλεγαν ψόφα. Μου έλεγαν να σηκωθείς να μην ανοίξεις τα μάτια σου ένα πρωί, να σε βρουν νεκρή. Αυτό μου έλεγαν. Υπήρχαν τέτοια μηνύματα. Υπήρχαν τέτοια μηνύματα. Αυτό είναι bullying. Έκλαψα, αλλά επειδή έχω μια πολύ καλή οικογένεια και επειδή έχω γενικότερα ανθρώπους στη ζωή μου που με αγαπάνε, μου συμπαραστάθηκαν ακόμη και από μακριά και μου είπαν ότι δείξε ποια είσαι. Υπήρχαν άνθρωποι όπου μου είπαν ότι μπήκα εκεί πέρα μέσα με βίσμα. Και υπήρξαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι όπου είπαν ότι έκανα κάτι που πάει πάνω από τις δικές μου τις αξίες. Σχολίασα από κάτω ότι πες μου και εμένα για να ξέρω τι έχει γίνει, γιατί μπορώ να κινηθώ νομικά. Όταν σχολίασα ότι θα κινηθώ νομικά, κατευθείαν η κοπέλα, ήταν μία που το έγραψε αυτό, έσβησε το σχόλιο. Συμμετείχες και στο Next Top Model. Ναι. Η εμπειρία σου από τους κριτές ποια ήτανε? Όχι καλύτερη. Δεν μου άρεσε το σχόλιο που μου κάνανε για τα μαλλιά μου. Τι μπορεί να σου είπαν για τα μαλλιά σου? Ότι θέλουν κόψιμο, ότι δεν κάνεις για το modeling επειδή έχεις μακριά μαλλιά. Και γιατί να τα κόψω τα μαλλιά μου και να γίνω ίδια με τις άλλες? Γιατί? Αυτό το είπε κάποιος από τους τρεις κριτές, σωστά? Μου το είπε η Βίκυ Καγιά με το που μπήκα μέσα. Μου λέει ότι είναι απαγορευτικά τα μαλλιά σου. Έχεις δεχτεί σεξουαλικές επιθέσεις, σεξουαλικές παρενοχλήσεις? Να πω την αλήθεια, ναι, μου έχουν έρθει άνθρωποι στο δικό μου το δρόμο. Αλλά φυσικά προσπέρασα, με όμορφο τρόπο πάντα, και πολύ απλά δεν συνεργάστηκα. Τους έκαναν κάποιες ανήθικες προτάσεις ή παρενοχλήσεις? Πολλές ανήθικες προτάσεις, πάρα πολλές, που πηγαίνουν πάνω από το σεβασμό του δικού μου του εαυτού. Η κυρία Τσολπίδου, λοιπόν, εγώ βλέπω ένα 20χρονο κορίτσι, το οποίο ξέρει να σταθεί, να μιλήσει, έχει τα όνειρά του, έχει τους στόχους του, και θεωρώ τραγικό, χυδαίο, απαράδεκτο το να μπαίνει ένας άνθρωπος στο προφίλ αυτής της κοπέλας, είτε του αρέσει είτε όχι, και να γράφει αυτές τις λέξεις. Τα σχόλια. Που δεν θέλω ούτε να τις πω. Και όχι μόνο αυτό. Άνθρωπο, πόσο άρρωστος πρέπει να είναι για θάνατο? Είμαστε με τα καλά μας. Ένα χυδαίο σχόλιο, παιδιά, καθρευτίζει αυτό την ψυχή του ανθρώπου. Ναι, ναι, ρε αγάπη μου, αλλά να σου πω κάτι. Φτάνει και αγγίζει και τη δική σου την ψυχή. Δεν είμαστε άνθρωποι. Ακριβώς, τι λες τώρα? Δεν είμαστε σίδερα. Νέο κορίτσι έχει την, αν θες, την εμπειρία να σκεφτεί αυτό που λες, που είναι πολύ σωστό. Είναι ένα αρρωστημένο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έρχεται σε ένα νέο κορίτσι. Για οποιονδήποτε λόγο, θάνατο. Για τον πάντα λόγο. Άλλος είναι σε κάποιον μπορεί να μην αρέσει. Άλλος μπορεί να ζηλεύει ότι βρίσκεται αυτή εκεί και δεν είναι... Στη θέση της εκείνη. Για την κοπέλα θέση. Έκανε το σχόλιο, το είδες? Ναι, το σχόλιο, ναι. Το έκανε... Εμένα αυτό με τρελαίνει, ότι η κοπέλα ένα σε άλλη γενικά, κοπέλα κάνει τέτοιο γίνεται. Σχόλιο. Έτσι γίνεται. Γυναίκες χτυπάνε άλλες γυναίκες. Δηλαδή είναι με τα καλά. Δεν έχει δικαιολογία να το κάνει άντρα σε καμία περίπτωση, αλλά σου κάνει λίγο παραπάνω τύπωση πως ένα κορίτσι που είναι και στην ηλικία της μάλλον έγραψε αυτό το πράγμα σε ένα άλλο και κορίτσι. Και η εύκολη παιδιά. Σκέψη που κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια οι γυναίκες, τα κορίτσια που μας εκπροσωπούσαν στους διεθνείς διαγωνισμούς δεν προερχόντουσαν από τον διαγωνισμό από εδώ, τον τοπίο. Ναι, δηλαδή, ναι. Γινόταν στην Ελλάδα, παίρνουν τη διάκριση. Αλλά και πηγαίνουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και δύο διαγωνισμοί. Είναι και λίγο διαλυμένο. Star Ελλάς και Star GS Ελλάς.
Το Star GS Ελλάς στέλνει στο Miss Universe και, είναι, και στο Miss World στέλνει το Star Ελλάς. Είναι μοιρασμένο. Οι υπόλοιποι, ναι, είναι λίγο μοιρασμένοι. Τότε, διαγωνισμοί, δηλαδή. Ναι. Τότε, όταν τα έδειχνε τηλεόραση, βλέπουμε όλοι και τα λοιπά. Είχαν και μια άλλη έγκλητα καλλιστία τώρα, βέβαια. Κύρος, είχαν ένα άλλο κύρος. Δεν έχουν τώρα, αλλά θέλω να πω εκείνη την έγκλη που είχαν κάποτε, που ήταν ένας διαγωνισμός ομορφιάς με δόξες και τιμές. Λοιπόν, είναι ακόμα πιο εύκολο να δεχτούν αυτά τα κορίτσια. Φυσικά. Εννοείται. Πάντως είναι αδιανόητο. Βέβαια. Αρρωστημένο κομμάτι της κοινωνίας που καλά θα κάνει να κοιταχτεί και να διορθωθεί, δεν ξέρω πώς. Βέβαια, θέλω να πω με πάρα πολύ αγάπη σε αυτό το όμορφο κορίτσι στην Γλυκερία, γιατί άκουσα που είπε κάτι προηγουμένως ότι συμμετείχε και στο GNTM και της είπε η Βίκυ Καγιά. Της είπε η Βίκυ Καγιά ότι τα μαλλιά σου ήταν απαγορευτικά. Λίγο θεωρώ ότι θα έπρεπε να ακούει λίγο παραπάνω αυτά που λένε κάποιοι που ξέρουν δύο πράγματα περισσότερα. Δεν σου λέει ότι για τη δουλειά αυτή πρέπει να κόψεις τα μαλλιά σου. Η απάντηση, εγώ δεν τα κόβω και αυτά είναι. Ναι, μεν είναι μια στάση που θεωρείται γενναία, αλλά καλό είναι λίγο να ανοίγουμε και τα αυτιά μας σε ανθρώπους που έχουν να μας δώσουν λίγη μία. Είναι έτσι ο χώρος του modeling. Στη συνέντευξη που κάναμε με τη Βίκυ στο ΚΕΙ, μου λέει ότι όταν πήγε μόνη της στο Παρίσι 18 ετών και άρχισε να πηγαίνει σε οντισιόν και τη μιλούσαν με όχι ωραίο τρόπο. Εσύ είσαι πολύ κοντή για αυτό που θέλω. Είσαι πολύ ψηλή για αυτό που θέλω. Δεν είσαι αρκετά δυνατή για αυτό που θέλω. Στο πρακτορείο Ford, στο οποίο ανήκε τότε, υπήρχε ψυχολόγος και χρειάστηκε τη βοήθεια του ανθρώπου αυτού, γιατί αισθανόμουν να μου λέει ότι δεν ήμουν ποτέ αρκετά καλή. Είναι πολύ διαφορετικές εποχές, γιατί τώρα μέσα από το TikTok και τα social media έχει αλλάξει αυτό που έχουν τα κορίτσια σαν ιδανικό για την εμφάνισή τους και έχει αλλάξει και το πρότυπο και στην ομορφιά. Δηλαδή τότε, αν κρίνεις από τις αναλογίες που τις είχε τέλειες η Βίκυ Καγιά και ήταν 2 μέτρα γυναίκα με σώμα... Ναι, και πάλι τρως απόρριψη. Δεν υπάρχει όμως αυτό το πρότυπο. Δεν υπάρχει. Άρα καμιά φορά αισθάνεσαι πως ότι όπως και να είσαι θα σου πούνε να κάνεις το αντίθετο. Δηλαδή είσαι αδύνατος, τσίμπα 2 κιλά και τα χρειάζεσαι. Ναι. Τσιμπάς 2 κιλά και καλά, αυτά τα 2 κιλά και λίγο σε αυτό δεν φαίνονται ωραία τα ρούχα, χάστα. Έχεις κοντά μαλλιά, όχι θέλει μακριά με... Κατάλαβες. Υπάρχει και άλλη διαφορά σημαντική. Άλλο είναι οι ειδικοί να σου το λένε και άλλο είναι ακριβώς λόγω των social που ανέφερες να μπορεί όποιος πυροβολημένος θέλει να σου πει κακό η Βίκυ. Οι ειδικοί τη το λένε, αλλά σε ένα reality. Ναι, μην τα κάνουμε όλα ίσωμα. Δηλαδή είναι και ένα reality ταυτοχρόνως. Και θυμόμαστε πάρα πολλές φορές στο GNTM εκείνη την περίοδο που τα κορίτσια τους λέγανε να κάνουν τις αλλαγές, τι κλάματα φεύγανε, μαλώνανε. Βουτυράκι στο ψωμάκι, αυτό θέλανε. Τώρα reality, τηλεοπτικό προϊόν. Για να πάει και λίγο το reality και να πλασαριστεί λίγο το reality, το τσιμπούσαν και οι άνθρωποι. Είναι απολύτως λογικό, τηλεόραση κάνουν σε πρώτο χρόνο. Άρα λοιπόν ένα κορίτσι το οποίο είναι 20 χρονών, έχει κάποια όνειρα που θέλει να τα δει να πραγματοποιούνται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πια, δυστυχώς, επειδή η έκθεση είναι πάρα πολύ μεγάλη με ό,τι προσπάθεια και να κάνει για να επιτύχει τα όνειρά της, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ανοίξουν οι δρόμοι. Θέλει πανοπλία, θέλει ψυχικό στένος και στομάχι. Την ευχαριστούμε πολύ και την Γλυκερία, αλλά και τον Βαγγέλη μας, τον Βαγγέλη Καράλη. Και πάμε τώρα σε μια διενυκτέρευση. Ναι. Του Νίκου Γεωργιάδη. Να μείνουμε στο reality κλίμα, λοιπόν. Πού κοιμήθηκες? Πήγε στα κρεβάτια τα ξένα. Σε τι κούπα ήπιες το τσάι σου? Σε τι σεντόνια? Τι δρόμα ήταν τα σεντόνια σου? Ήτανε λίγο σκανδαλώδης. Ποιος ήτανε βασικά, εκεί θα πέσουν οι λιποθυμίες νομίζω. Λοιπόν, περάσαμε ένα βράδυ μαζί με τον φίλο μου τον Νίκο το Μοίρα στην κάμερα. Στο σπίτι του Στάθη Σχίζα στο Βύρονα. Είναι ένα σπίτι στο οποίο μετακόμισε κάποτε με την Αλεξάνδρα Παναγιώτο για να στεγάσουν τον έρωτά τους. Αλλά τελικά. Σεντόνια! Να σου πω, βλέπω η Αλεξάνδρα έφυγε, αλλά το γούστο της παραμένει και οι επιλογές προφανώς. Του Στάθη είναι το κόκκινο. Δεν ρώτησα ποιος είχε αγοράσει τα σεντόνια, ρώτησα ποιος όμως. Βλέπω και τον πίνακα από πάνω που είναι κάτι κόκκινο. Για τον πίνακα ρώτησα. Αν είναι της Αλεξάνδρας. Και μου είπε, όχι, είναι ένα φίλου του το έργο αυτό. Γιατί είναι ένα έργο. Του αρέσει το κόκκινο. Λοιπόν, μετακόμισαν με την Αλεξάνδρα, λίγο μετά εκείνος έφυγε για το Survivor. Βεβαίως, είναι ο πρώτος λοιπόν που έχω πάει το δούμε. Και με πήγε να κοιμηθώ στο δικό του το κρεβάτι και κοιμήθηκε στον καναπέ. Έτσι κάνουνε. Ο καλός οικοδεσπότης ο Στάθης. Έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, θα δούμε. Αμάν και μία ώρα πάσα, να το δούμε. Θα μου κάνει ερωτήσεις. Θα μου κάνεις ερωτήσεις. Εγώ, η Ελένη. Πατήστε το play. Φτάσαμε. Σας έχω πει ότι φοβάμαι λίγο τα σανσέρ. Είναι 7 όροφοι. Δυσκολεύομαι εγώ να ξέρετε με αυτά. Ήρθα. Τέλεια, με την παλιτσούλα σου κιόλα, ε. Έτσι. Λοιπόν, ξεντήσω το σπίτι σου.
Έτσι. Είσαι και πολύ καλοκαιρινό Παναθεμάσαι. Έχει ζέστη το σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι αν είχα αυτό το σώμα, νομίζω θα κυκλοφορούσα έτσι καλλιώς τόπλες όλη τη χρονιά. Τι να σου βάλω να πιεις? Ένα τσαγάκι. Ένα τσαγάκι να σου φτιάξω. Έχεις? Νομίζω κάτι έχω. Barkinwell. Κοίτα, έχει κούπα Barkinwell. Εμένα λέει κάτι άλλο εδώ. Τυχαία μάλλον. Αυτό απέμεινε, ξέρεις. Αυτό ήταν πραγματικά τυχαίο. Δηλαδή, πόσο καιρό μένεις σε αυτό το σπίτι? Αφαίρεσε τους μήνες που έλειπα, ένα χρόνο περίπου. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το που μετακομίσατε σε αυτό το σπίτι, γιατί δεν μετακόμισες μόνος, είναι η αλήθεια. Μετά από ένα μήνα, 1,5 μήνα περίπου. Σου φαίνεται ότι έχει περάσει πολύ καιρός από το τελευταίο Survivor? Νομίζω, έχει περάσει μόλις ένας χρόνος ούτε, περίπου που έφυγα. Και νομίζω ότι ετοιμαζόμουν για να φύγω για το δεύτερο Survivor 5 χρόνια πίσω. Ήταν όλα τόσο έντονα αυτή τη χρονιά που πέρασε πραγματικά, που το έχω στο μυαλό μου ότι είναι 5 χρόνια πίσω. Ναι, αλλά λένε ότι θα ξαναπάς. Λένε. 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 Θα γίνει όμως. Από όσο ξέρω θα γίνει. Τώρα... Ότι το Survivor θα γίνει. Α. Με σένα μαζί θα γίνει. Ήδη πήγα το αποφύγω, δεν μπόρεσα. Το βιάσες. Με μένα δεν ξέρω, ρε, εσύ, δεν νομίζω. Νομίζω πως αυτός ο κύκλος έχει τελειώσει. Τι να σου πω, βέβαια, στη ζωή ποτέ μιλες ποτέ. Εδώ είναι το μπάνιο, φαντάζομαι θα έχεις μπει. Αυτή η λεπτομέρεια με τη σαμπανιέρα, τη σαμπάνια και τα ποτήρια. Ντεκόρ, μη φανταστείς. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δηλαδή. Πεντακάθαρα είναι, δες. Και εδώ είναι το δωμάτιο. Πολλά θέλω να ρωτήσω εγώ. Δεν σ' αρέσει κάτι? Αυτό το σπίτι το έχεις διακοσμήσει εσύ? Ναι, γιατί? Α, όχι, δεν ξέρω. Τι δεν σ' αρέσει? Αυτό μου κάνει λίγο Αλεξάνδρα. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορώ να μην πω την αμαρτία μου. Αυτό να σου πω την αλήθεια, εμένα μου κάνει λίγο Mr. Good, γιατί από εκεί το πήρα. Με έβαλε στη θέση μου. Πολύ ρομαντικά είναι η αλήθεια. Ναι, ωραία είναι. Εύχομαι να γεμίσει αυτό το σπίτι με παρέα σύντομα, Στάθη μου, πραγματικά. Εκτός αν δεν είναι στα δικά σου ζητούμενα αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Εντάξει, άμα είναι να γεμίσει κάποια στιγμή, θα γεμίσει. Δεν είναι στα ζητούμενα κανενός. Ό,τι να γίνει στη ζωή γίνεται. Δεν εκβιάζεις τίποτα. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός γίνεται. Γιατί έχω καταλάβει ότι είσαι άνθρωπος της συντροφικότητας. Είμαι, η αλήθεια είναι. Αρκετά. Πάμε λίγο μέσα γιατί κάνει μια ψυχρούλα τώρα, έτσι. Λοιπόν, και τώρα θα σε πάω στον αγαπημένο μου χώρο, ο οποίος είναι το συγχαστήριό μου όταν θέλω λίγο να ηρεμήσω, ειδικά όταν έχει μόνος, γιατί στο μπαλκόνι δεν μπορώ να καθίσω. Oh. Είναι εδώ. Έχει μόνο μία πολυθρόνα. Α, ο ορισμός του μήνυμα είναι εδώ, ναι, δηλαδή. Ναι, μόνο μία πολυθρόνα. Κάθεσαι, απλώνεσαι, βλέπεις τη θέα, πίνεις ένα κρασάκι και ηρεμείς. Θες να μου πεις, δηλαδή... Κάτσε να δεις πόσο άνετη είναι, κάτσε. Νιώθω στα θυσίδας. Τελικά, είσαι παιδί που απολαμβάνει τη μοναχικότητα? Γενικά μου αρέσει η συντροφικότητα πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει τόσο να είμαι μόνος μου. Αλλά σε αυτή τη φάση της ζωής μου μπορώ να πω ότι απολαμβάνω και ασχολούμαι με τον εαυτό μου, ασχολούμαι με το μαγαζί μου, ασχολούμαι με το άλλο το μαγαζί που έχω, ασχολούμαι με το παιδί μου, ασχολούμαι με την οικογένειά μου. Αυτός ο πίνακας εδώ? Αυτός ο πίνακας το έχουν ζωγραφίσει παιδάκια από το Ελπίδα που βοηθάω σε αυτό το έργο το φανταστικό που κάνουν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Και έκατσαν αυτά τα 4 παιδάκια και μου ζωγράφισαν κάτι και μου το στείλανε για ευχαριστώ. Δυνατή στιγμή αυτή που επισκέφτηκες τα παιδάκια, Βασικά θέλει δυνατό στομάχι όταν επισκεφτείς τα παιδάκια, γιατί τα πράγματα που βλέπεις εκεί πέρα πραγματικά λες δεν έχουμε προβλήματα. Ξέρεις τι, και επειδή είσαι και μπαμπάς. Πίστεψέ μου, αν πάμε και μαζί και μπαμπάς που δεν είσαι, θα συγκλονιστείς. Πραγματικά είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής τους. Ήρθε και το φαγητό. Σου έχω παραγγείλει. Πότε πρόλαβες να παραγγείλεις, δεν σε πήρα χαμπάρι. Ήρθες, μπαμπάμ, το κινητό, ύπουλα. Πώς το έκανε αυτό? Αλλά έξι, βρωμιά παραγγείλω όμως. Θα φάμε μπέργκερ, θα φάμε φτερούγες, θα φάμε πατάτες, θα φάμε τέτοια πράγματα. Δεν πιστεύω κανείς δίαιτα. Τρως και τέτοια? Μόνο τέτοια τρώω. Τα άφησε εδώ? Μας τα αφήσανε κιόλας. Ωραία.
θα σε περιποιηθώ. Να μην λες ότι πήγα στο σπίτι του Στάθη και δεν με περιποιήθηκε. Εσύ έκανες την παραγγελία, εγώ θα πλύνω τα πιάτα, να το ξέρεις. Ήθελα να σου το πω, αλλά ήμουν ευγενικός. Μου πεις τώρα, θέλεις μαχαίρι. Με τα χέρια τρομάζω. Όχι, ναι, έτσι. Σωστά, έχετε κάνει και survivor. Έλα, πες μου, πώς ήταν το θέμα με το φαγητό στο survivor. Πονεμένη ιστορία. Μιλάμε τώρα ειδικά στην αρχή του παιχνίδι. Ξεκινάει και η μερίδα που σου αναλογεί. Είναι μια κουταλιά ρύζι βρασμένο στο άτομο. Την ημέρα και πολλές φορές, αν θες να κάνεις οικονομία, μα χάσεις τις δύο μέρες. Αυτό το έπαθλο που βλέπω εκεί απέναντι. Είναι μετά από πολύ κόπο αυτό το έπαθλο που βλέπεις εκεί απέναντι. Έχει πιο πολύ αξία το έπαθλο που βλέπεις παρά τα λεφτά. Παρ' όλα αυτά, η δεύτερη φορά άλλαξε τα δεδομένα στην προσωπική σου ζωή. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν ο έρωτας της ζωής σου. Ναι, αλλά νομίζω συγκυρία ήταν. Δεν ήταν τόσο το παιχνίδι αυτού καθ' αυτού. Ναι, απλά μάθαμε, κατάλαβες ότι αυτό έφτεξε. Εντάξει, αυτό ίσως να ήταν όχι ακριβώς λάθος, αλλά μπορεί και να έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Οπότε γύρισες και κατάλαβες πια ότι τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά, ε. Ναι, αρκετά διαφορετικά. Γι' αυτό κάτσαμε κάτω, τα συζητήσαμε, τα συμφωνήσαμε και τελείωσε. Άρα είσαι καλύτερα τώρα από ότι ήσουν, ας πούμε, στις αρχές του καλοκαιριού. Ναι, αυτό. Όσο περνάει ο χρόνος, το εμπεδώνεις και καλύτερα, έχεις πλέον την καθημερινότητά σου, νομίζω και από την άλλη τη μεριά. Ξέρεις, γιατί ερχόμαστε και όλοι εμείς και ρωτάμε μια εσένα, μια εκείνη και γίνεται ένα πινκ-πονγκ δηλώσεων. Υπήρξε και εκείνο το σκηνικό που έτυχε να παρώ κι εγώ, που έγινε viral. Δηλαδή, όλο κάτι συμβαίνει και έρχεται στο προσκήνιο. Τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου, ποτέ δεν έχω προκαλέσει κάτι, ούτε για κάποιο λόγο, ούτε για τίποτα. Εγώ είμαι ο εαυτός μου όπως ήμουνα και πριν πάω survivor και γίνω γνωστός, που δεν μ' αρέσει καν η έννοια του γνωστού. Έλα να φάμε όμως, γιατί μου δεν έχεις φάει τίποτα γιατί σήμερα. Και εγώ σε έπιασα, και θα σ' αρέσει και πάρα πολύ. Σε έπιασα στο μπλα μπλα. Κάτσε να βγάλω το κρεμμύδι τουλάχιστον. Έχεις να πάω φθενά. Μπορεί, δεν ξέρεις ποτέ. Χαλάς την τύχη μου. Πρέπει να πιάσω το χέρι τώρα. Περίμενε, θέλω να βγάλω το μπέικον εγώ. Δεν τρώω μπέικον. Η πρώτη σου φωτογράφηση, Στάθη μου. 21/1/92. Τι ταλαιπωρία έχω πάνω μου. Σαν τσουβαλάκι, κοίτα εδώ. Εδώ είσαι στη βάφτιση, ε. Ναι. Ο νονός μου. Ήσουν ένα ζωηρό παιδάκι. Ακόμα είμαι ζωηρό παιδάκι. Ναι. Κάτι έχω καταλάβει. Ξέρετε, έχω πάθει τώρα εγώ όση ώρα μιλάμε. Δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι υπάρχουν άπλυτα πιάτα στην Εροχήτη. Εγώ θα κάτσω εδώ. Ξέρετε τι πιάτο έχω πλύνει στη ζωή μου, Στάθη. Πολύ πιάτο. Ξέρεις πόσο πιάτο δεν έχω πλύνει εγώ στη ζωή μου. Το Survivor, περίμενες να το κερδίσεις. Όχι. Όχι, ε. Αλήθεια. Η Αλεξάνδρα τότε όμως ήταν, νομίζω, σίγουρα θα το κερδίσεις, να ξέρεις. Τα είδα μετά όταν βγήκα. Ναι. Ήταν τα είδα μετά όταν βγήκα και τα είδα και στον τελικό. Ωραία. Η αλήθεια να τη βοήθησε πολύ, εντάξει, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αχ, Θεέ μου, νομίζω ότι σιγά-σιγά πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε, ε. Λοιπόν, εδώ είναι το δωμάτιό σου. Το δωμάτιό μου, τι ωραία. Να σε βάλω για ύπνο. Και κόκκινα σεντόνια. Λοιπόν, καληνύχτα. Καληνύχτα, Στάθη μου. Ωραία τα κόκκινα σεντόνια, θα πάρω στο δικό μου σπίτι. Να ξέρετε, πολύ μ' αρέσανε. Τώρα που τα είδα, έχει γούστο. Έχει γούστο, Στάθη. Εκτός να τα έχει πάρει άλλος αυτά τα σεντόνια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άντε, κλείστε φώτα. Έτσι ξυπνάνε και στα reality, ε, με μια κάμερα το πρωί. Δύσκολο, ρε παιδιά, αυτό.
να χτυπάτε την άλλη φορά πριν μπείτε στο δωμάτιο. Κοιμάται ο άνθρωπος εδώ πέρα. Δηλαδή, με τρομάξατε λίγο, ρε παιδιά. Καλημερούδια. Πες μου τι κατάφερες να κοιμηθείς. Κοιμήθηκα μια χαρά. Δεν βλέπω, έχω μαζέψει κιόλας. Κοιμήθηκα, ήταν όλα τέλεια. Καφεδάκι να παραγγείλω. Παραγγείλεις καφεδάκι, πολύ θα ήθελα, αλλά πρέπει να φύγω, ρε Στάθη. Θα πιέσει. Τι εκεί. Να κάνω. Θα το πιω εκεί. Χαράξω το κουράγιο σου, ξυπνά και τα δονύχτα είναι. Με τη φίλη μας, την Ελένη την Τζολάκη. Λες και πάτε σε φούρνο για δουλειά. Αφού πια ξημερώνει μετά τις 7. Γι' αυτό δεν έχω καταφέρει να έρθω ακόμα στο μαγαζί, αλλά θα έρθω αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, υπόσχεσαι. Υπόσχομαι. Όχι, είναι δεδομένο, δεσμεύομαι. Μη σου πω ότι θέλω να φέρω και την εκπομπή. Όσοι ακολουθήσουν, δεν ξέρω. Να ακολουθήσουν, γιατί να μην ακολουθήσουν. Είναι φίλοι σου εδώ πέρα, να ξέρεις πολύ. Και ο Ποσειδώνας και ο Δημήτρης και η Μέρη. Όλοι. Να έρθετε όλοι μαζί στο μαγαζί. Είναι χαρά μου, θα περάσετε πολύ ωραία. Θα σας αρέσει το μαγαζί, θα σας αρέσει το κλίμα. Σας περιμένω. Πάω να ετοιμαστώ γιατί θα βγει η Ελένη χωρίς εμένα. Πάω, πάω. Έλα, Στάθη μου, φεύγω. Να σε ξεπροβοδίσω κιόλας. Αχ, λες και πάω στη φάμπρικα. Στο επανειδήν. Ραντεβού στο Αντέλ. Έγινε, έκλεισε. Έγινε. Να σε καλά. Γεια. Δεν έχει ξημερώσει και εγώ πρέπει να πάω εκπομπή. Δεν τα περίμενα ότι θα τα ζούσα όλα αυτά τις τελευταίες ώρες, είναι η αλήθεια. Πάλι δεν έχω κοιμηθεί πολύ καλά. Θα το βρω όμως όσο περνάνε οι εβδομάδες. Έλα, έλα, πάμε, πάμε. Μπράβο. Γεια σου, γεια σου. Θέλω να δηλώσω τα εξής. Ο μισός πληθυσμός ο ελληνικός θα ήθελε να είναι στη θέση σου. Είπα λίγο, ο μισός. Νομίζω τα τρία δεν τα φτάνε. Και εγώ. Σύμφωνα με τα στατιστικά. Βάλε κύριε Στέφανε, χαρά έχουμε. Μα μου βάλε αργά το βράδυ. Φάγαμε τα μπέργκερ, βαριστομάκιασα, δεν κοιμήθηκα πάλι καλά. Ο σκύλος έτσι είναι με τα μπέργκερ. Σκεφτόμουν εκεί σε αυτό το δωμάτιο, καταλαβαίνετε, έχει ζήσει μεγάλες στιγμές προφανώς. Να σου πω κάτι. Τα κράτησε όμως τα πράγματα της Αλεξάνδρας, δηλαδή την κούπα. Η κούπα δεν το θυμόταν ότι ήταν μέσα, παιδιά. Θέλω να σας πω ότι δεν ήταν καθόλου στημένο αυτό. Βλέπω εγώ το σήμα της Μπάρκινγκ, αλλά θα παρακολουθήσω την Μπάρκινγκ. Δηλαδή, κανόνα έτσι και βλέπω Αλεξάνδρα. Όντε. Μπορεί να πείτε ότι ήταν από πίσω το όνομά του Στάθης, γιατί θα έκανε και οι δύο κούπες. Γιατί εκείνος κρατούσε μία κούπα Στάθης. Εσένα δεν σου έκανε εντύπωση, Ποσειδώνα. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο. Γενικά αυτή η ενότητα του Νίκου είναι υπέροχη, γιατί βγάζει μία οικειότητα. Στη συγκεκριμένη διανυκτέρευση. Το συμπαθώ πάρα πολύ το Στάθη γενικά. Τον θεωρώ από τους καλούς παίκτες που βγήκαν. Θέλω να σας πω ότι υπήρξε ένα κομμάτι το οποίο δεν αποτυπώθηκε στην κάμερα. Ποιο γιατί ήταν αυτό? Είχαμε μία επίσκεψη έκπληξη το βράδυ. Σταμάτα εσύ. Υπροβάτησες. Όχι. Παιδιά, πριν πάμε για ύπνο. Λέω πως υπνοβάτησε. Ήρθε η μαμά του Στάθη με την κόρη του. Και γνώρισα την κόρη του. Η μαμά του Στάθη με την κόρη του. Αλήθεια. Ναι. Πόσο είναι η κορούλα του? Η κορούλα του είναι 10 χρονών. Έλα. Πολύ μικρός την έκανε. Μία κούκλα, ευγενέστατη. Είχε και ρωτήσει για την κάμερα. Ναι, πολύ κοντά. 500 μέτρα. Τι ωραίο. Ναι. Είναι ένα πολύ συμπαθητικό παιδί. Πραγματικά το σπίτι είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Τι θέα ήταν αυτή. Μήνυμα, αλευρίχωρο, με τεράστια βεράντα. Το κορμί με τα μπέργκερ το χτίζει έτσι. Γιατί εγώ να φάω δύο τέτοια θα γίνω. Σωστά, τι ήταν όλα αυτά. Ότι γυμνάζεται κιόλα. Εγώ έτσι και τα άτρωγα αυτά θα έκανα τρεις ώρες διάδρομο. Εντάξει, είναι 31, πόσο είναι, 32. Ακόμα μεταβολισμό τρέχει, Δημήτρη μου, κατάλαβε. Λοιπόν, έχει ανεβάσει τον πύχη πολύ ψηλά, θέλω να σου πω. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε ποια είναι η επόμενη διενυκτέρευση. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Ντάβαρη. Καλά το λέω. Ναι, είναι το μοντέλο μας. Και τον Νίκο, τον Μοίρα, τον οπερατέρ μας που είναι φαν. Το είπαμε. Νίκος. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτώ ως βόλο αποστολή. Θα σκεφτώ κάποιον. Έχω ήδη τρεις. Να πας στο Σάκη Κατσούλη. Μια θα πάρω όλο το Survivor τους νικητές. Και μετά στον Ιδιαίτερο. Αν το επιτρέψει η Μαργιαλένα. Αν μας το επιτρέψει η Μαργιαλένα, ναι. Λοιπόν, σας αφήνω λίγο, μωράκια μου. Γιατί με περιμένει η Έφη μας από αυτή την πλευρά του πλατό μας. Έφη Μαλτέζου και με τίχνες. Ωραία ιδέα τα κόκκινα σεντόνια, φίλε. Πολύ ωραία. Κοίταξε για την πρωτοχρονιά. Για Χριστούγεννα, ναι. Είναι απαραίτητο λίγο κόκκινο κάπου. Τώρα, αν θες να το βάλεις στο σεντόνι. Να σου πω κάτι, η δουλειά είναι να πάρουν φωτιά τα σεντόνια, ρε. Ωραία. Έτσι. Πρέπει όμως να αισθανόμαστε τόσο καλά με τον εαυτό μας, που να είμαστε έτοιμοι να τη βάλουμε. Εμάς παίρνουν φωτιά τα τηλέφωνα με αυτή την προσφορά.
ωραίο. Και αλήθεια λέω, δηλαδή αυτό το ότι τηλεφωνείτε μέχρι το βράδυ, ενώ σας λέμε, παιδιά μας αγαπημένα, ότι είναι μέχρι τη μία, είναι απίστευτο. Όταν δίνουμε το Μεντίζενές αδυνάτισμα 89 ευρώ, σπάνε τα τηλέφωνα. Γιατί πάει από στόμα σε στόμα, ξέρει τι γίνεται. Δηλαδή, σου λέω εγώ, Έφη, πήρα στα Μεντί, έχουν αυτή την προσφορά, παίρνει και εσύ. Και είναι και αυτό, είναι και το ότι ξέρει πια ο κόσμος ότι θα χάσει 6 κιλά, όχι με δίαιτα. Και με μηχανήματα και με επιστημονική παρακολούθηση. Έχει χρονοδιάρκεια, είναι μέχρι τη μία. Πάρτε τώρα γρήγορα μέχρι τη μία στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο και κλειδώστε την προσφορά, βρε παιδιά. Δεν ξέρεις αν θα την ξαναπετύχεις. Για πες μας τώρα. Μέχρι 6 κιλά βλέπω. Πώς, με τι τρόπο. Λοιπόν, όπως έχασα εγώ τα 3 και παρακολουθώ την εξέλιξη, θα σου πω πώς θα χάσω τώρα τα άλλα 3. Είναι διατροφικές συστάσεις, σου δίνουν με βάση τις ανάγκες σου. Μας ακούνε, παιδιά, είναι καταπληκτικό αυτό. Τους λέω, εμένα μου αρέσει να φάω και σουβλάκι, ρε παιδί μου, μες τη βδομάδα. Ναι. Να βγω να πιω και κρασάκι. Ναι. Θα πιείς, μου λένε. Δεν ναι. θα στερηθείς. Σου φτιάχνουν τους συνδυασμούς. Επίσης, τεχνολογία στα μέτρα μας. Δηλαδή, είναι πολύτιμο εδώ το διαγνωστικό ραντεβού. Δεν πρέπει να το χάνεις, ασχέτως αγοράς. Κλείστο στο 210-51-58-160, γιατί είναι δώρο. Βλέπεις τον επιστημονικό σύμβουλο και του λες, εγώ έχω τη λιποαποθήκη μου εδώ. Οι άντρες, ξέρω εγώ, στα πλαϊνά, οι γυναίκες, θέλουμε χέρια, θέλουμε λίγο πλάτη, θέλουμε εσωτερικό μυρών. Όλες. Όλες το εσωτερικό μυρό να είναι έτσι ωραίο, σφριγγυλό, νεανικό το δέρμα. Και βγάζουν το σωστό συνδυασμό των μηχανημάτων. Οπότε είναι στα μέτρα μας. Είναι κομμένο, κεραμένο, εξατομικευμένο MJ αδυνάτισμα με τεχνολογία νέας γενιάς. Πρόσεξε, γιατί αυτά τα μηχανήματα είναι πιστοποιημένα στα Μεντίζενές και σφίγγουν και το δέρμα. Μεγάλη υπόθεση. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι 6 κιλά ή όσα χάνεις αρχικά, αλλά φαίνονται περισσότερα γιατί όταν σφίγγει και το δέρμα. Ακριβώς όπως το μαζεύει λες. Το σώμα. Και όταν φτιαχτεί το περίγραμμα, δηλαδή φύγουν οι λιποαποθήκες από τα σωστά σημεία, γιατί πες χάνεις 6 κιλά, είναι ο άλλος στρατιώτης, ρε παιδί μου, πεινάει και χάνει 6 κιλά γρήγορα μέχρι τα Χριστούγεννα. Τι να λέει, άμα φύγουν από παντού, γίνεται άμα φύγουν από το μουτράκι γίνεται, και να γίνεται. Σου λέω γίνεται. Ότι κάποιοι, ας πούμε, κάνουν σαν απεργία πείνας, ρε παιδί μου, κάθονται και στερούνται. Αυτό δεν είναι υγιές. Δεν είναι ωραίο και χάνεις από λάθος σημεία, ας πούμε, από το πρόσωπο. Εγώ από τα πόδια. Δεν θέλω να χάσω άλλο τα πόδια. Θέλω να φύγει η κυλίτσα. Θέλει ένας άντρας να φύγει μόνο το σωσίβιο. Αυτό είναι η τεχνολογία. Είναι ένα μαγικό ραβδί, ναι. Είναι μαγικό, αλλά είναι επιστημονικό ραβδί. Γιατί πάει και σμιλεύει ακριβώς το περίγραμμά μας. Ό,τι περισσεύει. Όχι ότι το θέλουμε. Τα μιλαράκια εμείς τα μουτράκια τα θέλουμε, φυσικά. Mm-hmm. Αλλά στο σώμα, εδώ, τα πλαϊνάκια και στην πλατούλα, δεν τα θέλουμε. Ούτε στο μυρό τα κορίτσια να έχουν κυταρίτιδα, να μην μπορούν να φορέσουν ένα ωραίο μινάκι τα Χριστούγεννα. Οι πιο μικρές κοπέλες είναι αδύνατες, ρε παιδί μου, και έχουν κυταρίτιδα. Απίστευτο αυτό. Είναι και λίγο πώς είναι το ναι, και το σώμα και η διατροφή πολλές φορές. Κληρονομικότητα, πολλά. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, γιατί είμαστε σαφέστατοι, έχει χρονοδιάρκεια μέχρι τη μία αυστηρά. Ο τελευταίος θα κλειδώσει την προσφορά μία που ξεκινάει η Δελτίο, νομίζω έχει. Ναι, ναι, ναι. Το Δελτίο. Λοιπόν, έχετε διάγνωση δώρο σε Σύνταγμα Μαρούσι, Περιστέρι, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, στα Χανιά, Κύπρο, τη Λεμεσό και τη Λευκοσία. Και ναι, θα χάσουμε μαζί, όχι μαζί σύνολο, μαζί, together, 89 ευρώ τα 6 κιλά. 89 ευρώ τεχνολογία, επιστημονική παρακολούθηση και διατροφή. Τελική τιμή, αν μας πεις τώρα πρωινό σουσού στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Χαμός στην Κύπρο, είναι ακόμα καλοκαίρι, φοράνε τα κορίτσια βέβαια, καμινάκι. Στην Κύπρο είναι γνωστή η Κύπρος για πολλά πράγματα, για τους πόσο όμορφες ψυχές είναι οι Κύπροι, το ωραίο φαγητό. Έτσι. Και για τον πολύ καλό καιρό. Όλα αυτά με την υπογραφή των Μεντίζενες. Τηλεφωνήστε και υποφεληθείτε της προσφοράς. Εφάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λάκια πολλά. Εσείς μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πέτω στα δυσκολία για μένα, δεν θα είναι ίδια με.
Με κοιτάτε, γελάω έτσι. Βλέπω απέναντί μου τη Ζαρίφη, η οποία ό,τι και να ακούσει το χορεύει στον κατάλληλο ρυθμό. Λοιπόν, είμαι εδώ γιατί απέναντί μου βρίσκεται η Αρετή Λύση. Είναι η αγαπημένη μας ώρα της εβδομάδας, κορίτσια και αγόρια μου. Και σήμερα, Ρετούλα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι ωραία που είσαι ντυμένη. Αυτό το πάφερ, πάφερ λέγεται. Πάφερ, ακριβώς. Μπουφάν πάφερ που είναι πολύ τάση. Μπουφάν πάφερ, ναι, να μας κρατάει τώρα ζεστές που είναι κιόλας και επίκαιρο. Έτσι. Είναι ζεστό. Έχει κρυώσει ο καιρός, είναι πάρα πολύ. Είναι και για σκι. Είναι και για σκι. Είναι και για σκι και είναι και για την καθημερινότητα. Για να πάμε για έναν καφέ, να πάμε στις εξορμήσεις μας. Να είμαστε και super cool και elegant. Τα έχουμε πάρει τώρα εμείς, αλλά ο καιρός, επειδή μια κάνει κρύο, μια κάνει ζέστη. Ακριβώς. Λέμε πότε θα τα βάλουμε, θέλουμε ακριβώς. Να τα βάλουμε. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φορέσουμε τα πάφερ, να φορέσουμε τα χοντρά μας τα μπουφάν. Είναι ένα βασικό στοιχείο στην ντουλάπα μας και θα πρέπει γενικά να τα φοράμε, ρε παιδί μου, super elegant, cool και να είμαστε. Σούπερ μοντέρνες. Ποια μπουφάν, λοιπόν, για να το πούμε και να συνεννοούμαστε έτσι που λέω ότι τα λέμε τώρα πάφερ εμείς, είναι στη μόδα και πώς μπορούμε να τα βάλουμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, πάρα πολλοί σχεδιαστές έχουν επιλέξει τα πάφερ σε διαφορετικά σχέδια ώστε να συγχρονίσουν την εικόνα μιας γυναίκας. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς που βλέπουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα τα γυλαίκα, τα οποία είναι και αυτό πολύ μια ενερχόμενη τάση που υπάρχει εδώ και 2-3 χρόνια, τα οποία είναι είτε ελαφριά, είτε λίγο πιο φουσκωτά, είτε με patterns, είτε έχουν πάνω διάφορα σχέδια, μπαντάνα, τζιν, όπως επίσης, τα οποία είναι μεταλλικά, τα οποία είναι γυαλιστερά, τα οποία είναι σε διάφορες εκδοχές, μήκη επίσης, κοντά, και πιο μακριά. Και έχουν βγει και μέχρι τον αστράγαλο, πολύ μακριά, δηλαδή ακριβώς. Ξυπνάς από τη ζεστασία του κρεβατιού. Ακριβώς. Και να έρθεις στη δουλειά, βάζεις το πάφερ, γεια σας από μέσα, δεν σε νοιάζει. Το έχεις ήδη φορεμένο. σαν αυτό. Ναι, σαν αυτό. Αυτό π.χ. ήθελα να πω, αν και είναι πάφερ και είναι φουσκωτό, μπορεί να φορεθεί κατά τη διάρκεια του βραδιού. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε για μια εμφάνισή μας έξω, για ένα βραδινό φαγητό, σε ένα event, σε μια εκδήλωση. Ναι, γιατί είναι πολύ μόδα. Ναι, είναι και πολύ μόδα και είναι και elegant και chic. Τι ποιότητα παίζει ρόλο, δηλαδή θέλει να είναι σατέν απ' έξω, σαν αυτό που είναι λίγο. Σαν αυτό, τι το λες τώρα. Είναι το, αυτό είναι το γυαλιστερό, το τύπου τέλος πάντων. Ναι, το βισκόζ, αυτό το. Το μεικτό το υφασμά. Δεν είναι δερματίνη, ναι. Ούτε βινίλ, δεν είναι περίεργο. Όχι, όχι, δεν είναι ούτε βινίλ, ούτε δερματίνη. Δεν είναι, είναι αυτό το βινίλ που σκέφτεσαι βινίλια. Ναι. Παραπέμπει όμως λίγο σε αυτό. Ναι, κάπως φέρνει, αλλά δεν είναι. Χρώματα τα πάντα. Χρώματα τα πάντα. Απλά όταν επιλέγουμε χρώμα, να κοιτάξουμε να δούμε να μην είμαστε να έχουμε πάρα πολλές επιλογές χρωμάτων. Γιατί τα πολλά τα χρώματα, αν φορέσουμε κόκκινο, αν φορέσουμε μπλε, αν φορέσουμε πράσινο, παραπέμπουν σε παιδικά ρούχα. Δηλαδή ναι. Αυτό να προσέξουμε. Να έχουμε τη βάση μας μαύρη, να την έχουμε σε nude χρώματα ή σε λευκές αποχρώσεις, ακόμη σε ένα τζιν. Και μετά μπορούμε να επιλέξουμε έναν τόνο χρώματος. Σωστό. Δηλαδή, ναι. Αν θέλεις να βάλεις ένα μπέζ. Ελαφρύ, ροζ, άσπρο. Καλό είναι από μέσα να το διατηρήσεις όλο ακριβώς. Το υπόλοιπο σε νου αποχρώσεις. Να υπάρχει μια αρμονία. Αυτό. Και κοντά, πολύ κοντά, ρε. Και κοντά. Τα κροπ, τα κομμένα τα τζάκετ, τα οποία αναδεικνύουν τη σιλουέτα μιας γυναίκας. Εσύ, π.χ., θα μπορούσες να το στηρίξεις πάρα πολύ έντονα. Π.χ., ένας τύπος γυναίκα σαν και σένα και επίσης και άλλες κοπέλες θα μπορούσαν να το φορέσουν μαζί με puffer boots, με κάτι στενό από κάτω, με μια ολόσωμη φόρμα, με ένα τζιν ή με ψηλά και να φορέσεις το puffer από κάτω το κομμένο, από πάνω, συγγνώμη. Και έτσι μπορείς να δείξεις ένα μοντέρνο φρέσκο look. Και καθημερινό στυλάτο. Και καθημερινό στυλάτο και κατά τη διάρκεια του βραδιού. Αχ, μου αρέσει. Και η μπότα, ή την αλλάζεις. Και η μπότα. Και την αλλάζεις και μπορείς να φορέσεις και ένα ψηλό, μια γόβα. Πάντως, αν πάτε σε κανένα χωριό, κανένα χειμερινό προορισμό, τώρα που έρχονται Χριστούγεννα, ναι. Αυτό νομίζω που περιέγραψες μόλις τώρα είναι η κατάλληλη ενδυμασία. Είναι η κατάλληλη ενδυμασία. Αρκεί να ντύθουμε και ζεστά από κάτω, έτσι. Βέβαια. Να μην πάθουμε καμία. Κορίτσι μου, όμορφα, ευχαριστούμε πολύ. Θέλω την άλλη εβδομάδα που θα έρθει να μπούμε σιγά-σιγά σε πιο γιορτινούς ρυθμούς. Ακριβώς. Να δούμε τι θα βάλουμε Χριστούγεννα πρωτοχρονιά φέτος. Ακριβώς. Θα δείξουμε τέλεια πράγματα και σε προσιτές τιμές για όλες τις γυναίκες. Και στα μήκη και στα παντόλα. Αυτό, σε τέλεια. Ευχαριστώ. Μεγάλο φιλί. Θέλω να πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο του Έρωτα Φυγά σήμερα το βράδυ στις 8 εδώ στο Open για να πάω εγώ να βρω την παρέα μου. Κι αν εγώ δηλαδή θέλω να φύγω τώρα, εσύ τι θα κάνεις, θα με εμποδίσεις? Δεν θα σε αφήσω να φύγεις με αυτό τον καιρό. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να επεμβαίνεις στη ζωή μου, κάνεις την άκρη. Κορίτσι μου, σύναλθε. Πού θα πας με αυτή την καταιγίδα? Θέλω να σώσω τα παιδιά μου από αυτή την κόλαση και τώρα είναι η ευκαιρία μου. Να τα σώσεις. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Θα πνιγείτε.
Αν δεν με αφήσεις να φύγω. Θα... Ωραία. Αφού το θες, τράβα μόνος σου. Και στα βάλει μαζί μου ο Ιάσονας. Αλλά τα παιδιά δεν θα τα πάρεις. Δεν θα σε αφήσω να τα πάρεις στο λαιμό σου. Θες να μου πεις δηλαδή πως αν δεν υπήρχε αυτή η καταιγίδα θα μ' άφηνες να φύγω. Ναι, αλλά αυτό που κάνεις τώρα είναι τρέλα. Δεν σου επιτρέπω να παίξεις με τη ζωή των παιδιών. Όχι, 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 όχι. Όχι, κοριτσάκι μου. Ένας κεραυνός δεν είναι τίποτα. Εμείς δεν φοβόμαστε. Ε, η μαμά είναι εδώ. Η μαμά είναι εδώ και σε προσέχει. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, κουκλίτσα μου είσαι. Κουκλίτσα μου είσαι. Αλεξάνδρα, ξέρω ότι δεν θες να κινδυνεύσουν τα παιδιά σου. Απλά αυτή τη στιγμή είσαι σε σύγχυση. Γι' αυτό ακούσέ με. Οι έρωτες μπορούν να περιμένουν. Αυτή τη στιγμή προέχει η ασφάλεια των παιδιών. Θα περιμένω λοιπόν να κοπάσει η καταιγίδα, αλλά μετά θα φύγω. Και τότε δεν θα με εμποδίσει κανείς. Σήμερα το βράδυ στις 8 έρωτας φυγάς εδώ στο Open. Αύριο το πρωί στις 10 παρα 10 πρωινό. Σουσού! Εδώ στο Open και πάλι. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Είμαστε στα μισά της εβδομάδας. Ένα τσίκ για το Σαββατοκύριακο. Έτσι. Μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Νίκο, πόσες έμειναν? 26. Μπράβο, Νικόλα. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 10 παρα 10 να πιούμε το καφεδάκι μας. Γλυκόφιλοι. Ένα φιλί.